καλημέρα. Μιχάλη, αντί να ακολουθείς εμένα, ποιον ακολουθείς, καλημέρα σας. Σε τρελάνανε πρωί-πρωί και καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι θα καθίσω εδώ στα κεριά. Γιατί όταν είσαι εδώ στα κεριά είναι πιο ζεστά τα πράγματα. Χιόνι, κυρίες και κύριοι, κρύο! Και όλο το Σαββατοκύριακο βέβαια δεν περάσαμε και τα καλύτερα. Γιατί όλοι στεναχωρηθήκαμε και όλοι παρακολουθήσαμε τι γίνεται με τους ιερείς. Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και να πιστεύουμε στο Θεό. Διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Παντού, σε όλους τους χώρους, υπάρχουν και καλοί και κακοί. Αυτό δεν πρέπει ούτε να μας ρίχνει τη διάθεσή μας, ούτε να μας κάνει να κλονιζόμαστε. Αυτό το αντιμετωπίζαμε χρόνια ολόκληρα. Νομίζω ότι αυτοί που πιστεύουν πραγματικά στο Θεό μπορούν να δικαιολογήσουν κάποιες καταστάσεις. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και καλύτεροι στον κόσμο. Από την άλλη, η αισιοδοξία μετράει. Αυτή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και να μην κλονιστούμε και να μην ταλαιπωρηθούμε ηθικά και ψυχολογικά. Από την άλλη, όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι φυσιολογικό να μας επηρεάζουν όλα αυτά που διαβάζουμε, όλα αυτά που βλέπουμε, όλον αυτό τον τόρο που παρακολουθούμε. Όλοι μας είμαστε στεναχωρημένοι. Ο ρόλος όμως του όλε είναι να γνωρίζει τα πράγματα και να τα λέει με το κανονικό του όνομα. Από την άλλη, όμως, να προσπαθεί να αισιοδοξεί, να χαμογελάει. Γιατί είναι ψυχαγωγικό το πρόγραμμά μας και να σας κρατάει σε καλή διάθεση. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να σας κρατήσουμε σε καλή διάθεση, γιατί το οφείλουμε σε εσάς, γιατί έχετε ταλαιπωρηθεί το Σαββατοκύριακο, έχετε στεναχωρηθεί, έχετε ξενυχτήσει, έχετε διαβάσει όλες τις εφημερίδες, έχετε δει όλες τις εκπομπές, έχετε ακούσει όλα τα ραδιόφωνα. Καλοί και κακοί άνθρωποι υπάρχουν παντού και θα υπάρχουν πάντα. Εμείς όμως θα κάνουμε στο δρόμο μας, θα πιστεύουμε στο Θεό, θα προσευχόμαστε και θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι που μετράει στη σημερινή ζωή. Να είμαστε καλοί άνθρωποι και να προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, να ξεκινήσω. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τους φίλους μας. Πω, 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 το μάτι του, το μάτι του Νίκου Μουρατίδη είναι έτσι. Είναι έτσι ο Νίκος. Είναι έτοιμος για επίθεση ο Νίκος ο Μουρατίδης. Και βέβαια δεν ξέρω τι έγινε χθες, αν είδατε το Fame Story, φαντάζομαι θα το είδατε. Δεν ήταν τα νούμερα πώς πήγε. Φαντάζομαι θα πήγε πάρα πολύ καλά, όπως και η εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου θα πήγε πολύ καλά. Ο Νίκος Μουρατίδης, λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας τα ευχάριστα, να πούμε ότι θα ξεκινήσει να κάνει τηλεοπτική εκπομπή και ο Νίκος. Εκτός λοιπόν από τον Ηλία Ψινάκη, ο οποίος θα κάνει και αυτός τηλεοπτική εκπομπή, ο Νίκος Μουρατίδης ξαναχτυπάει και κάνει τηλεοπτική εκπομπή. Να ακούσουμε τι είπε αυτές τις μέρες, τι δήλωσε και να το σχολιάσουμε μαζί. Για χαμογελάστε λίγο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις αντικσότητες. Πάμε στον Νίκο. Και εγώ συμμετέχω στην τηλεόραση και την κατηγορώ. Δεν έχει πρόβλημα. Συγκεκριμένο κόσμο και σε γνώστες κάποιου πράγματος. Ξέρετε τι είναι αυτό που θέλω να πω. Ναι. Και γι' αυτό θα κάνουμε τα μεσονύχτια εκπομπή, γιατί ξέρω ότι το κοινό είναι πιο επιλεγμένο. Και άλλο κοινό. Άλλοι είναι αυτοί που βλέπουν πρωί, άλλοι είναι αυτοί που βλέπουν μεσημέρι, άλλοι είναι αυτοί που βλέπουν βράδυ. Για ποιο λόγο έφυγε από την τηλεόραση ο Χατζη Στεφάνου όμως? Τρώμαξαν. Δεν τον αφήσανε. Τρώμαξαν. Μόλις ήταν. Κοίτα, ήταν μια λίμνη με λιμνά. Με ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά. Μόλις τράχτηκε λίγο, τσακ τρώμαξαν και τον έφυγαν. Από την εκπομπή τη Τατιάνα με παίρνουν συνέχεια κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα το κλείνω στα μούτρα, εκεί αυτήν παίρνουν. Πού μπαίνουν, να κάνουμε ένα βιντεάκι, όχι. Να έρθετε στην εκπομπή, όχι. Τηλεφωνικός, όχι. Σου ντρέπομαι! Σε ό,τι κάνει με κέφι και με όρεξη και το αγαπά, θα σου το αποδώσει. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Ακαδημία είναι πολύ βαριά λέξη. Στη μουσική σχολή πες. Ναι. Στη μουσική σχολή. Και πολύ τη πάει. Ποιανή τη πάει. Τι τη πάει. Α, τη μουσική σχολή ή δεν κατάλαβα καλά. Α, πολύ τη πάει τη μουσική σχολή. Α, ντρέπεται ο Νίκος, ντρέπεται ο Νίκος. Πώς το έμαθες, βρε Νίκο μου, και ντρέπεσαι? Εσύ είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που δεν ντρέπονται καθόλου. Και λένε κανονικά ότι τους πονάει, ότι τους ενοχλεί, ότι τους στεναχωρεί και ότι τους ευχαριστεί. Θα κάνεις τηλεόραση, αχ, Νίκο μου, τότε που θα κάνεις δικιά σου εκπομπή και θα τρέχεις και θα φροντίζεις να πάει η εκπομπή καλά και την άλλη μέρα θα κοιτάς τα νούμερα και θα βλέπεις αν πάνε καλά ή δεν πάνε καλά και θα βλέπεις λοιπόν τον ανταγωνισμό από δίπλα και θα τρέχεις να δούμε αν μπορείς να κοιμηθείς και αν μπορείς να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Αχ, ο μικρός Αλκιβιάδης τότε θα γίνει μεγάλος Αλκιβιάδης, Νίκο μου, ενώ το βιβλίο που έχει γράψει. Γιατί έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρουν κάποιοι, μέσα στο χορό όμως θα το κάνουν συνειδητά. Και ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν τι θέλουν να δώσουν, εκεί να δεις Νίκο μου την πίκρα τη μαύρη. Γιατί έτσι λένε, να κάνουμε τηλεόραση. Μόλις μπούμε μέσα στην τηλεόραση να δεις τι γίνεται. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, βρε Νίκο. Μια χαρά ήσουν χθες το Fame Story, όπως είδα. Δεν δημιούργησες, είσαι ο πιο ήσυχος, Νίκο μου. Φυλάκια πολλά, Νίκο. Φυλάκια, φυλάκια. Αυτό το λέει κάποια άλλη, δεν πειράζει, αφού γίνει μόδα. Τα πάντα έχουν γίνει μόδα στην τηλεόραση.
Πάμε λοιπόν σε ένα τρυφερό γεγονός, ένα τρυφερό γεγονός. Πώς γίνεται, παιδιά, να έχουν χωρίσει δύο άνθρωποι και να υπάρχει ακόμα ένας έρωτας, να υπάρχει αυτή η εκτίμηση, σπάνιο για την εποχή μας. Μιλάω για τη Σοφία Λιμπέρτη και τον αγαπημένο μου, μοναδικό μου Γιάννη Πάριο. Έδωσε λοιπόν χθες μία συνέντευξη, χθες το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, βοηθήστε με στο κοντρόλ, πότε ήταν το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν, και μίλησε για όλα η γλυκιά μου φίλη, η Σοφία Λιμπέρτη, και χαίρομαι για την επιτυχία της. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε, να τα κάνουμε κι εμείς κορίτσια αυτά, να χωρίζουμε, αλλά μετά να λέμε καλά λόγια. Πάμε. Έχω εμπιστοσύνη στο καλό, ένα το κρατούμενο, και πιστεύω στο δώσε ημίν σήμερα. Επειδή δεν ξέρω τι μου ξημερώνει και έχω φάει αρκετά χαστούκια στη ζωή μου με τέτοια παραδείγματα, θέλω να ζω το τώρα. Αύριο δεν ξέρει κανείς αν θα υπάρχουμε ή αν θα υπάρξει. Ξέρω ότι ο Γιάννης, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τα παιδιά του τα έχει τακτοποιημένα και τα τέσσερα. Έχει φροντίσει και για τα τέσσερα παιδιά. Οπότε εγώ παραδίδω μαθήματα ζωής. Αυτή είναι η κληρονομιά που θα της αφήσω. Σε εισαγωγικά τώρα. Ο Γιάννης προσπάθησε πάρα πολλά. Εκτός από 10 υπέροχα χρόνια που μοιραστήκαμε τις ζωές μας και γεννήσαμε και δύο παιδιά. Κοίταξε, όταν έχεις αγαπήσει ό,τι της ουσία, δεν μπορείς παρά να καταλαβαίνεις ότι έτσι είναι. Άσχετα με το τι έγινε μετά. Δεν το αντέχουμε όλοι οι άνθρωποι να το φέρουμε εις πέρας μέσα στο τέλος του. Εντάξει. Συνέβη. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα όμως. Εξακολουθούμε να είμαστε μαζί. Αυτό που θέλω να πω, πέρα από όλα αυτά, μου χάρισε και πατρίδα. Γιατί είχα πολύ ταλαιπωρηθεί μεγαλώνοντας, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο στην Κέρκυρα, ευτυχώς στην Κέρκυρα, τα σημαντικότερα χρόνια της ζωής μου, στην εφηβεία μου. Και μετά πάλι σε ένα μέρος που ένιωθα ξένη και ο Γιάννης μου χάρισε πατρίδα, δηλαδή θεωρώ ότι ανήκω και στην Πάρο. Χαίρομαι που τα παιδιά μου είναι παριανά, που έχουν σημείο αναφορά στην Πάρο. Είμαστε αναπόσπαστα κομμάτια ο ένας στη ζωή του άλλου. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να είσαι και κολλημένος πάνω στον άλλον ή να έχεις ερωτική ζωή, γιατί αυτό τελικά που λείπει από τη ζωή μας είναι η κοινή ερωτική μας ζωή. Ίσως δεν υπάρχει ο έρωτας, αλλά υπάρχει βαθιά αγάπη. Μάμε του έλεγα ότι δεν ενδιαφέρει ο γιος μας, ο Μιχαήλος, που ήταν ο πρώτος, να πάρει τη φωνή σου. Αυτό όμως που θα ήθελα πάρα πολύ να έχει είναι να γράφει τον αγαπάω το ίδιο όπως αγαπάω τα παιδιά μας. Ο Γιάννης λοιπόν τώρα, πέρα από τη συνείδηση του κόσμου που μας θέλει να γίνει, βοηθάει και σε αυτό να απομακρύνονται αυτοί που δεν είναι κάτι, πώς θα το πω, παραπάνω από αυτό, σαν προσωπικότητα. Μάλιστα. Δεν κάνουμε σχόλια εδώ πέρα, γιατί είναι κάτι που προσωπικά αναφέρει η Σοφία Λιμπέρτη και τους αγαπάμε και τους δυο, οπότε χαιρόμαστε. Αχ, να μπορούσαμε να το καταφέρουμε και άλλες γυναίκες όταν χωρίζουμε, να είναι τα πράγματα ομαλά και γλυκά και να μην γίνονται αυτές οι σφαγές και οι σκοτωμοί και οι φωνές και τα παιδιά το ένα Σαββατοκύριακο εδώ, το άλλο Σαββατοκύριακο εκεί και γίνεται του σκοτωμού. Φανταστείτε στην Αμερική τι γίνεται, που έχουν και τα δύση οι πολύ πλούσιοι και υπάρχει μια σφαγή απίστευτη. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με το Λάκη Λαζόπουλο. Όχι, όχι, δεν μάλωσε κανέναν, δεν έκανε τίποτα. Απλά, backstage όπως λέμε εμείς, είπε κάποια πράγματα και τον είδαμε πώς κάνει τις μεταμορφώσεις του. Για πάμε λοιπόν παρακαλώ να το παρακολουθήσουμε και έχω κάτι στο χέρι μου εδώ κρατώ. Ταχυδρόμος που είναι έρχεται. Φούμε. Όχι μέσα από διαδικασίες λογικές. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι είναι και μεταφυσικό. Κάνω τη δουλειά αυτή γιατί αγαπάω τους ανθρώπους. Αν δεν ήταν να αγαπηθώ τους ανθρώπους για αυτό που κάνω, τότε δεν θα ήθελα να το κάνω. Εγώ δεν μ' αρέσουν ούτε οι θαυμασμοί, ούτε η αναγνώριση. Δεν είμαι τηλεοπτικό ψώνιο που θέλω να με δείχνουν στα μπακάλια και να τρέχουν. Δεν είναι αυτή. Δεν ήταν ποτέ αυτή μου η επιθυμία. Η επιθυμία μου ήταν να μπορέσω να κάνω την τέχνη του ηθοποιού, να γράψω, να σκηνοθετήσω, να δημιουργήσω. Και έτσι να δείξω την αγάπη μου με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο, όπως ένας ερωτευμένος κοπέλα λουλούδι και το πάει στην κοπέλα που αγαπάει. Έτσι και εγώ η τέχνη μου ήταν ένα λουλούδι από μένα προς ανθρώπους. Και για αυτή μου την πράξη ήθελα να αγαπηθώ. Η νομική, όσο και να φαίνεται απίστευτο, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στη γραφή. Ο τρόπος που να κάνεις ένα σλόγγαν μοιάζει πάρα πολύ με ένα νόμο. Μέσα σε τρεις ιδέες πρέπει να πεις κάτι το οποίο να ορίσει μια κατάσταση. Από παιδί γνώριζε τι θα γίνω. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Δεν είχα καμία ανησυχία. Δεν έλεγα θέμα θα πετύχω. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Ήταν δεδομένο αυτό. Θα συμβεί. Νομίζω ότι μπορώ να δω έναν άνθρωπο απέναντι και να πάρω την ψυχολογία του και να τα μεταμορφώνω με την ώρα που το βλέπω.
σαν να είμαι καθρέφτης του και αρχίζω σιγά σιγά να παίρνω τα χαρακτηριστικά του, αλλά όχι μόνο τα εξωτερικά, όχι μόνο τη φωνή του, και τα εσωτερικά του. Με αποτέλεσμα να μπορώ να καθίσω με έναν άνθρωπο απέναντι και να βλέπω τι του συμβαίνει. Να σας πω κάτι προσωπικό για το Λάκη. Θα σας το πω. Εγώ δεν περίμενα ότι ο Λάκης Λαζόπουλος θα φερόταν σε μένα τόσο τρυφερά, τόσο ανθρώπινα, τόσο φιλικά. Με εξέπληξε και με εντυπωσίασε. Ξέρει αυτός και εγώ τι εννοώ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε ένα γλυκό αγόρι που θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που είχε βγει στην τηλεόραση τον είχα βγάλει πάνω σε ένα τρακτέρ. Λέμε για τον Νίκο Κουρκούλη. Ο Νίκος Κουρκούλης λοιπόν, ο δυνατός αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος λέει κάποια πράγματα που θα μας προβληματίσουν και θα μας αγγίξουν. Γι' αυτό τον βλέπετε τόσο αισιόδοξο, τόσο χαλαρό. Γιατί όποιος περνάει από δύσκολες καταστάσεις και συγκεκριμένα όταν βρίσκεται προθανάτου, αλλάζει. Αλλά πρέπει να γίνεται αυτό για να αλλάξουμε. Ίσως χρειάζεται καμιά φορά, τι να σας πω, για να βάζουμε μυαλό. Λέω λοιπόν ότι ο γλυκός μου και πολύ καλός καλλιτέχνης, ο Νίκος ο Κουρκούλης, θυμάμαι ότι τον είχα φιλοξενήσει που ήρθε σε ένα τρακτέρ επάνω, ήταν μόλις είχε βγάλει μια δισκογραφική δουλειά με το καπελάκι του. Στην αρχή, ξέρετε, ήταν απογευματινή εκπομπή και λίγο ήταν όπως κάνουν οι καλλιτέχνες, ξέρετε, στην αρχή που είναι λίγο τρομαγμένοι, είναι λίγο φοβισμένοι. Σου λέει θα πάω σε αυτή τη σκύλα, γιατί έτσι μου είχαν βγάλει το όνομα, ενώ δεν έχει καμία σημασία. Όταν ήρθε λοιπόν το αγόρι αυτό και τον υποδέχτηκε, του λέω χαλάρωσε Βρενίκο μου, ηρέμησε Βρενίκο μου. Άρχισε εκεί λαλίστα, το τραγουδούσε, ήταν εποχής 60 ντυμένος. Μια χαρά αγόρι είναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και κάνει και πάρα πολύ ωραία δουλειά ο Νίκος ο Κουρκούλης. Και δεν απασχολεί και τον τύπο ποτέ με διάφορα που απασχολούν άλλοι καλλιτέχνες. Νίκο, θέλω να σε ακούσω και να ακούσουμε όλοι μαζί τι είπες. Έχει ενδιαφέρον. Είχα ένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλο, σημαντικό. Το οποίο μπορεί να μην ζούσα τώρα αυτή τη στιγμή. Με αυτό το πρόβλημα που πέρασα. Αλλά τι έπαιξε ρόλο. Πρώτα είναι η θετική ενέργεια. Δηλαδή ότι δεν πίστεψα από τι έχω κάνει. Δηλαδή δεν έχω, πίστεψα κατά τα δεδομένα του γιατρού ότι είχα κάτι το οποίο ήταν ανίατο. Δηλαδή πέρασε, έφυγε. Έτσι δεν ήξερα. Από την πρώτη μου στιγμή και σε αυτό στη Λοβάτη και στη στήριγμα μου ήταν η κυτέρα μου. Που και αυτή δεν πίστεψε. Ότι πραγματικά είμαι αυτό. Κάτι πραστικό. Μια ψυχολογία. Ψυχολογία όμως για να τα λέμε τα σίκα και σίκα και τις κάθε κάποιοι, όταν έμπαινα για εξετάσεις, δεν ήταν και κάτι τρεφάς, δηλαδή όταν ήμουν στη Μανίτη και γύριζε εκείνο το πράγμα γύρω γύρω, τουρ 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 τουρ, τα 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 τα, και να μαράει. Ναι. Είδες τι ωραία. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πλέον ναι, τώρα πλέον ναι. Υπήρξε την άλλη κόσμος που δεν με ήξερε καθόλου. Που δεν με ήξερε καθόλου, θα πάρω λόγο γι' αυτό. Με ήξερε σαν τον Κουρκούλη που βγαίνει, που τραγουδάει και ένα τραγουδιστής. Και έκλαψε για μένα. Η απουσία μου ήταν με λόγο. Η παρουσία μου είναι με λόγο. Θα βγω στο μαγαζί, όλα αυτά τα χρόνια δεν ήθελα ποτέ να. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που χειμώνα καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι. Κάτσε ρε μετά. Σε κουράσου λίγο. Κάτσε. Δεν με πείθεις ότι αγαπάς το κοινό. Ούτε δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Δεν αγεμίσεις την τσέπη σου. Τελείωσε. Είναι απλά τα. Τι να κάνουμε. Το κοινό, άμα ξεχάσει, πάνω απ' δεν είναι κοινό σου. Αν είναι κοινό σου, θα σε τιμήσει όποτε και να βγει, αρκεί να έχει να αποκτήσει κάτι σημαντικό και καλό. Ανθρώπινος, ο Νίκος Κουρκούλης, λέει την εμπειρία του και φαντάζομαι θα λέει περισσότερα πράγματα στη Μαρία Σταματέρη στον Καλά, που θα παρακολουθήσετε την Τετάρτη το βράδυ. Και ίσως είναι και η πρώτη φορά που μιλάει ο Νίκος για την περιπέτεια υγείας του, αλλά είδατε καμιά φορά η θετική σκέψη πόσο μπορεί να μας βοηθήσει. Και έχει δίκιο. Εδώ τίποτα δεν έχεις και πας στο νοσοκομείο μέσα αυτά τα μηχανήματα που σε βάζουν και να έχεις και κλειστοφοβία και σε χώνουν και περιμένεις τα αποτελέσματα. Και όταν σου λένε ότι είσαι μια χαρά να πνέεις, φανταστείτε ας πούμε να περάσεις μια ταλαιπωρία όπως πέρασε η υγεία σημαντική, σοβαρή θα έλεγα ο Νίκος ο Κουρκούλης και να είναι τόσο χαρούμενος και τόσο αισιόδοξος άνθρωπος. Και μ' αρέσει αυτό που είπε, ότι πολλοί άνθρωποι πραγματικά, Νίκο μου, από διακριτικότητα δεν ασχολήθηκαν για το τι έχεις, γιατί τις αγαπάνε. Και σου δίνουμε μπράβο στην εκπομπή, γιατί είσαι και θαραλέος, είσαι και γλυκός, αλλά είσαι και αυθόρμητος και καλός τραγουδιστής. Άρα το μπράβο του όλων μας το παίρνει ο Νίκος ο Κουρκούλης για το θάρρος του. Και γιατί είχε το θάρρος να μιλήσει και μπροστά στην κάμερα και να πει για το προσωπικό του σοβαρότατο πρόβλημα. Απ' την άλλη, είναι ο ωραίος άντρας, με ωραία φωνή και όλα θα πάνε καλά. Ταχυδρόμος! Ταχυδρόμος έφερε γράμματα! Γράμματα ή έρθει. Τι έχω εγώ την κοριτσιά μου. Α, ταχυδρόμος. Έχεις γράμμα. Καλό ή κακό.
Πιστεύω να είναι καλό. Πιστεύεις να είναι καλό. Δεν μας δες και τη διεύθυνση που μπορούν να στέλνουν τηλεθεατές. Δήμητρος 37, Star Channel, Ταύρος. Μπράβο ταχυδρόμενα, τα ανοίξω. Ανοίξτε το, πηγαίνετε και στη θεσούλα σας, να πω και να το διαβάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ταχυδρόμενα. Γεια σας κυρία μου, γεια σας κυρία ταχυδρόμενα. Γεια σας. Πριν διαβάσω λοιπόν το γράμμα, βλέπετε ότι περνάει κάτω ένα κρόλ στην εκπομπή που λέει medium, χαρτορίχτρες και όλα αυτά τα θέματα που η Εκκλησία δεν τα δέχεται και που κάποιες από εμάς πηγαίνουμε για να μάθουμε τι θα γίνει με τη διαπροσωπική μας σχέση, τι θα γίνει με τα παιδιά μας. Έχουμε λοιπόν πολλά γράμματα και πολλές καταγγελίες για γυναίκες και άντρες οι οποίες εμπιστεύτηκαν τα πρόσωπα αυτά με αποτέλεσμα να ξοδέψουν ολόκληρες περιουσίες αλλά να καταστρέψουν και την προσωπική του ζωή αλλά και την οικογενειακή του ζωή. Εδώ λοιπόν σας θέλω να μου δώσετε το τηλέφωνο Βαγγέλης να τα πούμε τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι 210-34-81-560 και 210-34-81-570. Τηλεφωνήστε μας κι εσείς. Εμείς εδώ έχουμε πολλές καταγγελίες και πολλές ιστορίες γυναικών οι οποίες εξαπατήθηκαν πηγαίνοντας σε τσαρλατάνους και τσαρλατάνες. Είναι πράγματα τα οποία τα ακούγαμε αλλά δεν τα πίστευα. Να όμως που συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν σε ένα γράμμα να το διαβάσουμε. Ξεκινάμε λίγο δυνατά σήμερα, γιατί και το γράμμα είναι σοκαριστικό και θα ήθελα την προσοχή σας αλλά και τη βοήθειά σας. Και νομίζω ότι αν τα λέμε τα πράγματα, πάμε καλύτερα. Αγαπημένη μου Ρούλα, είναι άντρας. Λέγομαι Σταμάτης και είμαι 20 ετών. Σου γράφω γιατί με αντιμετωπίζω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είμαι για την ακρίβεια, ήμουν παιδί μιας φαινομενικά ευτυχισμένης οικογένειας. Πάνε 2 μήνες τώρα που η εικόνα αυτή κατέρευσε. Ο πατέρας μου απάτησε τη μητέρα μου. Θα μου πεις αυτό συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, συμφωνώ. Στην περίπτωση μου όμως ο μπαμπάς μου δεν αγάπησε μια νεότερη και όμορφη γυναίκα, αλλά τον Κώστα, το καλό του φιλαράκι από το στρατό. Υποθέτω ότι έχει σοκαριστεί. Για μένα, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν μόνο σοκ, αλλά το τέλος του κόσμου. Ο πατέρας μου με έναν άνδρα. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Η εικόνα του πατέρα μου γκρεμίστηκε. Μεγάλωσα με την υπόδειξη να βγαίνω με πολλές και όμορφες γυναίκες, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουν τα σωστά αρσενικά, όπως μου έλεγε. Υποκρισία στο μεγαλείο της. Όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος, όταν σήκωσα το τηλέφωνο χωρίς να ξέρω τι μιλάει. Αυτά που άκουσα δεν μπορώ να τα μεταφέρω στο χαρτί. Γλυκόλογα, κουβέντες ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι από καιρό. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Τον παρακολούθησα για να είμαι σίγουρος. Δεν χρειάστηκε να προσπαθήσω πολύ. Μέσα σε ένα απόγευμα επιβεβαίωσα ότι ο πατέρας μου είχε σχέση με έναν άνδρα. Η μητέρα μου, μια γυναίκα 48 ετών, νοικοκυρά, ζει στον κόσμο της. Νομίζει μάλιστα ότι παντρεύτηκε τον τέλειο άνδρα. Δεν έχω μιλήσει σε κανέναν. Κοιτάζω τη μητέρα μου και αισθάνομαι ενοχές. Βλέπω τον πατέρα μου και νιώθω οργή. Έχω εγκαταλείψει τα πάντα. Το κολέγιο, την κοπέλα μου, τους φίλους μου. Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω. Πνίγομαι, πες μου τι να κάνω. Λοιπόν, σταμάτη. Θέλω να σου πω ότι είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη και πολύ προσωπική και δεν είναι συνηθισμένη. Βεβαίως υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και διαβάζουμε και στις εφημερίδες και ακούμε και στα ραδιόφωνα και πολλές οικογένειες το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Δεν είμαι ειδικός για να σου απαντήσω. Φαντάζομαι ότι θα μπω στη θέση σου, στη δικιά σου τη θέση, το δικό σου το πρόβλημα. Ότι αν ήμουν αγόρι και μου συνέβαινε αυτό και ίσχυε για τον πατέρα μου, το σοκ θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί έχουμε μάθει όλοι ότι ο πατέρας μας είναι με τη μάνα μας. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Θα μελαγχολούσα, θα φώναζα. Μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να το έκρυβα κι εγώ από τη μάνα μου. Γιατί όπως μου γράφεις, ότι η μητέρα σου είναι μια γυναίκα η οποία είναι ήρεμη, είναι νοικοκυρά, ζει στο δικό της τον κόσμο, ζει στο δικό της το παραμύθι. Που δεν θέλεις να της το χαλάσεις. Δεν ξέρω, νομίζω το ίδιο θα έκανα κι εγώ. Πιθανότητα να μην ήθελα να χαλάσω το παραμύθι της μητέρας μου. Από την άλλη, ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ. Εσύ κάνω ό,τι θέλεις. Ίσως έβγαινα έξω με τον πατέρα μου και το συζητούσα. Μακριά από φίλους, μακριά από οικογένεια, μακριά από κάποιους άλλους συγγενείς και γνωστούς. Γιατί τώρα κοιτάζεις τη μητέρα σου ενώ ξέρεις κάτι που δεν είναι το συνηθισμένο. Δηλαδή δεν είναι ότι ο πατέρας τα έφτιαξε με μια άλλη κοπέλα. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που ο μπαμπάς, άμα είναι νόστιμος και νέος ή νιώθει νέος, μπορεί κάλλιστα να τα φτιάξει και με μια φιλενάδα μας που φέρνουμε στο σπίτι. Έχει συμβεί και αυτό. Ή να τα φτιάξει με τη γραμματέα του που είναι η συνηθισμένη περίπτωση. Τώρα λοιπόν συγκεκριμένα, επειδή ο πατέρας είναι ερωτευμένος με το φίλο του, τον Κώστα,
Τα πράγματα είναι περίεργα. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει προκύψει τώρα. Αυτό θα υφίσταται από παλιά. Απλά καλυπτόταν κάτω από κάποιες δικές του ανθές συνθήκες που είχε φτιάξει για να τις ωραιοποιήσει. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το αντιμετωπίσεις πολύ ψύχρεμα, να βγεις με τον πατέρα σου να το συζητήσετε, να σου πει και αυτός ο άνθρωπος, γιατί άνθρωπος είναι. Μπορεί να νιώθει κάποια πράγματα που ως δύο άντρες καλύτερα θα τα πείτε εσείς. Να μην εμπλέξεις αυτή τη φάση τη μητέρα σου. Και ίσως αν δεις ότι ο πατέρας σου βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή και σου εκμυστηρευτεί ότι πραγματικά αυτό που νιώθει για τον Κώστα το νιώθει χρόνια και ότι έχει αλλάξει, κάπως να πάρεις και το ρόλο του ψυχολόγου, να πάρεις και το ρόλο του μεγάλου της οικογένειας και να δώσεις μια λύση χωρίς να στεναχωρήσεις σε πρώτη φάση τη μητέρα σου. Από την άλλη όμως νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται, γιατί όπως καταλαβαίνω, τι θα πει στη μάνα σου. Θα πρέπει να της λες ψέματα, ότι ο πατέρας, ας πούμε, ερωτεύτηκε μια άλλη γυναίκα ή ότι είναι κουρασμένος ή ότι του πέρασε ή ότι δεν αισθάνεται πια τίποτα με την μητέρα σου. Όλα αυτά τα κλασικά ψέματα που λένε τα παιδιά προκειμένου να ικανοποιήσουν και να κρατήσουν σε μια ήσυχη κατάσταση τη μάνα τους. Είναι δύσκολη θέση, το καταλαβαίνω, και είναι και από τις σπάνιες περιπτώσεις των γραμμάτων που έχουμε στην εκπομπή μας. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσεις με τον πατέρα σου κανονικά και να σου δώσει και αυτός τις δικές του λύσεις. Ή όταν φύγει ο πατέρας από το σπίτι, όταν αποφασίσει, ξέρεις, να κάνει αυτά τα πράγματα που πραγματικά νιώθει, μετά από καιρό, με κάποιο τρόπο, καλείσαι να το πεις στη μάνα σου. Είμαι υπέρ της αλήθειας εγώ, όσο σκληρή και όσο πικρή να είναι. Αλλά εξαρτάται αν είμαστε έτοιμοι και αν είναι και έτοιμη η μητέρα σου να δεχτεί αυτή την αλήθεια. Από σένα εξαρτάται και εσύ γνωρίζεις καλά τη μάνα σου. Να μας γράφετε λοιπόν κι εσείς, έχουμε και άλλες περιπτώσεις στη συνέχεια. Είπε η ταχυδρόμος Star Channel Δήμητρος 37, Ταύρος, ταχυδρομικός κώδικας 1777-8. Ή να το πω καλύτερα, 177, έτσι το λέμε, 78. Λοιπόν, Star Channel, Δήμητρος 37, Ταύρος. Έχουμε πάρα πολλά γράμματα και είναι και επίκαιρα και λόγω των θεμάτων που παρακολουθούμε τώρα αυτές τις μέρες στην τηλεόραση με όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν εκεί. Αλλά νομίζω ότι ο δικός μας ρόλος, ο ρόλος της εκπομπής μας, είναι πιο πολύ ψυχαγωγικός, είναι πιο πολύ χαρούμενος και λιγότερο να σας προβληματίζουν. Υπάρχουν άλλες εκπομπές που μπορούν να τα κάνουν καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με τα medium που σας είπα και θα ακούσετε περιπτώσεις όπου νομίζω ότι θα χάσουμε λίγο τον εαυτό μας. Έχουμε τον σπουδαίο και σημαντικό άνθρωπο της τηλεόρασης και φίλο μου, τον Νίκο Μαστοράκη, ο οποίος μιλάει για όλα. Και επίσης έχουμε και μετά παρασκήνιο του τι συνέβη με δύο πρόσωπα που συμπαθούνται πάρα πολύ στο Fame Story. Δηλαδή με τον Περικλή και τον Γιώργο Τελιανό, ο οποίος έκλαιγε και δεν μ' άρεσε καθόλου που έκλαιγε. Δεν μ' άρεσε καθόλου που το στεναχωρήσανε. Πάμε σε διαφημίσεις. Όλοι εδώ είμαστε, διαβάζω. Ο παπάς, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την αφέλεια των πιστών, εξηγούσε το αυγό και αποσπούσε χρήματα. Άσχετο με τον Περικλή όμως και το Fame Story. Θα το αναλύσουμε μετά αυτό που έχει γίνει με τον παπά. Που μέσα αντί για εξομολόγηση έλεγε τα αυγό και έλεγε τα αυγό και αποσπούσε χρήματα. Λοιπόν, καλημέρα, τι έγινε, καλημέρα σας κύριε Γαγκοπονού. Και τι δεν έγινε. Φαινόμενο Περικλή. Το Fame Story πια δεν έπρεπε να λέγεται Fame Story, αλλά Περικλή Story. Γιατί, αυτό αποδείχτηκε για άλλη μια φορά. Τι καινούργιοι παίκτες μπήκανε. Τι παρολίγο να γίνει σύγκρουση μεταξύ καθηγητών και κριτικής επιτροπής. Για ποιο λόγο έγινε σύγκρουση. Παραλίγο να γίνει σύγκρουση. Για τους καινούργιους παίκτες. Τελικά όμως το ενδιαφέρον και επί 20 λεπτά τουλάχιστον μονοπόλησε ο Περικλής. Και η άλλη καινούργια μονοπόληση που βγάλαν το Line of Life. Ναι, αλλά αυτό πέρασε και τελείωσε. Ο Περικλής επί 20 λεπτά ήταν το κέντρο του ενδιαφέροντος. Δηλαδή. Ο Στένος Ρόκος έφτασε σε σημείο μαζί με τον Ηλία Μπενέτο να πούν ότι δεν μας αρέσεις, δεν είσαι τραγουδιστής, είσαι απλά πολύ πώς καλή τηλεοπτική φάτσα. Πού ήμουν εκείνη την ώρα, για πες. Τα καλύτερα χάνεις. Βέβαια, υπήρχαν αντιδράσεις, έγινε ένας ολόκληρος γύρος. Ο Γιώργος Λεβέντης είπε ότι δεν δικαιούστε να λέτε κάτι τέτοιο και μην χρησιμοποιείτε πληθυντικό, γιατί εμάς ο Περικλής μας αρέσει. Τώρα, ποιοι είστε εσείς, δεν ξέρω. Οι καθηγητές. Η κριτική επιτροπή. Γιώργος Λεβέντης με Ηλία Μπενέτο και Στέλιο Ρόκο. Δηλαδή, ο Στέλιο
Νίνος Ρόκος ανοιχτά είπε ότι δεν κάνεις για τραγουδιστής, αγόρι μου. Είσαι μια πολύ καλή τηλεοπτική φάτσα, αλλά μέχρι εκεί. Ο Ηλίας Μπενέτος του έβαλε τη χαμηλότερη βαθμολογία μαζί με τον Στέλιο Ρόκο και ο Νίκος Μουρατίδης για άλλη μια φορά την έκπληξη. Να ακούσουμε τι έγινε. Για πάμε. Διάβασα σε μια εφημερίδα, κύριε Μουρατίδη, συγγνώμη γιατί είστε, ότι δεν θα ξαναμιλήσετε για μένα. Αλλά τελικά μάλλον. Διάβασα σε εφημερίδα. Συγγνώμη. Διαβάζετε και εφημερίδα στο Facebook. Στην Κατερίνη. Στην Κατερίνα. Στην Κατερίνη. Α, στην Κατερίνη. Α, μάλιστα. Σ' άρεσε το τραγούδι? Πολύ. Ωραία. Είσαι ιδιαίτερη περίπτωση. Από τη μια μεριά τραγουδάς λαϊκά, την άλλη τώρα New York, New York, την άλλη εβδομάδα LA is my lady. Λοιπόν, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι, γιατί όλη η κριτική σήμερα, η κριτική επιτροπή θα ασχοληθεί με το φαινόμενο Περικλής. Μόλις τελειώσεις. Συγγνώμη, μόλις τελειώσεις. Ναταλία. Πιστεύω ότι πρέπει να προηγηθείς, αλήθεια το λέω. Ή τουλάχιστον κάποιος από τους παλαιότερους. Όχι να πω εγώ ή ο Ηλίας, σας μιλήσουμε ο Ηλίας και εγώ τελευταία. Κοίτα, ο Περικλής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει μια τρέλα επάνω του, την οποία την κουβαλάει και έχει γοητεύσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω. Τέλειωσα. Στέλιο. Έχει. Αρχίζω και πιστεύω έτσι, ύστερα από τόσο καιρό, ότι. Εντάξει, έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον ο Περικλής να τραγουδήσει New York, New York. Τηλεοπτικό ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή, αλλά ότι η παραγωγή τον έβαλε να τραγουδήσει στο New York, New York, ξέροντας ότι. Ότι πουλάει αυτό που βλέπουμε και που ακούμε, έτσι. Αλλά εδώ ο Περικλή είναι μια κριτική επιτροπή που εγώ τουλάχιστον δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Έτσι. Χίλια συγγνώμη από τους φίλους του Περικλή. Μπορούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είπα ότι έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον, αλλά εμείς εδώ πέρα μας έχει επιλέξει το κανάλι να ασκούμε κριτική και να μην επηρεαζόμαστε ούτε από τα ου, ούτε από τα χαχαχαχού. Λοιπόν, τέλος. Περικλή, πάντως, θα καταλήξω στο εξής, ότι ό,τι κι αν σου βάλουν να κάνεις, αυτό που καταφέρνεις είναι να κρατάς τον ακροατή σε ενδιαφέρον. Αυτό είναι μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν, άσχετα αν είπες καλά ή άσχημα το κομμάτι, έχεις ένα χάρισμα που το αναγνωρίζουμε όλοι εδώ πέρα. Και αυτό, με αυτό το χάρισμα θα βρεις το δρόμο σου. Κατάλαβες τι είναι το κοινό. Εκεί που είναι ου, μετά είναι θα κακακακού. Λοιπόν, θα τα μάθεις την πορεία αυτά. Γεια. Σας άρεσε ο Περικλής, κυρία Δρούτσα. Τώρα να μιλήσω και από την Ιταλία. Μίλα για σένα και μετά να μιλήσω για μένα. Λοιπόν. Συμφωνούμε όμως έτσι κι αλλιώς. Συμφωνούμε έτσι κι αλλιώς, οπότε. Πιστεύω ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι είτε έπεσε σε λάδια, είτε έπεσε σε κατηφόρα, είδαμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω, Περικλή, ότι σε αυτή τη ζούγκλα που λέγεται show business, το χειρότερο είναι να είσαι μέτριος. Δηλαδή, είναι ωραίο πράγμα να είσαι κακός, είναι ωραίο πράγμα να είσαι καλός. Το κακό είναι το να είσαι μέτριος. Εσύ, λοιπόν, δεν είσαι μέτριος με τίποτα. Σήμερα, κατάφερες να κάνεις 6 άτομα να διαφωνήσουν. Ο καθένας είχε διαφορετική γνώμη, εντάξει. Άλλος καλή, άλλος κακή. Εμένα μ' αρέσεις. Τελεία. Περικλή, κοίτα πόση ώρα συζητάμε για σένα. Να διαβάσω την γράψη. Έχεις πετύχει, αγόρι, μετά από τόση συζήτηση. Περικλή έχει φοβερό χάρισμα. Θέλει πάρα πολύ να πάει μέσα στο σαν καλλιτέχνη. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ του Περικλή. Απόψε δεν ήταν αυτό που περιμένω. Αφού τον έχετε φάει τον άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς πού είναι το πρόβλημα, αλλά το ξέρω που έχει αγγλικά stage fright. Φοβάται τη σκηνή. Έχει αυτό. Ένα άγχος πάνω στη σκηνή όταν ανεβαίνει. Φοβώς. Πάρα πολύ. Επειδή θα σου κάνουν πρόταση για κάποιο CD, κάποιος, πρέπει... Ναι. Να ακούγεσαι κιόλα. Κύριε Γουναρή, συγγνώμη. Επηρεάζεται. Να σας πω κάτι. Ναι. Δεν πριν είναι άδικο θα όμως. Το πείτε ή μετά. Δεν είναι άδικο ένα τέτοιο κομμάτι να το παίρνει ο Περικλής που αυτά τα κομμάτια θέλουν ειδικούς τραγουδιστές με ειδικό τέμπο και ειδικό timing και ειδική κουλτούρα
Γιατί το δίνουμε αυτό στον Περικλή, ας πούμε. Γιατί? Κύριε Μωρατίδη, θα σας στείλω το CD από το στούντιο για να μου πείτε αν είναι καλό ή όχι. Όχι μόνο, παιδιά, και το πρόβας ήταν απίστευτο. Θα στείλω στον κύριο Μωρατίδη το CD, κύριε Νίκο Μωρατίδη. Θα σας στείλω το CD να πείτε πώς το είπε στο στούντιο χωρίς να διορθώσω τίποτα. Λοιπόν, γεμάτος αγωνία ο Περικλής περιμένει τη βαθμολογία του, κύριε Μωρατίδη. Λοιπόν, μετά από όρημη σκέψη, επειδή βασανίστηκα πάρα πολύ και επειδή θεωρώ ότι αδικήθηκε ο Περικλής με αυτό το κομμάτι, του βάζω 10 σκηνική παρουσία και 10 ερμηνεία. Αφού φωνάζει ο λαός, θα φωνάζουμε κι εμείς. Πέρυσι, τι να κάνουμε. Ό,τι αρέσει στον κόσμο, πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Αφού αρέσει την πλειοψηφία, τι θα κάνουμε. Κατάλαβες λοιπόν τι συνέβη χθες με τον Περικλή. Τον Περικλή, δηλαδή. Αυτό, μια χαρά το είπε το New York, αφού μαθητής είναι. Πρέπει να λέει όλα τα είδη. Ο Νίκος Μωρατίδης όμως είδε τι είπε. Αδικήθηκες με αυτό το τραγούδι που σου δώσαν. Και γιατί είχε προτείνει 10-10. Η μαμά του με το καπέλο δεν θα στεναχωρήθηκε τώρα. Πέρυσι, δηλαδή, τι χρώμα καπέλο θα βάλει την άλλη Κυριακή. Μαύρο. Γιατί να βάλει μαύρο. Γιατί μπορεί ο γιος της να μην σωθεί τελικά από τους συμμαθητές, γιατί μόνο αυτό έχει μείνει για να είσαι καλά, αγάπη μου. Και... ο Περικλής θα είναι εκεί στο Fame Story μέχρι να τελειώσει το Fame Story. Θα το δεις εσύ. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στην κριτική επιτροπή. Έκανε το γύρο των σχολείων και στους καθηγητές και έβαλε και τους 6 ανθρώπους της επιτροπής ουσιαστικά να αυτό μεταξύ τους να μάλλον τραβηχτούν. Όχι μόνο επιτυχία, αλλά ουσιαστικά αν έχουν καταλάβει και όλοι. Στο Fame Story κερδίζει ο πιο δημοφιλής και όχι ο πιο ταλαντούχος. Καλά, τώρα αν το δούμε. Κάτι είναι η εποχή τώρα στην τηλεόραση που δεν ξέρει ποιο ξεχωρίζει και τι βλέπουμε. Είναι άλλο θέμα να το σχολιάσουμε τώρα. Ο Περικλής, πες μου τώρα, αρέσει σε όλο τον κόσμο. Αν ρωτήσεις τις γιαγιάδες, τις μαμάδες, τα παιδάκια, τους αρέσει. Τι να κάνουν. Δεν δείχνει ότι είναι πονηρός προφανώς. Δείχνει ότι είναι αθώος. Έχει κερδίσει τους πάντες με την ομορφιά του και με την γλυκύτητά του. Τον βρίζουν, γελάει ο Περικλής. Δεν δείχνει ότι είναι κακό παιδί. Δεν τα πήρε λίγο με το Λιανό. Κάτι για καραγκιόζηδες. Ναι, έγινε μια μικρή κόντρα μεταξύ τους, έως μεγάλη βέβαια. Έχει φανεί εδώ και λίγο καιρό ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Γιώργο Λιανό. Γιατί με τα κορίτσια. Γιατί με τα κορίτσια, γιατί και ο Γιώργος Λιανός είναι ταλαντούχος, είναι όμορφος, έχει κάψει καρδιές, είναι ο άνθρωπος που. Ουσιαστικά συνέβη κάτι με την Άνση. Και ζηλεύει ο Περικλής. Μα ο Περικλής είχε πει ευθύς εξ αρχής ότι εμένα μου αρέσει η Άνση. Αλλά τη στιγμή που βλέπω ότι συμβαίνει κάτι με τον Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση να την πλησιάσω. Η Άνση, από ό,τι κατάλαβα, δεν αρέσει κανένας. Έτσι φαίνεται. Η Άνση έχει μάθει να παίζει με όλους. Ναι. Αν και προτινόμενοι εχθές την έσωσαν οι καθηγητές της αυτή τη φορά. Ενώ την προηγούμενη φορά την είχαν σώσει οι συμμαθητές της. Ναι. Τώρα βέβαια να δούμε τη συνέχεια. Το έκανα το αγοράκι και έκλαιγε, μου λέγανε τα κοριτσάκια που μου στείλανε γράμματα. Τον έκανε τον Γιώργο τον Λιανό και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Η μαμά του Λιανού θέλω να καταλάβω που βλέπει το γιο της να ταλαιπωρείται από μια γυναίκα πώς νιώθει. Μην νομίζω ότι είναι και πολύ ευχαριστημένη η μαμά του Γιώργου Λιανού. Θα ήθελε ο γιος της να μην κλαίει και η Νάνση να είναι καλύτερη με το γιο της. Ναι, όλες οι μαμάδες. Όλες οι μαμάδες. Η μαμά πάντως του Περικλή μια χαρά πεθερά είναι. Διότι βλέπω ότι με όλα τα κορίτσια είναι φίλοι. Άσε που θα κάνει και ντουέτο με τον Περικλή. Το ξέρεις, αυτό είναι αποκλειστικό. Δεν πειράζει, γιατί να μην κάνει ντουέτο. Θα διαγωνιστεί μαμά και κόρη. Τους δίνω και ιδέα. Ξέρεις τι νούμερο θα πιάσει αυτό. Από 45 θα πάει 55. Πάντως η μαμά του Περικλή, όσον αφορά τα χτεσινά που έγιναν, όλο αυτό το θόρυβο που δημιούργησε ο Περικλής και που όλοι συζητούσαν γι' αυτόν, δεν φαίνεται να είναι και πολύ δυσαρεστημένη. Της αρέσει ακόμα και αν είπαν ότι δεν αξίζει τελικά. Μάλιστα. Και το μόνο που έχει είναι ένα ωραίο πακέτο εξωτερικό. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι θα κάνω. Θα πάω στον καναπέ μου. Εκεί υπάρχει ένα μωράκι. Πολύ μωράκι. Είναι 3 μηνών. Είναι η φίλη μου η Ιωάννα. Να μου πεις τώρα τι φίλη σου είναι. Θα πάω να τη ρωτήσω αν λόγω των υποχρεώσεων του να μεγαλώνει το παιδί της, που το έχει φέρει στον κόσμο εξωσωματική, βλέπει και αυτή το Fame Story και βλέπει το Περικλή. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το μωρό αυτό είναι όπως το ήθελα. Το παράγγειλα έτσι το μωρό και βγήκε να στο δείξω. Λοιπόν, Ιωάννα καλημέρα. Είσαι καλά, Ιωάννα. Μια χαρά. Ιωάννα, το πάρω λίγο αυτό τώρα. Δικό σου είναι, Ρόλα μου. Δικό μου. Πες δεν μου. Είναι μόνο δικό μου, είναι δικό σου. Πώς είναι δικό μου αυτό. Γιατί ποιος κανόνισε για να γίνει αυτό το μωρό. Ποιος κανόνισε για να γίνει αυτό το μωρό. Η μαμά ο Θεός και ο μπαμπάς του. Ο Θεός και η Ρούλα. Η μαμά του και ο μπαμπάς του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάσω πώς το βαφτίσετε αυτό. Θα το βαφτίσουμε Ραφαήλ, στον Άγιο Ραφαήλ. Στον Άγιο Ραφαήλ, ο μικρός λοιπόν εδώ. Είναι 3 μηνών. Είναι 3 μηνών. Ξανθούλη είναι, παιδιά, γιατί δεν μου το πιάνετε το μωρό, πού είσαστε. Ρούλα λες και είναι δικό σου, δεν ξέρω. Μοιάζει, για να το δω λίγο. Φτιάξτε λίγο να μου μοιάζει. Να σου πω κάτι, τρέμω να το κρατήσω. Το κρατάω καλά. Είδες τι ήσυχα που κάθεται. Ναι, είναι ήσυχο. Για να το μου μοιάζει λίγο. Δεν κάθεσαι αυτό. Να το μου μοιάζει, έχει γαλάζιο και ματάκι ή κάνω λάθος. Γκριζογάλαζα. Γκριζογάλαζα είναι. Αγάπη. Μια χαρά είναι. Τι κοιτάει, δεν έχει κάτι να το κρατήσει, να το πάρω, να το πάρω μαζί μου. Μήπω θέλει πιπίλα. Όχι. Δεν θέλει πιπίλα. Όταν είναι με ανθρώπου που αγαπάει, δεν θέλει γιατί πιπίλα. Γιατί το παιδί έχει προσωπικότητα. Σαν τη φίλη του τη Ρούλα. Και δεν θέλει πιπίλες.
Όχι. Μια χαρούλα. Λοιπόν, για πες μας, τι κάνεις, Ιωαννίτσα. Τι άλλο να κάνω. Ήμουν τυχερή. Για σένα. Θυμάσαι που είχαμε πει, Ρούλα, είσαι το γούρι μου. Για πες τώρα λοιπόν στην τηλεόραση και στις φίλες μας αυτές τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, θα πω κάτι και δεν ξέρω πώς θα φανεί και δεν θέλω να πούνε ότι επειδή είμαι εγώ θαυμάστρια της Ρούλας, το λέω. Καλά, όμως δεν ήτανε... λένε πολλά. Πες εσύ τι θες να πεις. Αν δεν ήταν η Ρούλα και αν δεν ήταν ο Θεός και φυσικά ο γιατρός έτσι, ο κύριος Παράσχος, ναι, δεν θα υπήρχε αυτό το παιδί. Λοιπόν... Εάν Ρούλα μου δεν άνοιγε την πόρτα... Να το δούμε λίγο το μπέμπι μας, ναι. Αν δεν άνοιγε την πόρτα της τύχης, γιατί εντάξει είναι και μέσα στην τύχη, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό δεν το κάναμε για να έρθεις και να μου λες τι έκανα και τι δεν έκανα. Προς το... Απλά ήθελα πάρα πολύ να δούμε το Ραφαήλ που σε λίγο θα βαφτιστεί, αλλά να εξηγήσουμε ότι κάποιες κυρίες που είχαν ανάγκη να κάνουν... Δώσαμε την πιπίλα μου. Όχι, όχι, μια χαρά είναι, μην ανησυχείς. Κάποιες λοιπόν κυρίες οι οποίες είχαν και οικονομικά προβλήματα και είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, εμείς φροντίσαμε να τους βοηθήσουμε, να τους κάνουμε ένα δώρο προς την εξωσωματική για να κάνουν μωρά. Οι περισσότερες κυρίες που ήρθαν έμειναν έγκυος. Όλες έμειναν. Όλες έμειναν. 10 δεν ήσασταν. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά από όσο ξέρω, μείνανε σχεδόν όλες. Δεν ξέρω για καμία που να μην έμεινε. Μείναν όλες έγκυος. Mm. Και λοιπόν αυτά τα παιδιά σας τα δείχνουμε γιατί είναι δικά σας παιδιά. Δηλαδή της τηλεόρασης παιδιά και δικά μας παιδιά. Και με την πρώτη έμεινε στην. Με την πρώτη. Τέτοια τύχη. Συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρετε καθόλου εσείς. Ο Ραφαήλ μου χαμογελάει. Μου χαμογελάει, είναι μια χαρά, νάτος, γελάει, βλέπετε ότι νάτος, μες στο νάζι είναι. Τι θέλεις και γελάς, χαίρεσαι, βγήκες λοιπόν, χαίρεσαι βλέπω, έκανε το πρώτο του τηλεοπτικό ντεμπούτο ο Ραφαήλ. Βγήκες στην τηλεόραση, στη Ρούλα, λοιπόν άκουτε να μεγαλώσεις και θα γίνεις καλό παιδάκι, θα έχει η μαμά την κασέτα, και θα στη δείχνει και θα λες, να η Ρούλα, θυμάμαι ότι η Ρούλα, θα τα λες αυτά ή θα με ξεχάσεις κι εσύ. Η Ρούλα, όχι. Η μαμά του μιλάει από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε για τη Ρούλα. Τι του λες. Του λέω, αγόρι μου, αν δεν ήταν η Ρούλα, δεν ξέρω αν θα υπήρχε στην αγκαλιά μου. Μια χαρά είναι. Είναι ήσυχος, Είναι μια χαρά ήσυχος. Και σε αυτό ήσουν αγουρλίδικη. Ναι, είναι γιατί είμαι καλό κορίτσι εγώ. Είμαι καλός άνθρωπος, δεν γκρινιάζω. Άσε τι λένε. Άσε, δεν μας ενδιαφέρει. Δώστε μου την πιπίλα γιατί ο Ραφαήλ άρχισε να εκνευρίζεται από τα φώτα. Δεν του αρέσουν πάρα πολύ τα φώτα. Λοιπόν, θα κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει τώρα, είσαι ευχαριστημένη. Πώς προσπάθησες και σκέφτεσαι. Δεν πειράζει, ξέρω να το ταντεύω. Ξέρω ότι ξέρω. Μην ανησυχείς. Λέω ότι θα. Πόσο καιρό προσπάθησες για να κάνεις μωρό? Εγώ έχασα το πρώτο παιδί όταν ήμουν 20 χρονών. Στην ουσία δηλαδή προσπαθούσα 10 χρόνια. Μα. Ρούλα, είναι πολύ δύσκολο να ξανακάνεις εξωματική εδώ και τώρα που με βοηθήσατε και πάλι οικονομικά ζορίζεσαι. Ζορίζεσαι. Ο άντρας σου δουλεύει, Άννα? Δουλεύει, αλλά εντάξει. Όταν δεν δουλεύω εγώ τώρα με ένα παιδί. Ναι, είναι ακριβώς. Φαντάζομαι θα μιλάς και με άλλες κυρίες. Οι οποίες, Εγώ αυτό που θέλω να τους πω, μην το βάζουν κάτω. Μην το βάζουν κάτω ό,τι και να γίνει. Μα ό,τι και να γίνει, να μην το βάλει καμία γυναίκα κάτω. Mm. Όταν θέλει ο Θεός θα έρθει. Ωραία. Άρα με σκέφτεσαι που και που. Τι που και που. Τι? Εγώ ζω με σένα. Α! Τι που και που. Εγώ ξυπνάω το πρωί, πριν ακόμα δεν είχε αρχίσει η εκπομπή σου και μου λέει, καλά παιδάκι μου, θα αρχίσει. Κάτσε κάτω. Όχι, να βάλω το βίντεο γιατί σε γράφω κιόλα, να σε ξαναδώ. Να με δεις πολλές φορές. Βάζω και βλέπει και ο Ραφαήλ. Καμιά φορά μου λένε δεν κάνει να βλέπει το παιδί τηλεόραση. Δεν πειράζει, λέω. Ρούλα θα μάθει. Πες, αφού η θεία του είναι τηλεοπτική παρουσιάστρια, θα μάθει. Πραγματικά χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένη και παρακαλώ και τις άλλες κυρίες να μας πάρουν τηλέφωνο αυτές που έχουν κάνει τα μωράκια τους. Δεν είναι απαραίτητο να έρθετε στην εκπομπή εσείς τότε που σας είχαμε φροντίσει να φέρετε στον κόσμο κοριτσάκια και αγοράκια. Νομίζω κάποιες κυρίες κάνουν και δίδυμα. Μία κυρία έκανε δίδυμα. Νομίζω ότι πρέπει να μας πάρετε να μας πείτε πώς είστε. Βέβαια, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ιωάννα που είχε την καλοσύνη να έρθει και να ξεκινήσει η εβδομάδα μας χαρούμενα και ευχάριστα και τρυφερά. Να, από εδώ και πέρα θα είσαι εσύ το γούρι της κυρίας Ρούλας, πιστεύω. Νομίζω ο Ραφαήλ ήταν το γούρι μου. Και σε παρακαλώ να τον φροντίζεις και άμα κάνει και ζαβολιές, μη σκέφτεσαι δηλαδή ότι η θεία του είναι η Ρούλα. Μου μοιάζει, παιδιά, χειροκροτήστε τον Ραφαήλ. Μου μοιάζει τώρα, λέω εγώ, χαζί. Μια χαρά είναι. Ποιος έχει γαλάζια μάτια στην οικογένεια? Έχει εγώ. Η πεθερά μου, έχεις εσύ. Εγώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μου πεις πόσο χρονών είσαι, Ιωάννα. Θες πιπίλα. Είσαι 30. Παντρεύτηκες πριν από πόσα χρόνια, λέγε μου. Παντρεύτηκα το 98. Ναι.
αλλά ήμουνα το πρώτο παιδάκι, το έχασα όταν ήμουν αραβωνιασμένη. Ναι. Τότε, γι' αυτό αναβάλαμε και το γάμο τότε, ήταν ναι. να γίνει τότε. Πέρασαν δύσκολες εποχές μέχρι να κάνω το παιδί. Ναι. Και πολλές φορές. Ταλαιπωρήθηκες πολύ, δηλαδή. Δεν πρόβλημα. Είναι μόνο η ταλαιπωρία. Είναι ότι βουλιάζει την κατάθλιψη. Και δεν θέλω καμία γυναίκα να το περνάει αυτό. Βούλιαξε την κατάθλιψη. Τι. Βούλιαξε. Να σου πω, το συγγενολόγηξε αυτή την περίπτωση και οι φίλοι, πότε θα κάνει και. Ε? Δεν είναι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Μα γιατί δεν έχετε παιδί. Αυτό. Και ακόμη και ξένοι σε ρωτάνε και λέω, μα δεν σκέφτονται. Ναι, τι. Εντάξει, για να μην κάνω παιδί, δεν θα ρώταγα κάποιον γιατί δεν έχει παιδί. Εσύ είχε πρόβλημα, Ιωαννίτσα ή ο άντρας. Εσύ. Λοιπόν, το χάνει το πρώτο παιδί και μετά. Χάνω και δεύτερο. Ναι. Στην πορεία κάνω ένα ξεκίνημα μια εξωματική. Mm. Στα μισά παθαίνω ένα από του κινδύνου εξωματική. Ξανασταματάμε. Ναι. Φεύγω για Γερμανία. Ναι. Ξανακάνουμε εκεί μια προσπάθεια. Πάλι έπαθε διόγκωση η οθήκη και δεν καταφέρουμε να φτάσουμε στο τέλος. Ναι. Αλλά αυτή τη φορά δεν έπαθα τίποτα. Την τρίτη που έκανα εδώ με τον κύριο Παράσχο. Ναι. Απ' την άλλη όμως, θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή σε απόγνωση βρέθηκες. Γιατί ένας άνθρωπος, όταν λέει κάτι στην τηλεόραση κάποιος και παίρνει τηλέφωνο, σημαίνει ότι είναι σε απόγνωση. Όχι απλά. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Αλλά δεν θέλω καμία γυναίκα όμως να φτάνει σε αυτό το σημείο. Θέλω να του στείλω ένα μήνυμα. Να μην αφήνουν τον εαυτό του να παρασύρεται. Εγώ έφτασα και καθόμουν σε μια καρέκλα όλη μέρα. Έκλαιγες. Όλη μέρα αυτή τη δουλειά. Ήθελες πάρα πολύ το παιδί αυτό. Ναι. Απ' την άλλη, τα οικονομικά δεν ήταν και τόσο καλά, νομίζω. Έτσι, για πολύ να απευθυνθεί σε εμάς. Για να απευθυνθώ σε εσάς και να μπορέσω να κάνω το Ραφαήλ, φανταστείτε τι λεφτά είχα χαλάσει μέχρι στιγμής. Γιατί ναι. όταν χάνεις ένα, δύο, και εμένα δεν ήταν απλές αποβολές, ήταν εξομήτρια, που σημαίνει χειρουργία. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι. Σύν ότι υπάρχουν γιατροί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις και τραβάνε. Πάντως πίστεψες αυτή τη φορά ότι θα μείνεις έγκυος. Πίστεψα σε σένα, Ρούλα. Ορίστε. Πίστεψα σε σένα. Πίστεψες σε μένα. Καλό. Ω! Θες να πας στη μαμά. Μην κλαις, γκρινιάρι, δεν σε θέλω γκρινιάρι καθόλου. Καθόλου δεν σε θέλω γκρινιάρι. Πήγαινε στην αγκαλίτσα της μαμάς. Ωραία, εσύ αγόρι μου. Λοιπόν, τώρα που θα με αποχωριστείς να δούμε τι θα κάνεις. Τώρα μου φαίνεται θα κλάψει. Λοιπόν, δεν πειράζει, καλό είναι να κλαίνε τα παιδιά. Είναι χαρά. Πραγματικά εγώ θέλω να σου πω ότι χαίρομαι γιατί και εσύ χάρηκες. Τα ξεπέρασες τώρα όλα αυτά. Με τον άντρα σου ήταν καλή η σχέση σας. Δηλαδή, επειδή μια γυναίκα όταν θέλει να κάνει πολύ παιδί, αν έχει γκρίνια, έχει νεύρα. Όχι. Έχω τον καλύτερο άντρα του κόσμου. Δεν το λέω επειδή είμαι στην τηλεόραση, αλλά τη στήριξη που είχα από τον άντρα μου, δεν νομίζω ότι την έχουν πολλές γυναίκες. Να. Μεγάλη σημαντικό στήριξη. Αυτό και ποτέ δεν μου είπε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Αν δεν έκανες, Ιωάννα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να το είχα δει αλλιώς. Να. Να διοχετεύσω αλλού την ενέργειά μου. Τρώει αυτός ή δεν τρώει. Αμέ. Τρώει κανονικά. Αμέ. Τι του δίνεις, γαλατάκι. Γαλατάκι. Ωραία. Λοιπόν, να σου ζήσει. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Πολύ, να είσαι καλά. Και μια και τρώει λοιπόν ο Ραφαήλ, να το αφιερώσουμε το επόμενο φαγητό. Τι έχουμε. Δεν μου ξέρω αν μας αρέσει αυτό με το Ραφαήλ πολύ. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να. Δεν μας. Μπριά μου. Θα το φάει, μα μεγάλο. Άμα το κάνει καλό ο Γιάννης, θα δούμε. Αλλά εμάς τον Μπριάμ δεν μας αρέσει πολύ. Θα θέλαμε κάτι διαφορετικό. Για εσάς που σας αρέσει, σημειώστε τη συνταγή. Καλημέρα σας και σήμερα θα φτιάξουμε μαζί εδώ στο Λυκαβητό, στο Λεφερίκ, τον Μπριάμ. Τα υλικά μας είναι δύο ντομάτες, δύο πατάτες, είναι τέσσερα κολοκύθια, δύο μελιτζάνες, δύο σκελίδες σκόρδο, μία κούπα του καφέ ελαιόλαδο, ένα ποτήρι του νερού λευκό αρετσίνωτο κρασί. Και τα μπαχαρικά μας είναι το αλάτι και το πιπέρι. Πάμε τώρα μαζί να εκτελέσουμε συνταγή. Το ταψί μας. Και στο ταψί, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, ξεκινάμε με το αλάτι μας. Το πιπέρι. Και λίγο ελαιόλαδο. Η πρώτη στρώση στο μπριάμ που θα βάλουμε είναι οι πατάτες. Προσεκτικά. Θα τοποθετήσουμε την πατάτα μας στο κάτω μέρος του ταψιού. Έτσι πολύ ωραία να καλύψει όλο τον πάτο του ταψιού. Εδώ μας το παίρνει. Συνεχίζουμε και
και ραντίζουμε πάλι με λίγο λάδι. Συνεχίζουμε με το αλάτι μας και το πιπέρι. Προσέχουμε τώρα λίγο σκόρδο από τις σκελίδες που έχουμε, έτσι να πάει παντού ομοιόμορφα σε όλες μας τις στρώσεις, φίλες και φίλοι, το σκόρδο. Συνεχίζουμε τώρα με την ντομάτα και βάζουμε πολύ λίγη ντομάτα από τις δύο που έχουμε ανάμεσα στα λαχανικά μας και το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε μία επιπλέον δροσιά, γιατί δεν βάζουμε σάλτσα ντομάτα, μόνο φρέσκα ντομάτα, να μπορεί να γίνει από μόνο του το ψήσιμο που εμείς χρειαζόμαστε. Λίγο αλάτι και πιπέρι επάνω στην ντομάτα μας και με το επόμενο λαχανικό που είναι μελτζάνα. Τη μελτζάνα την έχουμε κόψει, την έχουμε βάλει σε άφθονο αλατισμένο νερό έτσι ώστε, όπως έχω πει και άλλες φορές, να αποβάλει οτιδήποτε πικρό στοιχείο έχει. Εγώ τοποθετώ επάνω από την πατάτα και τις τέσσερις φέτες ντομάτας που έχω βάλει τη μελιτζάνα. Συνεχίζω πάλι με το ελαιόλαδό μου να χτίζω. Λίγο αλάτι, λίγο περισσότερο πιπέρι. Το σκόρδο μας. Ξανά την ντομάτα μας, ενδιάμεσα. Τις φέτες είναι υπέροχες. Και προχωράμε τώρα με το κολοκύθι. Τέσσερα κολοκυθάκια. Εφόσον είναι πιο μεγάλα τα κολοκύθια, θα πάτε σε δύο μεγάλα. Από τέτοια εποχή, θεωρώ ότι είναι καλύτερο το κολοκύθι μας, το πιο μικρό. Πιο γλυκό, πιο γευστικό. Ξανά λίγο πιπέρι, ξανά το λάδι μας και το σκόρδο που έχει μείνει. Λίγο λάδι ακόμα. Και ολοκληρώνει η συνταγή μας, φίλες και φίλοι. Πρώτα με την ντομάτα, έτσι να καλυφθεί επάνω και να προστατεύει το κολοκύθι μας. Είμαστε. Και την υγρασία που χρειαζόμαστε, το υγρό που χρειαζόμαστε να φτιαχτεί το φαγητό μας, που είναι το κρασί, το ρίχνουμε από πάνω. Ένα ποτήρι του νερού, περίπου λευκό αρετσίνωτο κρασί. Σταυρώνουμε όπως πάντα το φαγητό μας στους 160 βαθμούς, μία ώρα και 20. Μια μισή ώρα και έχουμε ένα φαγητό εκπληκτικό. Για να δούμε τον μπριά μας πώς βγήκε. 160 βαθμούς, μια μισή ώρα. Για να δούμε. Κρίς Πέτρο, η ντομάτα έχει ψηθεί σχεδόν καθόλου υγρά. Έτοιμο. Καλή επιτυχία. Όλα λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι την Παρασκευή πήγα και συνάντησα στο Radio Gold τον Νίκο Μαστοράκη. Κάναμε μία δύο-ωρη εκπομπή με πολλά τηλεφωνήματα. Είπαμε τα πάντα για την τηλεόραση και την προσωπική μας ζωή και παρακάλεσα και τον Νίκο μετά αφού τελειώσαμε να σχολιάσουμε το τι γίνεται στην τηλεόραση και ο Νίκος με το δικό του καταπληκτικό τρόπο θα σχολιάσει και γι' αυτό σας θέλω λοιπόν να μείνετε κοντά μας και να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη που ακολουθεί. Και έχουμε και κάτι το οποίο θα δείτε μέσα από την συνέντευξη αυτή με τον Νίκο Μαστοράκη, ότι ο χαμός που γίνεται με αντέγραψε αυτός, αντέγραψε εκείνος. Υπάρχει μια απάντηση, γιατί το 1995 υπήρχε μια εκπομπή στον Αντένα 100%, είναι μια εκπομπή που θα σας θυμίσει τις τωρινές εκπομπές. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε. Νίκο Μαστοράκη μιλάει για όλους και για όλα. Θα δούμε τι είναι εδώ. Μπορείτε να μας ανοίξετε, είστε μέσα. Παρακαλώ. Γεια σας! Καλώς είναι! Τι κάνεις, Νίκο μου! Καλά είμαι εσύ! Ωραία που είσαι εδώ!
Ξέρεις τι κάνω, τραβάω. Το είδα, γιατί. Έλα μέσα, ελάτε να σας δείξω. Αχ, τι ωραία που είναι Νίκο εδώ. Αυτές οι μηχανές τι είναι. Παλιές μηχανές, ρούλα που εσύ δεν μπορείς να ξέρεις. Ναι, θα δούμε, ξέρεις γιατί. Γιατί, δεν ξέρω. Γιατί εσύ γεννήθηκες 2 αιώνες μετά από αυτές. Α, ναι. 1897 είναι οι παλιότεροι. Θα σου τις τραβήξω όλες με λεπτομέρεια. Γιατί σήμερα, σήμερα θυμάσαι όταν έρχομαι εγώ στην εκπομπή σου, τι κάνεις. Τι κάνω. Μου λες Νίκο, κάνε ό,τι θέλεις στην εκπομπή, εγώ θα κάθομαι στη λέξη. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το ίδιο στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα και εσύ κάνω ό,τι θες. Όπου θέλεις κάτι την εκπομπή, αλλά προηγουμένως θέλω να σου δείξω πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Ναι, μπορώ. Παρακαλώ, γιατί δεν ξέρω. Ωραία. Εγώ. Θα σε πάω τρέχοντας. Ωραία. Τι γραφείο σου, υπέροχο είναι. Αυτά εδώ θα σου δείξω που είναι πολύ όμορφα. Ναι. Παλιές φωτογραφικές μηχανές. Ναι. Μια πολύ όμορφη ορχήστρα Dixieland. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Παλιά ραδιόφωνα, παλιά αυτοκίνητα. Αυτό εδώ το έχω κιόλας, σε κανονικό. Το, εδώ ήσταν εκεί. Αφού το έχω φέρει μόλις στην εκπομπή σου. Ναι. Εδώ κάθομαι όταν έχω πολλούς προσκεκλημένους γύρω-γύρω. Οπότε βάζουμε 3-4 μικρόφωνα. Δουλεύω όλα τα CD μόνος μου κλπ. Κατάλαβες. Νίκο μου, αυτό είναι το γραφείο σου. Αυτό είναι ο χώρο που περνά πόσες ώρες την ημέρα. Εξαρτάται. Στο ραδιοφωνικό. Καμιά φορά 12, καμιά φορά 14. Να. Έχω περάσει και 22, δεν έχω συμπληρώσει ακόμα 24 περίεργος. Πρόσεξε καλά, γιατί θα πω να κάνω πλάνο. Πρόσεξε, γιατί κοντινό δεν θέλω, δεν άλλαξες καθόλου. Δεν άλλαξες καθόλου, μια χαρά. Νιώθεις να άλλαξες καθόλου πανησιακά. Είναι οπτική απάτη, μαγική εικόνα. Ξέρεις γιατί δεν άλλαξα καθόλου. Γιατί, γιατί φοράω μονίμως το καπελάκι και κανείς προσέχει το καπέλο. Δεν προσέχει τι αλλάζει από κάτω. Μπορεί ο Θέμος Αναστασιάδης να καμώνεται ότι αυτός εφήβρε το είδος της εκπομπής που λέγεται Όλα και κάποιες στιγμές να υπενήσει ότι το έκλεψε η Μαρία και ο Φώτης. Αλλά στην πραγματικότητα, αν θέλει κανείς ιστορικά να το δει, η πρώτη εκπομπή του είδους που έγινε στην ελληνική τηλεόραση σε μεγάλο κανάλι ήταν στον Αντένα το 100%. Το να επιτίθεσαι άνευ λόγου και αιτία σε κάποιον είναι ψυχοπαθητικό σύνδρομο. Ένας οποιοδήποτε ερασιτέχνης ψυχολόγος, τελειόφυτος, θα σου το βεβαιώσει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς κίνητρο. Ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο? Είσαι ανταγωνιστής στην ίδια ώρα του ίδιου είδους, με άλλα λόγια είσαι ξανθιά με μεγάλο στήθος και κάνεις πρωινό, δεν είσαι. Τι είσαι? Είσαι ένας κακοσουλούποτος άνθρωπος που δεν μπορείς να αρθρώσεις μια ελληνική λέξη που να την καταλάβει ο άλλος και χρειάζεται υποτίτλους. Δεν περιγράφω κανένα συγκεκριμένο. Όχι. Καταλάβες, τα άκρα αντίθετα. Ναι, 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 ούτε ναι, εσύ αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, ούτε κανείς άλλος έχει δικαίωμα να αναγνωρίζει τον εαυτό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, για να κάνεις κάτι, πρέπει να έχει ένα αντικείμενο. Ποιο είναι εδώ το αντικείμενο? Να εισπράξω τη δημοσιότητα του να μιλάνε όλοι για μένα. Αυτό όμως είναι σύμπλεγμα. Γιατί μαγιά είναι να μιλάνε όλοι για σένα και να σε προσέχουν όταν λες καλά πράγματα. Μαγιά δεν είναι να λες κακίες για να σε προσέχουν. Και μαγιά κυρίως δεν είναι να διαστρεβλώνεις την έννοια της σάτιρας για να κολλάζεις και να δικαιολογείς τις προσωπικές σου μονομανίες, αιμονές και κακίες. Κάποια στιγμή έκανα ένα μοντάζ από τις γραβάτες, τα πουκάμισα και τα φασακάκια που φορούσε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αλλά ήταν η εποχή που ο Νίκος είχε αλλάξει στυλ, είχε άλλο μαλλί και είχε εκείνα τα σακάκια, γκρι σακάκι, γκρι πουκάμισο, γκρι μεταλλική γραβάτα. Και του μάζεψα όλα αυτά 2 εβδομάδες και τα μοντάρισα, έγινε έξω φρενών και άρχισε να με βρίζει. Πίστεψε ότι του την πέφτω, ότι τον κοροϊδεύω. Άρχισε λοιπόν να με βρίζει, όχι όμως από το Μέγκα, γιατί δεν μπορούσε, έκανε τις ειδήσεις, αλλά από το Planet που έκανε ραδιοφωνική εκπομπή. Άκρος εντυπωσιακό το styling του Νίκου Χατζηνικολάου στις ειδήσεις του Μέγκα. Αυτά κύριε, αυτό ρωτώ κι εγώ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή. Εκτροχιάστηκαν λόγω της υπερβολικής ταχύτητας. Αυτή η ιστορία εξελίχθηκε σε ένα μίσος και μία έχθρα. Τόσο κράτησε. Κράτησε μέχρι 2 καλοκαίρια πριν, όπου κάτι η Κρίστη η Τσολακάκη που είναι φίλη μου. Κάτι ο πατέρας του που με συμπαθούσε. Και του λέγαμε, δεν τρέπεσε με τον Νίκο να μην είσαστε φίλοι. Το κράταγε όμως. Το κράταγε, δεν είναι τίποτα μανιάτικο. Το αγνόησα, τον άφησα να ξεθυμάνει και άφησα και την έχθρα εκείνου του καιρού να ξεθυμάνει ή να υπάρχει. Ο Αγγελάτος δεν θα πάει πουθενά, γιατί έτσι είναι η συμφωνία του με τη διοίκηση του καναλιού που αφήνει. Mm-hmm. Θα ξεκουραστεί το παιδί και νομίζω ότι πρέπει κιόλας. Όλοι χρειαζόμαστε κάθε τόσο να φεύγουμε από την τηλεόραση, να ξεκουράζεται και ο κόσμος από εμάς
και να μας αποζητάει ο κόσμος αντί να τον αποζητάμε εμείς. Και κάποια στιγμή θα επανέλθει σε κάποιο μεγάλο κανάλι, γιατί είναι καλό στη δουλειά του. Αυτό θα σας αρέσει ο Νίκος Ευαγγελάτος. Βεβαίως με αρέσει ο Νίκος Ευαγγελάτος. Στο είδος που έχει επιλέξει να κάνει, είναι νομίζω καλύτερος. Δεν είμαι σίγουρος εάν στο κανάλι που θα πάει θα είναι κατάλληλο περιβάλλον για να μεταφυτεύσει αυτό το είδος ή αν θα πρέπει ο ίδιος να προσαρμοστεί σε κάποιο άλλο είδος. Θα μπορέσει να το κάνει όμως. Οι καλοί άνθρωποι δεν χάνονται ποτέ. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη ψυχαγωγίας. Υπάρχουν ψυχαγωγικά βραδινά προγράμματα. Δηλαδή αυτό του Θέμου Αναστασιάδη που είναι βράδυ 12 παρά 10 και είναι ξέρεις, με καλεσμένους και αυτό το κόνσεπτ που έχει. Η Σεμίνα Διγενή που κάνει. Τριντάχτα. Αυτό που το πρόγραμμα που κάνει. Ο Παυλόπουλος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Τριντάχτα. Ποιος άλλος είναι βράδυ που κάνει. Και πάμε και στο Fame Story που βλέπεις ότι τα νούμερα είναι πολύ ψηλά για την εποχή μας. Είναι 50, είναι 49 κάθε Κυριακή βράδυ. Δύο παράγοντες. Πες εκεί. Μου. Καταρχήν, όταν μιλάμε για τα νυχτερινά προγράμματα του Θέμου κλπ. Να θυμόμαστε ότι έχουν υψηλές θεαματικότητες, οι οποίες όμως είναι πλασματικές. Όταν όμως λέμε ότι ένα πρόγραμμα, ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος στο Alter. Νυχτερινό πρόγραμμα πάει και μια φορά. Δεν είναι ψυχαγωγικό, γι' αυτό δεν το έβαλα. Είναι νυχτερινό. Και ο Μάκης είναι νυχτερινό. Ο Θέμος φτάνει μέχρι τις 2.30 τη νύχτα. Όταν λέμε ότι έχουν 28-30% και λένε όλη την άλλη μέρα το πρωί, πω τι νούμερα έφερα, δεν κοιτάμε πόσο κοινό βλέπει τηλεόραση εκείνη τη στιγμή, γιατί το μεγάλο ποσοστό αφορά μόνο στο κοινό που βλέπει τηλεόραση. Υπάρχουν όμως και αυτά που λέμε τα μικρά νούμερα, που σημαίνει πόσο κοινό βλέπει στις 9 η ώρα το βράδυ και πόσο κοινό βλέπει στις 2.30 το πρωί. Αν αυτά τα δύο τα συνδυάσουμε, θα δεις ότι το 30% των νυχτερινών εκπομπών στις 2 η ώρα τη νύχτα ισούται περίπου με 8% στο prime time, δηλαδή 9 με 11. Οπότε δεν είναι και τόσο μεγάλο κατόρθωμα. Το μεγάλο του live fame story είναι δικαιολογημένο γιατί. Είναι μια εκπομπή που έχει κοινό. Το χειροκρότημα δεν είναι κονσέρβα. Και δεν είναι από τους κάμεραμεν, που είναι συνήθως το δικό μας, το δικό σου, το πρωινό. Είναι θεαματικό με την έννοια, έχει ρομποτικά, έχει φώτα, έχει σκηνή. Έχει ένα suspense, γιατί κάποιος διαγωνίζεται. Έχει τραγούδι και χορό. Πέντε ωραίες χορεύτριες με μπικινάκια που κουνιούνται. Τι νομίζεις ότι θέλει ο θεατής σήμερα. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί τη Σεμίνα Διγενή η εκπομπή έχει υψηλά νούμερα θεαματικότητας και μάλιστα prime time αυτή, έτσι, ενώ κανείς δεν λέει τίποτα. Πέντε κουβέντες, ένα τραγούδι, ένα τυριντάχτα, τρεις χορεύτερες ανατολικών χωρών. Γιατί έχει πιάσει την ανάγκη του μέσου Έλληνα να βγει από το σπίτι του, να βγει από τη μιζέρια και αυτή η έξοδος, αυτή η φυγή δεν γίνεται με τις φλοκάτες της ίδιας και της ίδιας χαζής κωμωδίας που περιμένεις μισή ώρα για μία τάκανα για να γελάσεις ή του δακρύβρεχτου δράματος όπου περιμένεις 26 επεισόδια για να ολοκληρωθεί μια ιστορία της μιας ώρας. Είναι φίλη σου Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί πας μόνο στην Τατιάνα Στεφανίδου και δεν πας και στη Λαμπύρη και δεν πας και στο Στέφανο Χίο. Γιατί μόνο εκεί σε είδαμε προχθές. Και ποια είναι η γνώμη σου τώρα για τις εκπομπές αυτές. Ο απληροφόρητός σου. Είμαι απληροφόρητη. Είναι... Εγώ εκεί σε είδα. Και εκεί σε έβαλα. Στην Χριστίνα τη Λαμπύρη έχω έρθει 3 φορές. Α. Μέχρι και πριν από καιρό ήμουν μισή ώρα με link από εδώ από το γραφείο και σχολιάζαμε. Δεν σε είδα, συγγνώμη, κάτι θα έκανα και τελικά. Το λες δηλαδή, λες και εννοείς τώρα εσύ πως μπορείς να μιλάς μισή ώρα. Όχι εσύ. Που σταματημό δεν έχω. 24 ώρες. Στο Στέφανο έχεις βγει το Χίο και στη Δέση. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί κοίταξε, αν τους πάρουμε όλους βάρνα, θα πούνε μετά ότι βγαίνουμε σε όλα τα μεσημεριανά. Το να βγαίνεις σε όλα τα μεσημεριανά είναι και μία κοιλίδα στην καριέρα σου. Κοίταξε τα μεσημεριανά προγράμματα που με ρώτησες τη γνώμη μου. Είναι το αναγκαίο κακό της ελληνικής τηλεόρασης. Μεσημέρι, τον παλιό καιρό στην Αθήνα, δεν θυμάσαι γιατί δεν είχες γεννηθεί, δεν θυμάμαι γιατί ήμουν πολύ μικρός, αλλά μου το λέγανε η μαμά μου κλπ. Τι κάνανε οι γυναίκες, οι νοικοκυρές. Κουτσομπολεύανε. Πώς κουτσομπολεύανε, ανοίγαν τα παράθυρα. Τούλα! Ρε μου δες που η Μαρίκα απέναντι! Τα έχει με το μπακάλι! Το αντίστοιχο από τα παράθυρα και τις σκάφες εκείνης της γειτονιάς, της ωραίας, της ηθογραφικής γειτονιάς του 50, είναι τα σημερινά τηλεοπτικά προγράμματα. Η νοικοκυρά που βλέπει αυτές τις εκπομπές έχει την ανάγκη να μάθει τα άπλυτα των επωνύμων. Πρωτοπόρος η προθιέρεια του Κίτρινου η Τατιάνα, την θαυμάζω για αυτό που κάνει. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι λίγο
λίγη ψυχική φθορά, να μπορείς να συναλλάσσεσαι με τριτοκοσμικούς, παρακμιακούς, να τους τσιρίζεις, να τους βάζεις τις φωνές, να τους καταρακώνεις και να το κάνεις κάθε μεσημέρι αυτό, γιατί η ένταση και μόνο που χρειάζεσαι θέλει ενέργεια, θέλει αδρεναλίνη και θέλει και αντοχή. Έχω την εντύπωση ότι η Τατιάνα είναι πολύ σκληρό κορίτσι να τα αντέχει αυτό. Επειδή το έκανε καλά και μέτρησε, εκδικήθηκε και τον Αντένα, γιατί ήταν από δύο Πομπέο Στράγος από εκεί, της είπε: «Κορίτσι μου, δεν σε αρέσει, φύγε». Ξαναγύρισε, τους πήρε 10 φορές τα περισσότερα λεφτά από ό,τι έπαιρνε πριν, η εκδίκηση του Ινδού. Μια χαρά, αυτή τακτοποιημένη. Η Χριστίνα ήταν πίσω από την κάμερα στην Τατιάνα, από ό,τι ξέρεις. Έκανε και εκείνη τη δική της φέτα, πάει καλά για το κανάλι που είναι, για τα ποσοστά που έχει, μια χαρά. Αφού έφυγε η Τατιάνα, το Άλτρα θα έπρεπε να την αντικαταστήσει με κάποιον. Την αντικατέστησε με τα δύο παιδιά αυτά που κάνουν δουλειά τους. Και αυτοί κάνουν, βγάζουν το μεροκαματάκι τους. Πηγαίνουν στο εστιατόριο και τους αναγνωρίζουν και τους λένε: «Κύριε Χίο, θέλετε το τραπέζι αυτό εδώ, κυρία Κουβελογιάννη αυτό». Μια χαρά. Βολεύονται όλοι, βολεύονται και οι παρακμιακοί, οι οποίοι δεν θα είχαν δει ποτέ τη μούρη τους στην τηλεόραση και ξαφνικά διεκδικούν χρόνο 15 λεπτά. Μύρι. Είδα και μία που ήταν μέσα σε τζακούζι και μίλαγε. Περιμένω την εξέλιξη, τη μετάλλαξη αυτού του είδους. Θέλω να δω και ανθρώπους στο κρεβάτι τους να το κάνουν σε ζωντανή σύνδεση και ταυτόχρονα να κάνουν δηλώσεις και να τσακώνονται. Πρόσθεσε, γιατί υπάρχουν πολλές, τώρα είναι πολύ στη μόδα γυναίκα, ξέρεις, να μην παίρνει πολλά κιλά και να είναι συλφής. Οπότε έχουμε πολλές κοπέλες που... Δεν με νοιάζει, ρε Ρούλα, η μόδα. Υπάρχουν και κάποιες μόδες που είναι καταρχήν διαχρονικές και κλασικές. Η αναγεννησιακή γυναίκα του είδους σου δεν πέρασε ποτέ εκτός μόδας. Εσύ είσαι από αυτά που γουστάρανε πολύ οι ζωγράφοι εκείνης της εποχής να φτιάχνουν τις γυναίκες με τη μουρίτσα τους, με τα μυζάκια τους και λοιπά. Καλός άνθρωπος. Ευρώ που μου ταξίσεις. Μόνο τόσα. Όχι, για την επίσκεψη. Α, για την περισσότερα. Όχι, για καλά λόγια. Για τα καλά λόγια. Γιατί όλοι σήμερα ξέρεις να περιμένουν από τη συζήτησή μας. Να τσακωθούμε. Ναι, να τσακωθούμε. Ελάτε να τσακωθούμε αυτή τη στιγμή. Φέρε και τους συνεργάτες σου να πλακωθούμε όλοι μαζί, να γίνει να πετάξουμε την κάμερα κάτω και να δεις αύριο τι τριαντάρια θα έχεις. Δηλαδή, τι πιστεύεις εσύ, ότι είναι η εποχή της έντασης, όποιος τσακώνεται και όποιος βγαίνει και φωνάζει και τα λέει, αυτός δημιουργεί εντυπώσεις? Φοβάμαι πως είχα γίνει προάγγελος κακών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχα πει ότι κάποια στιγμή η τηλεόραση θα καταντήσει σαν το Κολοσσέο και θα υπάρχουν χριστιανοί και λιοντάρια και ο κόσμος που θα γνέφει, σκοτώστε τον ή μην τον σκοτώσετε. Η ρίση σπέρμα και αίμα που χρεώσαμε στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή ισχύει. Το μίσος μεταξύ συναδέλφων πουλάει πιο πολύ. Εκεί δεν νομίζω. Δεν πουλάει. Όχι, δεν το πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος βλέπει συνειδητά πια τηλεόραση. Την έχει ψηλιαστεί, έχει περάσει ο καιρός του πρώτου έρωτα του θεατή με την τηλεόραση που την κοίταγε και έλεγε «Α, το είπε τηλεόραση». Τρέχουμε πάλι. Η Νιούς Κάστρα μας σήμερα λάμπει από τη χαλά της την ιδέα ότι θα τραβήξουν οι κάμερες. Μόλις βλέπει κάμερα λιποθυμάει. Έχει οργασμική σχέση με την κάμερα. Τι είναι η Αλέκα? Γεια σου, Αλέκα. Που προγραμματίζει το Radio Gold από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτός είναι ο Κώστας, είναι ο εραστής του Radio Gold. Εδώ λοιπόν, τις ώρες που δεν έχουμε live, δεν έχουμε ανθρώπους να μιλούν, το ρόλο το βασικό το παίζει το κομπιούτερ. Το κομπιούτερ μόνο το αποφασίζει για το ποια τραγούδια θα παίξουν και πότε. Α, εδώ θα μιλήσουμε. Εδώ θα καθίσουμε, αυτό είναι το δικό σου το μικρόφωνο. Α, ωραία. Θα τραβάμε και το live που θα κάνουμε στο ραδιόφωνο για να μπορέσει να εκπομπήσει να παίξει ό,τι θέλει. Ωραία, εντάξει, το καλό σου μια χαρά. Δεν ήταν καλά. Πάντα μαζί σου νιώθω σίγουρα. Desire από τους YouTube, Desire και από τη Ρούλα Κορομιλά. Πρέπει να καταλάβετε την περίπτωση τη δική μου σήμερα, γιατί τα έχω χαμένα. Την περίπτωση της Ρούλας, δεν την κατανοήσετε. Ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο να πρέπει να γυρίζω την κάμερα για να σε βλέπει, να γυρίζω την κάμερα για να μην ξαναβλέπει. Από να πω εγώ, ο Νίκος είναι μόνος του και χειρίζεται εδώ 100 κουμπιά. Εγώ έχω μπερδευτεί. Έχεις μετρήσει πόσα είναι? Πολλά, παραπάνω. Βλέπει λοιπόν. Και επίσης έχει και την κάμερα που είναι η κάμερα τηλεοπτική σήμερα μόνο. Και του λέω, Νίκο, πώς τα καταφέρνεις όλα, νομίζω. Ρούλα μου, πώς θα καταφέρνεις τόσα χρόνια να είσαι στην τηλεόραση χωρίς να έχεις την ανάγκη να πεις «Άσε το διάλογο, θέλω ένα χρόνο να μην ξαναδώ τηλεοπτική κάμερα». Α, δεν το έκανα. Και τι έκανες, είχες καθόλου. Στερετικά φαινόμενα καθόλου. Δεν είχες καστερετικά. Πέρασες καλά. Πολύ καλά. Νομίζω ότι λείπει ο σεβασμός μεταξύ συναδέλφων και ότι όλοι περνάμε τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι περνάτε όλοι την ίδια κλιμακτήριο τελικά. Έλα τώρα τσακωθούμε κι όμως. Κάτσε μισό λεπτό. Όχι επειδή εσείς βιολογικά περνάτε κλιμακτήριο, αλλά επειδή η τηλεόραση ίδια περνάει κλιμακτήριο. Έχω την εντύπωση ότι τελικά η τηλεόραση ιδιωτική
μετράει τη ζωή τους, τη ζωή της σε χρόνια σκύλου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάπου 50-55 χρονών και επειδή είναι ή τηλεόραση και είναι θηλυκιά, περνάει κλιμακτήριο, ρε γαμώτο. Ναι. Έτσι πιστεύω. Μου δίνει σημάδια κλιμακτηρίου η τηλεόραση η σημερινή. Ναι, λες όλοι ας πούμε, που βγήκαν και επαναστάτησαν ξαφνικά να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Έχουν. Βγήκαν όλοι όμως. Είναι ορμονικό, είναι τεστοστερονικό, είναι όλοι θέλουν να διχτούν. Τι έχει χαλάσει και έχει αλλοιώσει έτσι όλη αυτή την κατάσταση και την όμορφη και ειρηνικά πλασμένη τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Τι έγινε, δεν υπάρχουν καλά. Εσύ που είσαι παντρεμένη καταλαβαίνεις την ιστορία. Η πρώτη μέρα που γνώρισες τον άντρα σου ή που κοιμηθήκατε μαζί είναι ίδια με τώρα. Νομίζω έχετε ναι, την ίδια ερωτική ένταση. Την ίδια ερωτική ένταση. Μην μου λες θέματα. Πρωί-πρωί το μικρόφωνο. Θα βγάλω το μικρόφωνο και θα φύγω. Φρεσκοπαντρεμένη γυναίκα, τι μου λες. Τι φρεσκοπαντρεμένη, σε 4 χρόνια, 5 τώρα. Τι φρεσκοπαντρεμένη, δεν είμαι. Και ο γάμος σε χρόνια σκύλου μετριέται. Άλλο το να έχει μια σχέση 5 χρόνια, άλλο το να ζεις με τον ίδιο άνθρωπο 5 χρόνια κάθε μέρα. Εσύ μπορεί να ζεις με τον ίδιο άνθρωπο πολλά χρόνια. Δόξα σε Θεό, να χτυπήσω. Όχι εγώ. Κορώνα στο κεφάλι μου. Ο έρωτας της τηλεόρασης με τον εαυτό της και με το αντικείμενο κράτησε 3 χρόνια. 90-93 ήταν η χρυσή της περίοδος. Εκεί τα δώσαμε όλοι όλα. Εσύ γιατί απέχεις τηλεοπτικά? Έχω την ανάγκη κάθε τόσο, όταν δεν εγκρίνω το περιβάλλον μου, να μην είμαι μέρος του. Να. Έχω την πολυτέλεια να το κάνω, γιατί η τηλεόραση δεν ήταν ποτέ καθαρά βιοποριστικό επάγγελμα για μένα. Οι φόρμουλες των καναλιών πια πάνε σε μια μονοδρομική μονοτονία. Mm. Δεν έχει επαφή με το θεατή σου και. Λόγω οικονομίας. Λόγω οικονομίας. Όχι λόγω ελλείψεως. Τα οικονομικά των καναλιών φταίνε που ανακυκλώνονται οι ίδιες ιδέες, που αντιγράφονται τα παλιότερα προγράμματα με το μανδύα του πολύ καινούριου, με τις φουστίτσες της μίνι της πολύ καινούριας. Στην πραγματικότητα οι ιδέες το 1968-69-70 στη γένεση της ελληνικής τηλεόρασης εξακολουθούν να τροφοδοτούν και τα σημερινά προγράμματα. Στο πρωινό μιλάτε για σεξ. Ναι, μιλάμε. Νομίζω ότι τις γυναίκες που βλέπουν το πρωινό τις ενδιαφέρει περισσότερο. Πες μου λοιπόν τι ενδιαφέρει τις γυναίκες που βλέπουν τα πρωί και μεσημέρι. Ξέρεις τι έχουν βαρεθεί. Το κοινό, συγγνώμη, στο διακόπτω. Είναι άλλο το βράδυ, μου είπες. Σαφώς. Ωραία. Λοιπόν, το βραδινό κοινό και ειδικά το νεκτερινό πολύ πιο επιλεκτικό και πολύ πιο απαιτητικό. Mm-hmm. Το κρίνω από το τι κοινό έβλεπε το αργά που καμιά φορά έφτανε μέχρι τις 2.30 ώρα το πρωί. Το πρωινό κοινό τελείως διαφορετικό. Πιστεύω ότι μετά από 15 χρόνια πρωινάδικων. Το κοινό το πρωινό έχει βαρεθεί την ίδια φόρμουλα. Έχω την εντύπωση ότι περιμένει με αγωνία κάτι καινούριο για να το δει με τα μανίας. Ότι καταφεύγει στην Ελένη και από εδώ και από εκεί από συνήθεια, από εθισμό στο κανάλι το ίδιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Πέρασα πολύ ωραία στο. Στο ραδιόφωνο πέρασε καλά, ραδιόφωνο. Επειδή μπορεί και τα έλεγε όλα. Μια εκπομπούλα να μου δώσει κάτι, να έρχομαι κι εγώ μια φορά στι δώσει. Να μην με βλέπει κανεί για να μπορέω. Μην μου την κάνει γυριστή. Τώρα. Γυριστή καθόλου. Δεν γιατί το είπα, το είπα εγώ προηγουμένω. Ναι, και στο λέω κι εγώ τώρα ότι μια εκπομπούλα μια χαρά θα μου πει. Είναι υπόσχεση λοιπόν για κοίτα το φαβέρι. Αν υποσχεθώ πρώτα. Και θα μου υπόσχεθω ότι θα απαντήσει αυτό που θα σε ρωτήσω. Λοιπόν, υπόσχομαι. Υπόσχομαι ότι θα σε αγαπάω για πάντα. Στο ράκι, ότι θα έρθω το Σαββατοκύριακο να κάνω πρόγραμμα. Όχι ένα Σαββατοκύριακο. Όχι, κάθε Σαββατοκύριακο να κάνω εκπομπή στο Radio Golf. Ωραία. Τώρα το υποσχέθηκα, δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Αφού υποσχέθηκα λοιπόν ότι κάθε Σαββατοκύριακο θα πηγαίνω στο Radio Gold να κάνω εκπομπή, θα το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί όταν έχεις καλούς φίλους ή καλούς συνεργάτες και τους υπόσχεσαι κάτι, νομίζω πρέπει να το τηρείς. Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Μαστοράκη να λέει για την τηλεόραση ενδιαφέροντα πράγματα. Απ' την άλλη, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε. Τόσο εμείς οι παρουσιαστές, δεν ξέρω εσείς οι τηλεθεατές, νομίζω δεν είναι δουλειά σας να προβληματιστείτε. Δουλειά σας είναι να διαλέγετε το πρόγραμμα εκείνο που σας κάνει, που σας ταιριάζει, που σας κάνει να νιώθετε καλύτερα. Απ' την άλλη, άκουσα τον Νίκο που έχει μια τόση μακρόχρονη πορεία σημαντική στον χώρο για κλιμακτήριο της τηλεόρασης. Κάπως τα πράγματα γενικότερα μας λέει ότι είναι ίδια παντού και ότι και τα πρωινά είναι ίδια και ότι η συνήθεια είναι αυτή που παίζει ρόλο και ότι θα πρέπει να βάλουμε στην εκπομπή λίγο σεξ. Δεν ξέρω, εσείς θέλετε να βάλουμε λίγο σεξ στην εκπομπή. Πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο βάσει τη συνέντευξη που κάναμε τον Νίκο Μαστοράκη και να μας πείτε σε ποια πράγματα συμφωνείτε και σε ποια. Πράγματα διαφωνείτε. Και επίσης δεν κάνει τηλεόραση και δεν εγκρίνει το περιβάλλον. Και πάρα πολλοί ακροατές του Radio Gold είπαν ότι τα πράγματα στην τηλεόραση δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Τους άκουγα λοιπόν που έλεγαν ότι ίσως θα έπρεπε κάποιοι άνθρωποι που από το παρελθόν κάνουν τηλεόραση να μην
πέφτουν στην ίδια λούμπα με όλους τους άλλους. Είναι ένα θέμα η τηλεόραση που το αγαπάμε, όπως καταλαβαίνετε, και προσπαθεί ο καθένας να κάνει το καλύτερο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να σας προετοιμάσω για ένα θέμα που θα συζητήσουμε και που μας το ζητήσατε εσείς. Σας είπα προηγουμένως για ένα γνωστό θέμα, για ένα παπά ο οποίος θέλοντας να εκμεταλλευτεί την αφέλεια των πιστών του, εξηγούσε το αυγό, αυγομαντία κατά τα άλλα, έτσι λέγεται, και αποσπούσε χρήματα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις γυναικών που έχασαν περιουσίες και εμπιστεύτηκαν διάφορες γυναίκες και διαφόρους που έλεγαν χαρτιά και καφέδες κτλ. Κάποιοι άλλοι που χώρισαν άδικα, γιατί κάποια καφετζού ή κάποιο μέντιουμ τους είπε ότι ο άντρας τους έχει διπλή-τριπλή σχέση, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην έχει καμία σχέση, αλλά να διαλύσουν το σπίτι τους. Κάποιοι άλλοι λοιπόν έχασαν πάρα πολλά χρήματα, γιατί κυνηγούσαν τα παιδιά τους να δουν αν τα παιδιά τους είναι καλά στην προσωπική τους ζωή και τους αποκρύπτουν πράγματα. Και επίσης υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες πούλησαν την περιουσία τους και συγκεκριμένα πούλησαν δύο μαγαζιά για να βρουν χρήματα να ξεχρεώσουν medium. Και απ' την άλλη υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έκλεψαν χρήματα προκειμένου να πληρώσουν medium. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις και θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Κοντά μας υπάρχει ψυχολόγος και θέλω και εσάς να μας πείτε περιπτώσεις που έχετε ζήσει. 2-10-34-81-560 και 2-10-34-81-570. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας και η κυρία Βέφα Αλεξιάδου. Πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν ειδικοί και φίλοι όλοι μαζί για να συζητήσουμε το θέμα. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Σας είδα μια χαρά είχα τραστεί στο θεματάκι. Πώς τα βλέπετε. Πώς τα βλέπει ένας νέος άνθρωπος όλα αυτά. Κατά πόσο ευσταθούν ή δεν ευσταθούν. Ή πόσο συμφωνήσει ή όχι. Λοιπόν, αριστερά μου είναι η κυρία Πέγκη Δαμουράκη, η οποία είναι μελλοντολόγος, είναι πάρα πολύ γνωστή, γιατί έχει βγει πολλές φορές στην εκπομπή. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ. Και έχετε βοηθήσει και πολύ κόσμο, έτσι. Ναι. Και είσαστε κατά όλων αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν την αδυναμία κάποιων ανθρώπων. Βεβαίως. Και έχει συμβεί, κυρία. Πάρα πολλές φορές και συνεχίζεται. Δυστυχώς, ναι, ακόμα. Περιουσίες έχουν χαθεί προκειμένου να. Ναι. Να βρούνε κάτι που θεωρούν. Ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος όταν έχει κάποια ανάγκη και θέλει να επισκεφθεί μία μελλοντολόγο ή κάποιον που ξέρει τουλάχιστον, οι επιλογές είναι δικές του πάντα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει τακτικά πρώτα απ' όλα και δεν χρειάζεται να καταναλώνει άλλο ποσό παρά μόνο της επίσκεψης. Έτσι, σωστά. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, σας έχουμε κοντά μας. Να σας παρουσιάσω την κυρία Χρυσούλα Μαυράκη, αγαπημένη μου φίλη και ψυχολόγος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ρίλα μου. Και μία πολύ γνωστή κυρία της τηλεόρασης, αλλά και δημοσιογράφος, την Εύα Ντελιδάκη. Καλημέρα. Φίλοι, βέβαια. Καλά, η Σέβα μου. Καλά, ναι, δηλαδή. Ωραία. Καλή συμφωνείτε λοιπόν πρέπει να το θίξουμε και να το πάμε το θέμα βαθιά. Βεβαίως. Έτσι. Πολύ. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που θα βγουν και στις τηλεφωνικές γραμμές μας. Να δούμε όμως ένα βίντεο, να βάλουμε τον κόσμο και να δώσουμε Κώστα και τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Το 210-3481-560 και 210-3481-570. Λοιπόν, τηλεφωνήστε μας και εσείς μετά το βίντεο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης από medium. Γυναίκες και άνδρες έχουν χάσει μεγάλα χρηματικά ποσά και περιουσίες με σκοπό να μάθουν πράγματα για το μέλλον, την σχέση, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά τους. Θύμα εξαπάτησης από medium είχε πέσει μια κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, που νόμιζε ότι της είχαν κάνει μάγια και έχασε όλα της τα υπάρχοντα, όχι όμως από εκείνους που υποτίθεται ότι την μάγεψαν. Εδώ έξω από το σπίτι μου είχε ρίξει χώμα και μου λέει, επιστρέφοντας στο σπίτι, αυτό είναι από νεκροταφείο, μου λέει. Σου έχουν κάνει μάγια να λιώνεις όπως ο πεθαμένος. Επαναστάτησαν όλοι οι συγχωριανοί μας και λένε, στον πατέρα μου εσύ σπούδασες τόσα παιδιά και δεν έβαλες χέρι στα κτήματα. Πώς τώρα τα βγάζεις όλα στο σφυρί. Μία άλλη γυναίκα, μητέρα 5 παιδιών, η Άννα Μουρτζά, έχοντας το ένα της παιδί σοβαρά άρρωστο, σε απελπιστική κατάσταση απευθύνθηκε σε ένα medium μη ελληνικής καταγωγής. Με αποτέλεσμα να πουλήσει δύο μαγαζιά στην Πρέβεζα με σκοπό να συγκεντρώσει το απαραίτητο χρηματικό ποσό. Την απελπισία μου λάμπηκε. Εκείνο το οποίο έκανε ήταν το συγκρομότερο να αργώ το παιδί μου να στέγεται. Και γι' αυτό το λόγο που ήρθα δύο μαγαζιά, έδωσα τέτοιη τιμή για να συγκεντρώνω τα χρήματα. Η κυρία Μουζά απευθύνθηκε στην αστυνομία και λίγες ημέρες αργότερα το medium συνελήφθη. Αναμφισβήτητα όμως υπάρχουν συνάνθρωποι μας που διαθέτουν πραγματικό χάρισμα. Όπως αναμφισβήτητα υπάρχουν και αυτοί που εκμεταλλεύονται την αγωνία, την ανασφάλεια και τους φόβους μας.
είδαμε ένα ρεπορτάζ και πόσα άλλα δεν έχουμε και πώς έχετε αντιμετωπίσει εσείς. Πώς έχουμε ακούσει. Και πώς έχουμε ακούσει. Και πόσα δεν θα έχουμε ακούσει, μάλλον. Βέβαια. Μου φοβάται ο κόσμος να βγει να τα πει. Τι κάνετε τόση ώρα όση ώρα μιλάμε, κύριε Δαμουράκη. Κάνω κάτι για σένα. Μπορούμε να το δούμε λίγο αυτό, αν έχετε την καλοσύνη. Μιχάλη, μου άρχιλα με την κάμερα. Η κυρία Δαμουράκη έχει ένα περίεργο, ένα δικό τη τρόπο. Έτσι, κυρία Δαμουράκη, πείτε μας. Απλά δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μια κωδικοποίηση γιατί εγώ την ώρα που σκέφτομαι ή βλέπω κάποιου οραματισμού. Πρέπει να φρενάρω λίγο αυτή τη μνήμη για να μπορώ να μιλήσω και να εκφραστώ και να μην χάνω τα λόγια μου. Γιατί αν την ώρα έχω που παίρνω πολύ γρήγορα τα μηνύματα από το σύμπαν, τότε η έκφρασή μου θα είναι σαν ζζζ, έτσι και δεν θα μπορείτε να με καταλάβετε. Έτσι λοιπόν είναι σαν να έρχομαι στο τώρα μου. Ναι, γιατί βλέπω ότι όση ώρα είχαμε το βίντεο, κυρία Δαμουράκη έγραφε κάποια πράγματα. Γράφημα κάνει. Γράφημα κάνει. Όμως να μην πέσουμε στην ίδια παγίδα, Πέγγι μου και Ρούλα μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πάμε ακριβώς να πούμε στον κόσμο και να συζητήσουμε ότι μην αφήνεστε σε αυτές τις απάτες που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και είναι και στα 090 και ρίχνουν τα χαρτιά και τους καφέδες και όλα τα σχετικά, είναι μία απάτη. Κανένας δεν έχει ικανότητα από αυτούς τους ανθρώπους και το κάνουν για βιοποριστικούς λόγους. Έχουν τουλάχιστον πέντε. Θα το ξεχωρίσουμε λίγο. Μόνο ένα λεπτούλι. Ναι. Έχω πέντε φίλες, Ρούλα μου, οι οποίες και οι πέντε, είτε, γιατί η ζωή τους οδήγησε προς τα εκεί, είναι και στα 090, κάνουν και αυτή τη δουλειά. Είχανε, η κάθε μία είναι η δική της περίπτωση. Κάθε πόρτα τα κλειδιά της, κάθε μία τα βάσανά της. Η μία είχε ένα παιδάκι να μεγαλώσει, η άλλη την άφησε ο άντρας της, δεν ξέρω και εγώ τι. Βρήκαν μια εύκολη λύση λοιπόν, ένα εύκολο τρόπο να βγάζουν χρήματα, ή τουλάχιστον όταν ο κόσμος είχε χρήματα, γιατί τώρα αρχίζουν και αυτές οι γραμμές να έχουν πρόβλημα ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι ίδιες ξέρουν ότι εξαπατούν τον κόσμο, οι ίδιες προσπαθούν να πλανήσουν τον εαυτό τους ότι έχουν ικανότητες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Κάθε απλή γυναικούλα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι στις γυναίκες απευθύνονται όλα αυτά τα νούμερα περισσότερο. Να το ξεχωρίσουμε όμως λίγο, αν έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι πάρα πολλοί άντρες. Πάρα πολλοί άντρες. Όσους δεν μπορείτε να δει, εγώ τουλάχιστον, έχω το 60% των πελατών μου είναι άνδρες. Άνδρες οι οποίοι έχουν εξαπατηθεί. Όχι, είναι άντρες οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε τα ενδιαφέροντά τους. Δεν ψάχνουν να βρούνε κάτι. Έχουν δηλαδή τις αγωνίες τους για την επιχείρησή τους ή την αγωνία τους, ας πούμε, για τα παιδιά τους για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Ή αν θα πάρουν κάποια δάνεια, αν ο συνέτερος ή συνεργάτης τους. Επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Να όμως. Σε μένα. Γενικά μιλάμε. Άστε το γενικό να πούμε το ειδικό. Για την κυρία Δαμουράκη. Για μένα. Για μένα βεβαίως, γι' αυτό είναι και πελάτης μου. Και είναι καιρό που τους έχω, έτσι είμαι γύρω στα 8-9 χρόνια στο επάγγελμα και έχω γύρω στους 95.000 πελάτες. Να πω κάτι, έχουν έρθει άνθρωποι τώρα, θα βγάλουμε στη γραμμή μας μια την Κατερίνα. Μπράβο. Αυτό ήθελα. Για πείτε μου, κυρία Δαμουράκη, που έχουν δώσει πολλά εκατομμύρια. Κάποια στιγμή από κάποιο νησί, που ήρθε όμως κατηδία να με δει, να μου ήθελε επιμόνως να του απαντήσω για κάποια σχέση του, εκτός των άλλων που είχαμε μιλήσει. Του είπα λοιπόν ότι με αυτό το άτομο δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις ποτέ σχέση. Ο άνθρωπος αυτός είχε μια συνεργασία με ένα ζευγάρι στο εμπόριό τους και ήθελε τη συγκεκριμένη γυναίκα. Και είχε πάει σε κάποιο, ας πούμε, medium και είχε καταθέσει 10 εκατομμύρια δραχμές. Και μιλάμε αυτό το γεγονός, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είναι πριν από 5 χρόνια. Καλά, εδώ μιλάμε για περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες... Λοιπόν, 2 λεπτά να τελειώσω, Ρούλα μου. Και μου είπε, μα αδύνατο να μην κάνω σχέση. Μα συγγνώμη, του λέω. Είσαι έμπορος, καταγίνεστε με το εμπόριο, έχεις τόσα εκατομμύρια. Είναι ανάγκη να δώσεις 10 εκατομμύρια σε κάποιο medium που πήγες και έδωσες για να σου φέρει. Στείλ' τις λουλούδια και να δαχτυλίδι. Θα σας πω κάτι τραγελαφικό. Κάτι τραγελαφικό να γελάσουμε. Να πούμε καλημέρα και μετά συνεχίζουμε. Καλημέρα Κατερίνα, η Κατερίνα είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα Ρούλα. Καλημέρα Κατερίνα. Σ' ακούμε, Κατερίνα. Είμαι και εγώ σε αυτή την περίπτωση που έχει εξαπατηθεί από medium. Για πες μας, Κατερίνα. Είμαι λίγο φορτισμένη, ζητώ χίλια συγγνώμη, γιατί θυμήθηκα πάλι τη δική μου την περιπέτεια. Ναι. Εμένα συνέβη το περιστατικό πριν από 2 περίπου χρόνια. Δηλαδή? Χώρισα με τον σύζυγό μου. Ναι. Παραδέχτηκε ότι με απατά και ότι θέλει να συνάψει σχέση με άλλη κυρία. Εγώ, μην μπορώντας να βρω κάπου να απευθυνθώ, απευθύνθηκα σε κάποιο medium. Φυσικά παραπλανήθηκα κι εγώ και είδα στη τηλεόραση όλες αυτές τις γραμμές. Mm-hmm. Μου υποσχέθηκε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μου φέρει πίσω τον σύντροφό μου. Μου ζήτησε κάποια προσωπικά του αντικείμενα, το γνωστό δέσιμο.
Κάναμε κάποιες απόπειρες, 3-4 φορές. Δεν πέτυχε. Ισχυρίστηκε ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει όλο αυτό. Με αποτέλεσμα να χάσω γύρω στα 4 εκατομμύρια. Μια χαρά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έγινε τίποτα. Ούτε ο σύζυγός μου επέστρεψε. Οικονομικά καταστράφηκα. Από το συγγενικό μου περιβάλλον, όταν μάθανε αυτό το περιστατικό, μου γυρίσανε την πλάτη. Ξέρω ότι έχω κάνει ανοησία. Σήμερα το αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω. Κατερίνα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή το θέμα μας είναι να εξυπηρετήσουμε και να βρουν και λύσεις ο κόσμος. Από ό,τι αντιλήφθηκα, σου έκανε κάτι. Έτσι δεν είναι, κάτι θα σου έκανε σαν μάγια, δηλαδή. Το δέσιμο, το δέσιμο. Έτσι, μπράβο. Εσύ δεν είχες ακούσει ποτέ στην ηλικία σου τόσες φορές όλοι οι παρουσιαστές αναφέρονται σε αυτά τα γεγονότα. Γιατί να πας να κάνεις πρόβλεψη είναι άλλο και να πας σε κάποια κυρία που να σου πει ότι εγώ είμαι η Δήμων και θα σου φέρω τον άντρα σου πίσω είναι άλλο. Αλλά η πρόθεσή σου και σένα. Να και σας εδώ, πω κάτι. Όταν... αρκετές φορές λέω ότι κάποιες στιγμές πάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο γιατί έχει μία δραχμή, ξέρω εγώ, ή ένα λεπτό φτηνότερη τη ζάχαρη για να δώσεις 4 εκατομμύρια. Δεν έτυχε, ας πούμε, να έχεις ακούσει. Όλη και η κυρία Κορομιλά έχει κάνει εκπομπή και όλοι. Ήταν τόσο μεγάλη επιθυμία της. Πείτε, κυρία Μαυράκη, μας είναι συναισθηματικά ταλαιπωρημένες, ευάλωτες. Μας λέει, μας πει η Κατερίνα. Κατερίνα μου, όσοι προσφεύγουν σε τέτοιες μαγικές λύσεις, είναι ακριβώς τόσο απελπισμένοι, έχουν τόσο μεγάλη προσδοκία, που δεν περιμένουν την ευθεία οδό να το δουλέψουν. Γιατί ένας σύμβουλος γάμου, ένας ψυχολόγος θα μπορούσε να σε βοηθήσει και τον εαυτό σου να δεις και που είχε πρόβλημα η σχέση και να σας βοηθήσει να τα ξαναβρείτε. Σούλα μου, όμως οι γραμμές ισός που έχεις εσύ της συμβουλευτικής δεν διαφημίζονται τόσο πολύ όσο διαφημίζονται οι άλλες γραμμές. Όταν λοιπόν. Έχει έρθει επιθετικά η Εύα. Και να πω και κάτι άλλο. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ξέρετε, παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, γιατί έχουμε όχι μόνο κορίτσια, αλλά έχουμε και ένα γόρι στην παρέα. Θέλουμε το γρήγορο. Γι' αυτό προσφεύγουν σε αυτές τις γραμμές στην απελπισία τους, αλλά και να γίνει γρήγορα. Όχι δουλειά. Και να κάνω δουλειά. Κατερίνα, είσαι στη γραμμή μας. Παρεμβαίνεις, λέγε Εύα μου. Κατερίνα, ένα λεπτούλι. Δεν θα ξεχάσω μια φορά που άκουσα, παιδιά, ένα φωσκό που πήρε το 090 για να μάθει που πήγαν τα πρόβατά του, τα έχει χάσει. Αλλά τέτοια κουφά γίνονται. Πάρα πολύ. Είναι άλλο θέμα. Εδώ είπαμε και την κατάθεση των χρημάτων που πάνε για να τους πούνε ότι εγώ θα σου φέρω τον άντρα, εγώ θα σου κάνω αυτό. Είναι θέμα παιδείας. Με επιτρέπετε, έχω χειρότερο περιστατικό. Τι? Όπου έγινε σεξουαλική εκμετάλλευση. Δηλαδή? Από αυτόν στον οποίο προσέφηκε. Έχει σκάσει και ως είδηση, αλλά υπάρχουν και άλλες κυρίες οι οποίες δεν βγαίνουν να πούν το πρόβλημά τους και να το καταγγείλουν, γιατί φοβούνται ότι η δημοσιότητα θα τους φέρει ξανά. Ναι, να ρωτήσω την Κατερίνα κάτι. Ναι. Κατερίνα. Βεβαίως. Καταρχήν πιστεύετε ότι όταν ένας άνθρωπος έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δηλαδή αυτοεκτίμηση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όταν πιστεύει στο Θεό και προσεύχεται ότι και βάζει στόχους και αγωνίζεται ότι όλα μπορεί να τα καταφέρει. Βρέπα μου, συγγνώμη. Δεν εδώ πέρα, συγγνώμη Κατερίνα, εδώ πέρα έχουμε περίπτωση, πολύ γνωστή περίπτωση. Ναι. Τι ξέρετε αυτή, Χρυσούλα, Μπέγκη, παπάς, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την αφαίρετο πιστό. Τι? Με τα αυγό. Μα και να βγούμε. Άρα λοιπόν τι. Μα ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει ακριβώς. Μόνο γιατί δεν έριχνε χαρτιά μέσα στην εκκλησία. Εδώ κοντά, κοντά εδώ. Επίσοδιο. Πες. Παπάς έριχνε χαρτιά εδώ κοντά. Κοντά εδώ. Πολύ κοντά. Ναι παιδιά. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν τα βάζουμε τώρα με τις παπάδες επειδή τώρα το θέμα είναι. Όταν λοιπόν η τηλεόραση, τα μέσα ενημέρωσης πρώτα απ' όλα. Το σχολείο. Η απόγνωση. Η απόγνωση δεν είναι τη τηλεόραση. Και ο εγωισμός, είναι... Ρούλα μου, γιατί λέει εμένα δεν θα με εξαπατήσει. Εγώ μπορώ, εμένα θα μπορεί να μου το κάνει. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ακριβώς. Δεν έχει συνειδητοποιήσει. Είναι όπως και στην άνθρωπο σε αυτή τη ζωή. Εγώ δεν θα την πατήσω. Κατερίνα, μισό λεπτό για να τα σταθμίσουμε τα πράγματα. Κατερίνα μου, εσύ δηλαδή τώρα έπαθες, έμαθες. Ή δεν έμαθες, ακόμα έπαθες. Μέσα της έχει πληγεί για αυτό το γεγονός. Ναι. Αλλά έχω μάθει, Ρούλα μου. Δεν θα ξαναπάς δηλαδή. Όχι. Όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τις ενοχές της ξεπέρασες, Κατερίνα. Η πληγή που είπες. Που συζητούσαμε το πρωί, Κώστα, για να πάμε στην πιστήνα. Πολλές. Για τη χείρα, βρε. Λοιπόν, ότι έχουμε μία χείρα που ήθελε να επικοινωνήσει με τον νεκρό σύζυγό της. Έβαλε ένα χείρο όλα τα κοσμήματα, έτσι, για να πάρει χρήματα για να τα δώσει στο medium. Αυτό είναι τώρα, ξέρεις, γιατί ακούς αυτό που θες να ακούσεις. Σου πλασάρουν αυτό που θες να ακούσεις, ότι εγώ μπορώ να σε κάνω επικοινωνήσεις με τον νεκρό σύζυγό σου. Συγγνώμη, πώς θέλεις να θέλω και πούλησε κοσμήματα, παιδιά. Μια επίσκεψη πόσο έχει. Η δεν είναι μια επίσκεψη. Κάτσε εδώ, είναι πάλι άλλο το γεγονός. Τον εξαρτάς.
τον εξαρτάς, ακριβώς γιατί εκείνος είναι απεγνωσμένος. Γιατί μόνο ένας απεγνωσμένος άνθρωπος θα φτάσει σε αυτή την πόρτα και θα καταθέσει περιουσία. Να ρωτήσουμε αυτό. Ναι. Για να μάθαινε και ο κόσμος. Χριστίνα, είσαι στη γραμμή μας. Χριστίνα! Μάλιστα. Μισό λεπτό, Χριστίνα, μου άκουσα αυτό και δεν έρθω μέσα σε σένα. Υπάρχει αυτό που είπε ο Κώστας, ξαναπες το αυτό. Δηλαδή η χείρα... Καλημέρα. Ναι. Μισό λεπτό, Χριστίνα μου, πες. Αν υπάρχει μεταφυσική σε κοινωνία. Δύο λεφτά. Καταρχάς τα άτομα που έχουν τέτοιου είδους καταστάσεις έχουν έναν ψυχισμό που θέλει θεραπεία και θέλουν το θεράποντα. Ναι. Θέλουν γιατρό. Δεν θέλουν γιατρό. Και δεν αποφασίζουν σε γιατρό ή σε σύμβουλο. Άνθρωποι που θέλουν γιατρό δεν. Και αυτοί που πάνε και καταθέτουν αυτά τα ποσά για να αλλάξουν κάποια δεδομένα και δρόμενα. Και όχι με τη συμπεριφορά τους, με τον χαρακτήρα τους και με τη συνειδητοποίηση. Άρα θέλουν έναν ψυχολόγο να επέμβει, να θεραπεύσει. Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είπα αυτό. Για τις μεταφυσικές επικοινωνίες. Αυτό. Θα το πούμε σε λίγο. Αυτή η κυρία η Χείρα που λέει ο Φραγκολιάς. Αν μπορεί να επικοινωνήσει αυτή με, όντως με τον άντρα της. Γίνεται με ένα αυτό. Νεκρό. Μπορεί να επιδευθεί. Εκείνη όχι. Εκείνη όχι. Όχι, βέβαια. Αλλά δηλαδή ενό μεσάζοντα. Εσείς δεν είστε παιδιά. Ούτε. Δε, παιδιά, δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Το να δει αν έχει φύγει ένα νεκρό, τι να επικοινωνήσει, να μιλήσει. Καταρχάς, όταν φεύγει η ψυχή μέσα από το σώμα, γίνεται ένα με ολόκληρο το σύμπαν. Δεν είναι κάτι ξέχωρο. Άρα δεν υφίσταται. Άρα δεν υφίσταται επικοινωνία. Γιατί ψάχνουμε να γίνουμε παντού. Δεν απαντάτε όμως. Δεν απαντάει. Θα μας απαντήσει λίγο. Χριστίνα, πες μας την περίπτωσή σου. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Χριστίνα, σ' ακούμε. Θα ήθελα να πω κι εγώ ότι... Ναι. Σ' ακούμε, Χριστίνα, πες μας. Την περίπτωση μου δεν σ' ακούω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό κάνει διακοπές εδώ να πω εγώ. Ναι, ναι. Πριν τύπου γύρω στα 7 χρόνια με 8, να σας πω λίγο, γιατί είναι λίγο πριν, είχα πάει κι εγώ σε πλειομέδιο, για να πω την αλήθεια. Ναι. Εξαρτήθηκα πάρα πολύ. Εξαντλήθηκε πάλι. Εξαντλήθηκε. Παιδιά, δεν ακούω καλά. Δεν μπορεί να η γραμμή να φτάσει κάτω. Είστε σε κινητό από κινητό μας. Παίρνετε. Ναι, από κινητό σας παίρνω. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε μισό λεπτό, γιατί δεν ακούγεται καλά και δυσκολεύει. Να απαντήσουμε σε αυτό που είπατε. Δηλαδή... Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Ούτε μπορεί να σου πάρει. Δεν έχει λόγο. Καταρχάς, δεν επιτρέπεται με αυτόν τον τρόπο να θέλει κάποιος να την ψυχή του. Το γιατί έγινε το γεγονός μπορούμε να το δούμε. Πώς, δηλαδή αν σκοτώθηκε μπορούμε να δούμε τη στιγμή. Δεν μπορείς όμως να ανατρέξεις σε πράγματα και δεν πρέπει. Δεν κάνει, δεν μπορείς. Ναι, είναι... Αυτό λέω, ότι κάποιοι υπόσχονται ότι μπορούν να το κάνουν και παίρνουν εκατομμύρια. Αυτό και άλλα υπόσχονται. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς να επέμβεις σε τέτοια πράγματα, ούτε να καλέσεις, ούτε κάνει, ούτε έχει. Όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα δεν έχει όνομα. Τι να καλέσεις, τι να κάνεις, αυτά είναι... Λίγο γελία. Από την άλλη, ας πούμε, μπορεί, υπόσχονται γυναίκες, κάποιες γυναίκες πιστεύουν και ζητούν απεγνωσμένα λύσει τα προβλήματά τους. Και όταν, περισσότερο όταν μια γυναίκα χωρίζει, που είναι σε απόγνωση ή κάνω λάθος κορίτσια. Και όταν δεν έχει δουλειά, αν είναι μόνη. Και αν χωρίζει, τότε δουλειά έχει βέβαια. Και αν είναι μόνη και θέλει σύντροφο. Το θέλει πίσω. Και θέλει συγκεκριμένο σύντροφο. Αυτό. Έτσι είναι. Όλοι πονάμε, όλοι αγαπάμε, αυτό δεν πάει να πει. Είναι ειδική για αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, γιατί δεν θα πρέπει κάποιο να ανατρέξει σε αυτό. Γιατί είναι απεγνωσμένοι και θέλουν και εδώ και τώρα. Οπότε πάνε στο... Μπορεί να τον φέρει μία μέντιου, μία χαρτορίχτρα τον άντρα πίσω. Με τίποτα. Μπορούμε να το πούμε με τίποτα. Αυτό. Με τότε τίποτα. Γιατί παίρνουν εκατομμύρια κάποιες και τους λένε εγώ θα στο φέρω πίσω με μαζί. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Και γιατί απευθύνονται σε γιατί τους δίνουν το δικαίωμα κάποια άτομα όταν εσύ πας και είσαι ευάλωτη και πας με αυτή την πρόθεση. Δεν πας να κάνεις μία πρόβλεψη διαφορετική εσύ, την πορεία σου, την εξέλιξή σου κτλ. Και πας με πρόθεση το γεγονός, είσαι και ευάλωτη. Και πάνε και καταναλώνουν ποσά. Άρα θεωρούνε. Δεν πάνε να πει. Όταν έχει τελειώσει μία σχέση, κάποιο λόγο έχει που έχει τελειώσει η σχέση. Δεν μπορείς να ανακαλέσεις, να φέρεις, να κάνεις. Ακόμα και τα ίδια τα άτομα, αυτά που λένε ότι κάνουνε, λύνουνε, δένουνε. Αυτό, να το πούμε. Έτσι, αυτό. Κάνουνε, λύνουνε, δένουνε. Τι είναι αυτό. Την σχέση να τη σώσουμε πριν διαλυθεί. Τα έχεις ακούσει αυτά. Τα έχω ακούσει, δεν τα έχω ζήσει, δεν έχω εμπειρία και αυτό ήρθα να ενημερωθώ. Ναι, άρα τα ακούς όμως επιφανειακά ή έχεις ερωτήσεις να κάνεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν λαμβάνω και τις απαντήσεις που έχει. Όταν ερωτήσεις έκανες, τι ερωτήσεις έκανες. Γενικά αυτό με το μέλλον, αν υπάρχουν μάγια όντως, αν όντως μπορεί κάποιος να σε θέσει. Είναι άλλο κομμάτι, πρόβλημα στις άλλες κομμάτι. Αλλά όμως πάνε κάποιες κύριες, πολλές. Να τους λύσουν τα μάγια, λέει. Όταν να κάνουν μάγια. Αυτά τα άτομα είναι άρρωστα και έχουν μόνοι και θεωρούν ότι έχουν μάγια και έχουν κάνει κάτι κακό. Όταν οι ίδιοι έχουν κακή πρόθεση και έχουν κάνει
κάτι σε κάποιους, ας πούμε, στη γειτόνισσα, γιατί έσταξε από πάνω νερό τα λουλούδια και τη βρίζει και τη φωνάζει και μετά έχει νεύρα εκείνη, πέφτει, χτυπάει το πόδι, νομίζει ότι από πάνω της το έκανε. Όταν κάποιος πιστεύει στο κακό, όταν επενδύει στο κακό, μπορεί να κάνει και κακό. Κάτσε να το δούμε, γιατί έχουμε μια περίπτωση πολύ σοβαρή. Το κάνει το κακό με την ίδια τη σκέψη του. Ακριβώς. Με την αρνητική ενέργεια που κατευθύνει στο αντικείμενο. Εμείς όμως θα πάμε λίγο στο μέρος των γυναικών αυτών, των γυναικών, δεν ξέρω πώς να τις πω, σε απόγνωση γυναικών, οι οποίες έχουν δώσει ώρες από τη ζωή τους, λεφτά από τη ζωή τους. Όχι μόνο γυναίκες και άντρες. Θα μας τα πεις αυτά. Έχει περιπτώσεις. Πάμε λοιπόν στην Ειρήνη. Η Ειρήνη έχει να μας πει, να κάνει μια καταγγελία. Ειρήνη, σας ακούμε. Καλημέρα. Ειρήνη Μην. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ειρήνη μου. Λοιπόν, εγώ έτυχε και πήγαμε με κάποια φίλη κολλητή μου. Είχε κάποιο πρόβλημα η κοπέλα με τον σύζυγό της. Και τη σύστησαν κάποιον κύριο που θα μπορούσε να τη δώσει λύση στο πρόβλημά της. Η κοπέλα, επειδή ήταν σε πολύ χάλια ψυχολογική κατάσταση, τη συνοδεύσαμε εγώ με τον σύζυγό μου. Σε κάποιο μέρος, μία ώρα έξω από το μέρος που μένουμε, μπήκε η κοπέλα μέσα, της είπε κάποια πράγματα και κάποια στιγμή φώναξαν και εμένα μέσα. Ο κύριος αυτός ήταν γύρω στα 65, η υπόθεση αυτή είναι πριν 4 χρόνια, και της είπε ότι για να ξαναγίνουν όλα όπως ήταν πριν με τον άντρα της και να γυρίσει κοντά της, θα έπρεπε να της πάρει υγρά από τον κόλπο. Δεν το πιστεύω. Εγώ, επειδή είμαι και λίγο ευέξαπτη και εκείνη την ώρα μου φάνηκε κάπως εκεί αυτό που μας είπε, ήμουν έτοιμη να τουρμίξω. Κρατήθηκα δηλαδή, επειδή ήταν η κοπέλα σε τόσο χάλια κατάσταση. Βέβαια, απ' έξω μας περιμένει ο άντρας μου με το αυτοκίνητο. Δεν του είπαμε τίποτα εκείνη τη στιγμή για να μην γίνει κάποια φασαρία. Σηκωθήκαμε, φύγαμε και στον δρόμο τα συζητούσαμε. Κάθισε η κοπέλα. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που πήγαμε. Η κοπέλα κάθισε και τις... Όχι. Όχι, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν. Απλώς από εκεί και πέρα η κοπέλα, εντάξει, έκανε κάποιες προσπάθειες, τα βρήκαν πάλι με τον άντρα της. Mm. Αλλά από τότε μας έχει γίνει μάθημα. Αυτή η περίπτωση. Χωρίς να δώσει και υγρά από τον κόλπο, να το πούμε κιόλας. Χωρίς τα υγρά του κόλπου. Χριστίνα, να σου πω κάτι. Η ανοχή, η ανοχή και η σιωπή, έτσι, Ειρήνη, με συγχωρείς, η σιωπή και η αδράνεια είναι συνενοχή για να προφυλάξουμε άλλες γυναίκες. Ναι, πολύ καλά κάνεις και στην φιλόξενη εκπομπή της Ρούλας το καταθέτεις, αλλά θα έπρεπε να είχαν γίνει ενέργειες εναντίον αυτού του ανθρώπου που φτάνει, δεν έχει ιερό και όσιο, φτάνει να χρησιμοποιήσει, να εκμεταλλευτεί μια γυναίκα που έχει τέτοια πίκρα. Και αυτός ακόμη κάνει τη δουλειά του προφανώς. Όποιος ανέχεται, ενέχεται. Ναι, μετά από κάποιο διάστημα. Τι λέει όμως η Ειρήνη μας, ναι, Ειρήνη. Μάθαμε ότι αυτό είχε ξανασυμβεί και σε άλλη κοπέλα. Πριν είχε πάει η κοπέλα, απόγνωση βρισκόταν, τον σύντροφό της ήθελε να ξανακερδίσει και πήγε στον κύριο, ο οποίος το έπαιξε γυναικολόγος. Ήθελε να γίνει γυναικολόγος. Και έπαιρνε και πολλά λεφτά αυτός. Να σας πω ότι πριν 4 χρόνια περίπου είχε πάρει γύρω στις 10.000 επίσκεψη. Μάλιστα. Με την επίσκεψη, αλλά τίποτα, εάν τις έκανε, θα τις έκανε, θα τις έπαιρνε 1-2-3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Θα σας ακούω, πείτε μας, ναι. Ναι, εγώ συμφωνώ με την κυρία Μαυράκη, ότι πρέπει πρώτα το ζευγάρι να κάθεται να μιλάει. Mm. Καλά, εντάξει, όμως όταν πείτε... Και μετά να καταφεύγουμε, δηλαδή, όχι καλά. Σε medium, ούτε σε μάγους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη, να πάμε, τη Χριστίνα, να ακούσουμε την Χριστίνα από την άλλη. Παιδιά, να σας πω κάτι, μια γυναίκα όταν χάνει τον σύντροφό της και είναι σε απόγνωση, δεν ρωτάει τον άντρα της τώρα. Και δεν ξέρω τι θα τη προκύψει να χωρίσει ή να προβληματιστεί. Εγώ να αντικαταστήσω τη λέξη απόγνωση με τη λέξη φόβο. Πιστεύω ότι είναι ακόμη πιο δυνατός ο φόβος. Είναι η δειλία που έχουμε μέσα μας. Ακριβώς και να εκφραστούμε και να επαναστατήσουμε και να μιλήσουμε και να φωνάξουμε. Ένα γεγονός έχει γίνει πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι κάπου έχει φύγει η σχέση ο ένας από τον άλλον. Να πάμε όμως στο θέμα μας. Γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια μητέρα η οποία σας λέω πούλησε 3 μαγαζιά. Προκειμένου να πληρώσει μία μάγισσα σε εισαγωγικά, η οποία της είπε ότι θα της φροντίσει στο... Θα θεραπεύσει το παιδί. Θα θεραπεύσει το παιδί της και πούλησε 3 μαγαζιά. Το οποίο ήταν άρρωστο το παιδί και αυτή εμπιστεύτηκε. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Αυτή η μάγισσα πρέπει να είναι φυλακή τώρα. Αυτό λέω. Χριστίνα, σας ακούμε.
Χριστίνα, μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Για πείτε μας, σας παρακαλώ, την περίπτωσή σας. Παιδιά, δεν μπορούμε να πείτε. Ναι. Πριν 8 χρόνια περίπου, ναι. Είχα πάει σε 2 μέρες, για να πω την αλήθεια. Δεν μου έκαναν καμία δουλειά. Πόσα πληρώσατε? Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Και για ποιο λόγο πήγατε εσείς, τι δουλειά θέλατε να σας κάνουν? Είχα πρόβλημα με τον άντρα μου. Και τι πήγατε να σας πούν? Τώρα... Να σας πούν αν θα επιστρέψεις. Απλά για να βοηθηθώ. Απλά για να βοηθήσω. Είχα πρόβλημα με τον άντρα μου. Υπήρχε θέμα απιστίας. Μάλιστα. Και πήγατε δηλαδή να σας πει τι γίνεται και αν θα γυρίσει σε εσάς όλα αυτά. Κάνει πιστό. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Για να πω όμως, δεν μου έκαναν καμία δουλειά. Να σας ρωτήσω κάτι, ποιος σας είπε να πάτε εκεί? Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, πήγα σε το μέδιο. Δεν σας ακούμε. Δεν σας ακούμε, παιδιά. Δεν την ακούμε την κυρία. Δεν μπορούμε να την ακούσουμε καλά. Νομίζω ότι εξαπατήθηκε. Καταλάβαμε τι έγινε. Είχε έναν άπιστο σύζυγο. Από 2 μέτρα. Και τι να γράψει ένα γράμμα. Έστω και να πάρει μια απάντηση, γιατί σ' άκουγα προηγουμένως που διάβαζε το γράμμα. Η γυναίκα πήγε, εξαρτήθηκε από εκείνο που πουλάει η ελπίδα. Αυτό που είπε, η ελπίδα που πεθαίνει τελευταία, που λέτε και ακριβά. Να. Εξαρτήθηκε και κατέθεσε 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Που οι περισσότεροι δεν τα έχουν, Ρούλα μου. Να πω κάτι σημαντικό. Και Ρούλα, εσύ που είσαι τόσα χρόνια και τόσο πετυχημένη και ξέρεις κόσμο, πρέπει λίγο πιο βαθιά. Φταίνει και οι εταιρείες, οι οποίες βάζουν διάφορες φωτογραφίες, η τσου, μπου, λύνουνε, δένουνε. Η αστυνομία, η ασφάλεια, για όνομα του Θεού, το κράτος. Έχει σελίδες όλων των περιοδικών, σε όλα τα περιοδικά, τα οποία αναφέρεται για αυτό το πράγμα. Και γίνεται μονή σε κάποια άτομα. Έχουν πάει ακόμα και πολύ πρόβλημα. Αν δεν γίνει καταγγελία, δεν μπορεί να παρέμβει. Να πού να μα πει όμω κάτι. Δεν καταγγελία. Τι ζητάνε. Μα δεν ακούνε. Όλα τα περιοδικά έχουν το 090 μέσα. Το οποίο να πάρει, λύνει, δίνει. Ξέρεις, θα πούνε τώρα ότι επειδή ας πούμε βγάζουν το 090, εσείς οι περισσότεροι που είσαστε επαγγελματίες στον χώρο. Και πιο πολλά χρόνια αντιδράτε. Ξέρεις τώρα. Μεγάλη εταιρεία το 1996, όταν πρωτοβγήκε και δεν το έκανε και δεν θα το κάνει. Ωραία, οι άντρες που έρχονται, τι θέλουν, μπορείτε να μας πείτε. Είπα, επαγγελματικά μπορεί να θέλουν τα προβλήματα της υγείας, μπορεί να θέλουν κάποια περιουσία που είναι να τους γράψουν άλλοι. Διάφορα πράγματα. Βέβαια, μέσα σε αυτά πάρα πολλές φορές μπορεί να γίνει και μια έτσι, ερώτηση, η οποία να φαίνεται για τους άλλους ηλίθεια ή να φαίνεται χαζή. Τίποτα νούμερα, κανείς δεν θα ζητάει. Όταν... Όχι, δεν είναι αυτό καθόλου. Νούμερα και το τσάντα να το πούμε αυτό, αν θέλετε, γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε. Ας πούμε, αν θα στο χωράφι μου θα σπείρω ντομάτα ή φασολάκια, αν θα πάει καλά. Και μπορεί να φαίνεται γελίο. Όταν όμως έχει πάρει δάνειο και έχει χρεωθεί. Καλά, πάει και... σε εσάς για να του πει αν θα τα σπείρει και αν θα πάνε καλά. Όχι, σου κάνει τέτοια ερώτηση. Εδώ είναι άτομα που έχουν πρόβλημα που μπορεί να σε ρωτήσουν αν το βάψω το διαμέρισμα, άλλο χρώμα θα το πουλήσω καλύτερα. Αυτά τα άτομα έχουν πρόβλημα. Μάλιστα. Έτσι. Δεν θέλουν μελλοντολόγο, δεν θέλουν πρόβλημα. Λοιπόν, θέλουνε... έχουμε συγγνώμη σας διαθέτω και ψυχία. Αυτό με τα νούμερα για τον Τζόκερ, μου άρεσε. Πάμε λοιπόν στον κύριο Γκιώκα, ο οποίος είναι... Detective. Πώς το λέτε? Detective. Ιδιωτικός. Ναι, ιδιωτικός αστυνομικός detective, λοιπόν, να μας πει ότι έχει πάρα πολλές καταγγελίες. Έχει ασχοληθεί και με τον σκοτανισμό. Γεια σας, κύριε Γιώκα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλημέρα σε όλους εκεί πέρα. Ευχαριστούμε. Τι θα πούμε αρχή εβδομάδα στις τηλεθεάτριες που έχουμε πολλές καταγγελίες γιατί έχουν χάσει περιουσίες ολόκληρες στα medium, χαρτορίκτες και όλα αυτά. Κοιτάξτε, να προσέχουν γενικώς όχι μόνο το που πηγαίνουν, αλλά ιδιαίτερα να πάψουν να έχουν την δική τους ασφάλεια, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εξαιρέσεις του πάνελ που έχετε εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα κύριε Λαμουράκη, είναι μεγάλο κύκλωμα απαταιώνων αγιορτών. Θέλετε να μας πείτε δύο περιπτώσεις, τι έχετε συναντήσει και τι κάνατε? Βεβαίως, δύο από τις πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχω είναι οι εξής. Μία περίπτωση είναι πελάτη μου, ο οποίος διαμέσου της εμπειρίας μαγικών φίλτρων όπου υπήρχαν ναρκωτικά μέσα, το έχει δηλώσει επίσημα ο άνθρωπος, έχουν γίνει μηνύσεις στην ανάλογη εισαγγελία Πειραιά και Αθήνα αντίστοιχα. Του απέσπασαν γύρω στα 120 εκατομμύρια δραχμές. Η υπόθεση είναι στην εισαγγελία. Και το τραγικό της υποθέσεως είναι το εξής, κυρία Κορομιλά. Το ότι για την πρώτη μήνυση
έβγαλε διάταγμα εντός εισαγωγικών εισαγγελία ότι δεν ισχύει η ποινική δίωξης, διότι η υπόσχεση δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δηλαδή η υπόσχεση με τα χρημάτων τι είναι. Απλά δίνω μια έμφαση να καταλάβετε το πού πλέει και η ελληνική δικαιοσύνη κυριολεκτό. Διότι αυτή τη στιγμή είμαι γενικός πλειοψηφίος, έχω κάνει όλη μου την έρευνα, υπήρχαν πλήρη αποδεκτικά στοιχεία, λογαριασμοί τα πάντα και εδώ πέρα μιλάμε πλέον για τρομακτικό άλλο παρακύκλωμα απάτης και όχι μόνο. Άλλες περιπτώσεις, συνήθως ποιοι είναι περισσότερο ευάλωτοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι γυναίκες οι οποίες χωρίζουν και ψάχνουν να βρουν τι γίνεται, οι άντρες που χωρίζουν ή οι άντρες επιχειρηματίες που θέλουν λόγω οικονομικών θεμάτων. Μπορεί και οι πεθερές πολλές φορές για τον γαμπρό και για την ύφη να χωρίζουν. Όλοι είναι ευάλωτοι όταν έχουν πρόβλημα. Ναι, και αυτό να μας πείτε τι κάνετε με αυτούς όταν τους ανακαλύπτετε ότι είναι απατεώνες. Τι κάνετε εσείς, τους πάτε στη δικαιοσύνη, προσπαθείτε να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν δοθεί. Μάλιστα, ακριβώς. Αυτό κάνετε. Ακριβώς. Μάλιστα. Με πλήρη τεχνίδια, έτσι, κάνεις την έρευνα σου πρώτα, ναι. Γιατί είμαι γενικός πλειοψηφίος. Μάλιστα. Μου δίνετε αξιοδότηση για λευκό έρευνα, κάνω την έρευνα μου, τι αποδεκτικό υλικό έχει ο άνθρωπος και φτάνουμε στη δικαιοσύνη. Αυτά τα χρήματα δεν είναι όμως μαύρα, γιατί μια γυναίκα πάει και τα δίνει σε αυτές που τους λένε θα σου κάνω, πώς το λένε, θα σου λύσω τα μάγια, θα σου κάνω μάγια για αυτά. Κυρία Κορομιλά, να μιλήσουν τα πράγματα όπως έχουν και όχι να κάνουμε παραπληροφόρηση στο κοινό. Ότι υπάρχουν ορισμένα άτομα τα οποία είναι πραγματικά χαρισματικά και δεκτό υπάρχουν. Πριν όμως υπάρχει μεγάλο κύκλωμα απατεώνων οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ασφάλεια, την αμάθεια, την άγνοια των πολιτών, τους παρασύρει στα δικά του δίχτυα. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο μεγάλες κάστες. Των επωνύμων, όπου θα πάει ένας επώνυμος, θα του πούνε ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πλέον δεν μπορεί ο επώνυμος να πει ότι ακόμα έχω φτάσει να κάνω και σεξουαλική μαγεία από το medium ή τη medium τάδε, πρώτο. Και δεύτερο, υπάρχει η κάστα των ανωνύμων, όπου βλέπουμε την αφέμαξη και τη μάστιγα στην κάθε ελληνική οικογένεια. Αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία Δαμουράκη, βλέπουμε παντού μελλοντολόγους, αστρολόγους, medium, τα πάντα, αγγελίες. Τι κάνει εν τέλει η ελληνική αστυνομία, όχι ότι φταίει η ελληνική αστυνομία, έτσι, γιατί αυτοί είναι στα χέρια του. Σαν πως τα λένε και οι περισσότεροι, δεν τα λένε τώρα κύριε Γιώκα. Πώς? Λέω ότι μερικοί άνθρωποι και μερικές γυναίκες, όταν πάνε και εξαπατηθούν, δύσκολα πάνε, γιατί φοβούνται τον σύντροφο, φοβούνται την οικογένεια. Δεν λένε από πού πήραν τα χρήματα για να τα δώσουν και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η κάλυψη. Ναι, αλλά πώς πιάνουν τα κυκλώματα της τερμίας. Αυτό είναι ακούτε πάνω από εκεί. Να πάμε να μιλήσουμε για τον κόσμο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ναι. Κύριε Γιώκα, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, εμείς τώρα θέλουμε να μας πείτε εσείς ότι βεβαίως δεν είναι όλοι στην ίδια μοίρα. Υπάρχουν και άνθρωποι επαγγελματίες. Πιο σοβαροί, τι λέτε κυρία Μαυράκη εσείς. Δεν έλεγα επαγγελματίες, έλεγα άτομα χαρισματικά. Χαρισματικά. Έτσι. Οι οποίοι μπορούν, έχουν την δύναμη. Πόσοι να είναι όμως αυτοί, Φέγγι μου. Είναι ελάχιστοι. Μπορεί να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Πόσοι να είναι. Αλλά κάθε φορά, ξέρεις, επιλέγουμε να πάρουμε το καλό ρούχο, να πάμε στον καλό γιατρό, να πάμε εκεί. Από μόνα τους κάποια άτομα πάνε και δεν είναι δυνατόν να καταθέτουν χρήματα. Δεν μπορεί κανένας να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων παρά μόνο εσύ ο ίδιος από τη συμπεριφορά, από τη σκέψη σου και από την πολιτική που θα παίξεις για να βελτιώσεις ή να αλλάξεις, ας πούμε, λίγο τα γεγονότα. Δεν μπορεί κανένας άλλος να επένδυει, μα κανένας, ούτε εγώ ίδια για το παιδί μου. Φυσικά. Για το παιδί μου δεν γίνεται. Μπορεί να δω τι κάνει, δεν μπορώ να επέμβω να μην το κάνει. Κυρία Δαμουράκη, θα έρθετε την άλλη εβδομάδα να πούμε και μερικά πράγματα γύρω από τη δουλειά σας. Κυρία Μαυράκη, θα σας ξαναφωνάξω, σας ευχαριστούμε. Και μια και μιλάμε για τις γυναίκες, έχω ένα βιβλίο γυναικείο που έχει γράψει φίλη μου η Εύα Ιντελιδάκη και δίνει και 10 βιβλία στις κυρίες και κυρίες που μας παρακολουθούν στο πρωινό, γιατί δεν πρέπει να παίζουμε με την υγεία μας. Και είναι ραντεβού με τον γυναικολόγο. Πράγματα λοιπόν που δεν γνωρίζουμε, μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ μέσα. Με ένα δικό της τρόπο εξαιρετικό η κυρία Ιντελιδάκη έχει γράψει αυτό το βιβλίο. Απαντούν γιατροί με απλό τρόπο, με απλό τρόπο για την περίοδο, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τον ανώδυνο τοκετό, την σωματική γονιμοποίηση, τα ενωμιώματα, την εμεινόπαυση, την πλαστική χειρουργική, τη διατροφή μας, το θυροειδή. Και δίνουμε και 10 βιβλία τις εκδόσεις. Ελληνικά γράμματα. Ελληνικά γράμματα. 10 βιβλία λοιπόν για εσάς. Νομίζω είναι χρήσιμο να το έχουμε στο σπίτι μας. Και άρα λοιπόν και καλή επιτυχία. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε εδώ μαζί μας είναι η κυρία Βέφα Αλεξιάδου που έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σε 2 με 3 λεπτά, εσύ θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Σε 2 με 3 λεπτά είστε κοντά μας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγα εκεί να υποδεχτώ την κυρία Αλεξιάδου. Χειροκρότημα είναι μαζί μας.
Και είστε και με το γλυκό της πάντα, η κυρία Αλεξιάδου. Δεν ήξερα τι τραγούδι σας αρέσει, κυρία Αλεξιάδου. Δεν μου βάλατε τίποτα. Γιατί δεν υποδοχή βάλατε... χωρίς τραγούδι γίνεται. Τι θέλετε. Εγώ όμως είδα ότι έκανα είσοδο με γλυκό. Μα τι γλυκιά γυναίκα και τι όμορφο. Το πρωί δεν το φτιάξατε. Αυτό που έφτιαξα το πρωί, Ρούλα μου, και ήταν φρέσκο-φρέσκο, έπρεπε να μπει στο ψυγείο να στερεωθεί η κρέμα. Αλλά ταλαιπωρήθηκε με το αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, γιατί ήρθατε και από μακριά, δεν ήρθατε. Βέβαια. Ελάτε, ελάτε, κυρία Αλεξιάδου. Από μια άκρη της Αθήνας στην άλλη. Θα το βάλω. Αλλά ευτυχώς με τον καινούριο δρόμο όλα είναι απλά και εύκολα. Δεν χιονίζει. Λοιπόν, καλώς ήρθα στο τηλεοπτικό σου σπίτι. Καλώς ήρθατε. Και να θυμηθούμε τις ωραίες μέρες που περάσαμε μαζί. Καθίστε. Τρία ολόκληρα χρόνια, Ρούλα. Εδώ καλά είμαι. Ναι, να σα φτιάξω να βολευτείτε ωραία, θέλω. Τέλεια. Είστε εντάξει, να κουμπώ. Έτσι. Ωραία. Είστε καλά. Μια χαρούλα, Ρούλα μου, δόξα τω Θεώ. Ξυπνάτε πρωί-πρωί, κυρία Βέφα μου, και εσείς. Όπως πάντα. Και πάντα. Δεν είχε αλλάξει το ωράριο, πρωί. Όχι, το ωράριο είναι το ίδιο. Και θέλω να είμαι πάντα στην ώρα μου. Ναι. Γι' αυτό ξυπνάω πολύ πρωί να αντιμετωπίσω οποιοδήποτε πρόβλημα, έστω με την συγκοινωνία. Να είμαι στην ώρα μου, στο στούντιο ή στη δουλειά μου. Δεν θυμάμαι όλα τα χρόνια ότι όταν δεν ήσασταν έτοιμες εσείς. Με βγάζατε πρώτη-πρώτη. Πρώτη-πρώτη, σως. Πού είναι η κυρία Αλεξιάδου, τσόπου κυρία. Πρώτη-πρώτη ήσασταν στο πλατό και εξακολουθείτε πάλι να πηγαίνετε νωρίτερα στο πλατό, κυρία. Πάντοτε νωρίτερα. Πάντοτε, Ρούλα, για να έχω να... κάποιες αντικσότητες πάντοτε προκύπτουν. Ναι. Είτε στο δρόμο που θα πάω, είτε στο στούντιο μέσα που θα βρεθώ. Κάτι θα πάει. Να σου πω κάτι που μου συνέβη μια μέρα. Για πείτε μου. Πάω και δεν υπάρχει κομμότρια. Εγώ λουσμένη εδώ μεταξύ. Ναι. Πώς θα βγω. Τα καταφέρνω βέβαια να τα φτιάξω μόνη μου τα μαλλιά μου, αλλά αν έχω χρόνο, αν δεν έχω χρόνο, πώς θα τα καταφέρω. Με το να είμαι λοιπόν νωρίς στο στούντιο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το φτιάξα το μαλάκι και βγήκα. Το μαλάκι το φτιάχνετε κάθε μέρα, κυρία Αλεξιάδου. Κάθε μέρα με χτενίζουν βέβαια. Ναι. Γιατί είναι ταλαιπωρία τόσα χρόνια για το μαλλί. Γιατί και εγώ τα μαλλιά μου πια τα έχω. Τα λυπάμαι, ξέρετε, με το, συνέχεια με το πιστολάκι και αυτά. Ή επειδή εσάς είναι πιο κοντά. Φροντίζω, Ρούλα, δύο φορές τη βδομάδα να λουστώ και να χτενιστώ, να μην τα ταλαιπωρώ κάθε μέρα. Έχω δε και ένα εύκολο μαλλί που κοιμάμαι, ξυπνάω. Σιδερωμένο το μαλάκι στην τρίχα. Κοιμάστε σαν μπούπουλο που λένε. Ακριβώς. Έχετε ήσυχο ύπνο ή το βράδυ. Όχι, καθόλου, δεν τα προσέχω καθόλου, αλλά είναι το μαλλί πολύ καλό. Εσείς κοιμάστε ήσυχα. Οι κομμότερες μου λένε καλά, μας έχεις βγάλει άχρηστες, κυρία Βέφα. Σοβαρά το λέω. Πώς ώρα σας παίρνει το μακιγιάζ το πρωί? Πηγαίνω η ώρα 9 είμαι πάντοτε εκεί. 10 παρατέταρτο είμαι έτοιμη. Είστε έτοιμοι και 3 τέταρτα, χτένισμα και μακιγιάζ. Έχω και ένα τεταρτάκι να επιμεληθώ λίγο την κουζίνα μου, να δω αν όλα κάθε τι είναι στη θέση του, γιατί οπωσδήποτε μου τα τακτοποιούν. Έχετε κάποιους βοηθούς, ναι. Βέβαια, αλλά άλλο εγώ και άλλο η βοηθή. Έτσι, άλλο η σοφή και άλλο η άλλη βοηθή. Και ξέρεις, αν δεν είναι το κάθε τι γύρω μου και δίπλα μου, δεν θα πάει καλά η δουλειά. Γιατί? Γιατί πού θα τρέχω να το βρω. Ενώ έτσι ξέρω, λέω εδώ η ζάχαρη, εδώ τα αλεύρι, εκεί το βούτυρο. Ξέρω και παίζω πιάνο. Εκείνη την ώρα παίζω πιάνο. Και το κάνετε τόση με τόση απλά. Άνεση που σας βλέπω καμιά φορά, ξέρετε. Με τόση άνεση, με πολύ κέφι. Το αγαπάτε τρομερά αυτό που κάνετε. Ναι, αυτό πολύ. Είναι αλήθεια. Είναι μέσα στο αίμα μου. Ξέρεις τι μου είπε κάποια και μου άρεσε πάρα πολύ. Είσαι. Κυρία Βέφα, είσαι γεννημένη για αυτό που κάνεις. Ναι. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι μόνον εγώ γεννημένη για αυτό που κάνω. Κάθε άνθρωπος είναι γεννημένος για αυτό που κάνει. Και πολλές φορές λέω ότι αν μια δουλειά δεν σου πάει. Δεν σου ταιριάζει. Δεν είναι αυτό που εσύ θέλεις, καλό θα είναι να την αλλάξεις. Εάν φυσικά μπορείς. Ναι, το πιστεύατε, γιατί ήσασταν και στην Αμερική, κυρία Αλεξιάδου, έτσι. Το πιστεύατε ότι θα ασχοληθείτε έτσι και θα αγαπήσετε τόσο πολύ την τηλεόραση. Βεβαίως από την πρώτη μέρα που βγήκατε, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, είχαμε κάνει κάποιο εξωτερικό. Μετά βγήκαμε από το πλατό από τον πρωινό καφέ. Και όλος ο κόσμος έτρεχε πάνω σας. Όλος ο κόσμος. Μικρά παιδιά ζητούσαν αυτόγραφο. Μεγάλοι άνθρωποι. Θυμάστε ότι σας είχαν κάνει και στην επιθεώρηση. Σας πείραζαν όταν έρχονταν οι ηθοποιοί. Θυμάστε με το Μαστοράκι μια φορά που είχαν έρθει στο πλατό με την Ελένη Ράντου. Ήταν πριν από λίγο σε σένα, Μαστοράκι. Ναι, θα τον δω ή έφυγε. Έφυγε. Το είχαμε κάνει βίντεο. Αγαπητός φίλος. Θυμάστε που κάνατε. Τότε δεν είχαμε κουζίνα στον πρωινό καφέ. Τίποτε, Ρούλα. Όλα γινόταν πάνω σε ένα τραπέζι. Να σου πω το χαριτωμένο που μου συνέβη χθες. Αυτό που λες ότι ο κόσμος με γνωρίζει και με αγαπάει. Και με αγαπούσε πριν βγω ακόμα στην τηλεόραση, γιατί με γνώριζε, Ρούλα, από τα βιβλία. Από τα βιβλία, από τα βιβλία μου. Είχα προϋπηρεσία στον χώρο
και επαφή με τον κόσμο 10 χρόνια πριν βγω στην τηλεόραση. Βεβαίως, είχατε πόσα βιβλία τότε, κυρία Αλεξιάδη? Όταν βγήκα στην τηλεόραση είχα 5 βιβλία. 5. Από εκεί και πέρα έκανα όλα τα υπόλοιπα. Πόσα είναι τώρα τα βιβλία? Τώρα είναι 14. Λοιπόν, να σου πω το χαριτωμένο που μου συνέβη χθες. Περίμενα στην πλατεία Κάνιγκος, εκεί στη στροφούλα που από την Πατησίων στρίβουν τα λεωφορεία και τα ταξί για να ανεβούν στην πλατεία Κάνιγκος. Κουκουλωμένη με το παλτό μου, γιατί κρύωνα πολύ, έκανε πάρα πολύ κρύο. Ξαφνικά έρχεται το λεωφορείο της Συγκοινωνίας, βλέπω λοιπόν τον οδηγό, ναι, αφήνει το τιμόνι, βάζει τα χέρια στο στόμα και μου στέλνει φιλιά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά ένιωσα και πού με γνώρισε, κουκουλωμένη σου λέω με τη γούνα μου ήμουνα. Γνωρίζεστε κυρία Αλεξιάδου μου εσείς και όλος ο κόσμος και σας στέλνει φιλάκια και να σου πω πόσο... Τι? Με ικανοποιεί αυτή η αγάπη του κόσμου. Ναι. Πόσο πολύ μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω το δύσκολο έργο που κάνω. Έτσι, κάνε το πολύ δύσκολο. Ξέρεις τι γίνεται, Ρούλα, με όλες τις παρουσιάστριες. Ναι. Θα αντιθούν, θα χτενιστούν, θα βγουν στην εκπομπή τους. Εγώ έχω να κάνω πολλή ετοιμασία πριν φτάσει η στιγμή να βγω στο πλατό και να ξεκινήσω την εκπομπή. Και βέβαια. Και το, δεν πάρα πολύ δουλειά. Και δεν είναι εύκολο να είσαι μέσα στην κουζίνα με τις κρέμες, με τις σως, με τα αυτά, το μυαλό σας να είναι στη συνταγή. Και να μιλάω. Και τα λέτε και τέλεια. Και να μιλάω. Απ' την άλλη, εγώ θέλω να μας καθοδηγήσετε λίγο ως ειδική γυναίκα στα θέματα μαγειρικής, ομορφιάς στο σπίτι. Κάναμε μια ξενάγηση στο χώρο το δικό σας, που έχετε διάφορα πράγματα της κουζίνας και όχι μόνο, έτσι δεν είναι κυρία Αλεξιάδου? Μάλιστα, είναι... τα πάντα, τα πάντα, Ρούλα. Όταν ξεκίνησα, ναι, για να το δούμε, ξεκίνησα με ζήλο και με όρεξη να κάνω τα βιβλία μαγειρικής. Με πολύ πολύ αγάπη, γιατί ήξερα ότι αυτό που έκαμνα άρεζε. Άρεζε στον κόσμο. Μου λέτε, αυτό μου αρέσει που μου λέτε. Αυτό που έκαμνα, μου αρέσει. Που... ναι. Άρεσε. Ναι. Κάτι άλλο. Σμπρόχνο. Που έλεγα σμπρόχνο. 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 Θυμάσαι τι γέλια έκανες. Σμπρόχνο. Λοιπόν, αυτό άρεσε ο κόσμος αυτό που έκανα. Και ήξερα ότι πράγματι θα πιάσει τόπο. Και στους παραπέρα, όχι μόνο στους δικούς μου φίλους. Έκανα τα βιβλία. Στα βιβλία βέβαια χρησιμοποιούσα όλα αυτά τα υπέροχα εργαλειάκια που κόβουν το ψωμάκι και του δίνουν σχέδια, μόνο, που βάζουμε μέσα το κέικ και του δίνει μια ωραία εμφάνιση, που βάζουμε δύο ωραία λουλουδάκια κομμένα με τα ειδικά μαχαιράκια και στολίζουμε το φαγητό μας. Να το δούμε, γιατί έχουμε πάει μαζί να το δούμε. Άρχισαν λοιπόν ο κόσμος όλος να μου λέει, κυρία Βέφα, ωραία στα βιβλία σου, εμείς πώς θα τα κάνουμε. Σωστό. Άνοιξε ένα μαγαζί να φέρεις όλα αυτά τα υπέροχα εργαλεία. Τότε βέβαια τα παιδιά μου ήταν μικρά, δεν τίθε το θέμα να κάνω δύο δουλειές παράλληλα. Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά μου, εγώ τους ενεφίσισα την ιδέα και τους είπα, παιδιά, ανοίξτε ένα μαγαζί να φέρουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μεταχειρίζομαι εγώ, να τα έχει και ο κόσμος. Και πάμε να τα δούμε. Μερικά δεν τα ξέρουμε, γιατί εσείς μας τα μάθατε στην τηλεόραση. Να τα δούμε μερικά από αυτά. Είναι αλήθεια και έχει Αμερικανίδες που έρχονται και με φιλούνε. Και μου λένε, κυρία Βέφα, έφερε την Αμερική στην Ελλάδα. Έτσι, ακριβώς είναι. Πάμε να τα δούμε και θα σχολιάσουμε μαζί με την κυρία Αλεξιά. Πάμε λοιπόν. Εδώ πέρα μέσα είναι όχι απλά βασίλειο, παράδεισος. Παράδεισος για την οικοκυρά, γιατί θα βρει ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να στολίσει και το σπίτι και την κουζίνα. Και όχι μόνο να στολίσει, γιατί το να πάρουμε κάτι να στολίσουμε το σπίτι μας το βρίσκουμε παντού. Το να πάρουμε όμως κάτι χρήσιμο που μέσα σε αυτό θα μαγειρέψουμε, θα ψήσουμε ένα κέικ και θα το παρουσιάσουμε όμορφα, μόνο εδώ μπορεί να τα βρει. Λέω πολλές φορές ότι όλα χρειάζονται σε ένα σπίτι, πολύ περισσότερο όμως χρειάζονται αυτά που μας εξυπηρετούν να μαγειρέψουμε. Παραδείγματος χάρη κατσαρόλες. Μπορούμε να κάνουμε ένα φαγητό αν δεν έχουμε μία σειρά από κατσαρόλες. Μπορούμε να στύψουμε, να στραγγίσουμε, αν δεν έχουμε ένα σουρωτήρι, ένα στίφτη, αν δεν έχουμε τα μπρίκια. Ό,τι χρειάζεται λοιπόν ένα νοικοκυριό στην κουζίνα θα το βρει κανείς στα Βέφες Χάους. Θα βρει η νοικοκυρά διάφορες φόρμες, διάφορα κουπάκ, να δώσει σχήμα στο φαγητό, να το κάνει όμορφο, ελκυστικό. Ψήνοντας ένα κέικ σε μια απλή ίσια φόρμα, γίνεται ένα κέικ. Εάν όμως το ψήσεις στις φόρμες που έχουμε εμείς με τα διάφορα σχέδια, σε σχήμα καρδιάς, σε σχήμα τριαντάφυλλου, σε σχήμα χρυσάνθεμου, καταλαβαίνετε τι ωραία εμφάνιση θα έχει. Πρώτα χορταίνει το μάτι, όπως λέω, και μετά το στομάχι. Σε λίγες μέρες, κυρία Βέφα, είναι και του Αγίου Βαλεντίνου. Τότε πια. Για αυτή την περίοδο έχουμε τα πάντα.
Προπαντός φόρμες. Φόρμες σε σχήματα καρδιάς, μικρές, μεγάλες, κουπάτ. Οι πελάτησές μου, εκείνο που ρωτάνε πρώτα απ' όλα, ποιες φόρμες, ποια ταψιά, ποιες κατσαρόλες, αγαπώ ιδιαίτερα. Θέλουνε να αγοράσουν ακριβώς αυτό που εγώ μεταχειρίζομαι. Τα παλιά χρόνια τα έφερνα όλα αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιώ στα βιβλία μου από την Αμερική ή από άλλα ταξίδια στην Ευρώπη που έκαμνα. Ξεκίνησε λοιπόν να μου λένε οι φίλες μου, άνοιξε βέφα ένα μαγαζί ώστε αυτά που χρησιμοποιείς εσύ να μπορούμε να τα βρούμε κι εμείς. Μου έδωσαν λοιπόν την ιδέα και κάποια στιγμή η ιδέα έγινε πράξη. Θα ήθελα να μου γράψετε μία λίστα του τι πρέπει να έχω στα σιτάρια της κουζίνας μου. Ευχαρίστω, Ρούλα μου. Γιατί έχω τα βιβλία σας και μερικά γλυκά τα φτιάχνω και δυσκολεύομαι να τα κάνω άμα δεν έχω να τα κόβω. Ευχαρίστω, Ρούλα μου. Και μπορώ να σου κάνω και μία ωραία ξενάγηση σε ένα από τα μαγαζιά μας για να σε φωτίσω εκεί επί τόπου τι σου χρειάζεται. Ωραία, και τι μου χρειάζεται και βάσει αυτό που λένε. Μ' αρέσει ότι ό,τι χρησιμοποιείτε εσείς. Θέλουν και οι κυρίες να χρησιμοποιούν το ίδιο. Το ίδιο μου είπαν τα κορίτσια. Μόλις μπήκα στο μαγαζί, η κυρία Βέφα λέει, μπαίνει η πελάτσα και λέει, ποιο είναι το ταψί που αγαπάει ιδιαίτερα η κυρία Βέφα, σε ποια φόρμα της αρέσει να ψήνει κέικ. Ναι. Θέλουν να πάρουν ακριβώς αυτό που μεταχειρίζομαι εγώ. Αγαπάτε ακόμα και τα ταψιά και τις κατσαρόλες. Έχετε... Όλα. Τους μιλάτε. Θυμάμαι παλιά στον πρωινό καφέ ότι ήσασταν στο τραπέζι σας να ετοιμάσετε το γλυκό σας ή το φαγητό σας και ψάχνετε να βρείτε μερικά κουπάτα, αντικείμενα και μιλάγατε σε αυτά. Ακριβώς. Μου είχε κάνει εντύπωση. Με πολύ αγάπη. Όχι μόνο στα σκεύη μου. Ναι. Μιλώ στα υλικά μου. Μιλάτε. Αχ, γιατί δεν. Σήμερα το πρωί κιόλας είπα. Μπες μέσα στην κατσαρόλα, γιατί δεν βγαίνεις. Μιλάω. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι οι αγάπες μου. Είναι οι αγάπες σας τελικά. Το κάνω αυτό που κάνω με τόσο κέφι, με τόση όρεξη. Δεν κουράζεστε. Με τόση χαρά. Πώς να κουραστώ. Αλήθεια, θέλω να μου πείτε, δεν κουράζεστε. Όταν ένα πράγμα σου δίνει τόση μεγάλη χαρά, δεν λογαριάζεις ούτε κόπο, ούτε χρόνο, τίποτα. Είστε καλύτερα δεν τώρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, Ρούλα. Κάθε πρωί ξυπνώ χαρούμενη και με λαχτάρα να πάω στο στούντιο να κάνω την εκπομπή. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είστε πολύ ειλικρινείς εσείς, κυρία Αλεξιάδου. Νιώθετε καλύτερα τώρα που είστε μόνοι σας και έχετε την εκπομπή, γιατί μετά που έφευγα εγώ τον πρωινό καφέ, μείνατε πολλά χρόνια με την Ελένη. Πόσα χρόνια μίλατε με την Ελένη? 8 χρόνια με την Ελένη. Με την Ελένη 8 χρόνια. 3 χρόνια μαζί. Ναι. Ένα με την Πόπη και 8 χρόνια με την Ελένη. Ναι. Την αγαπάτε την Ελένη πολύ. Πάρα πολύ. Και εσένα, κάθε... Ρούλα. Εντάξει, εγώ ήμουν δεν λιγότερο. Δεν σας ξεχωρίζω. Δεν έχει σημασία που ήσουν λιγότερο. Ήσουν η πρώτη που με έβαλε σε αυτό το χώρο, που με έβαλε στην τηλεόραση και σου το χρωστώ. Και η Μαργαρίτα και εγώ. Η Μαργαρίτα. Και η Μαργαρίτα. Μου συνέστησε μια πολύ ωραία κυρία, μια που έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία. Αλλά λέω πραγματικά, είναι καλύτερο να έχετε την εκπομπή μόνοι σας και να κάνετε μόνοι σας την εκπομπή. Οπωσδήποτε. Από τα να είστε μέσα σε ένα μαγκαζίνο. Και επίσης, μ' αρέσει που μιλάτε τόσο ωραία για την Ελένη. Όταν σας ρωτάνε Ρούλα, όλοι, για την κυρία Μενεγάκη λέτε τα καλύτερα. Δεν έχω τίποτα με την Ελένη. Χωρίσαμε λόγω δουλειάς. Ναι. Βρήκα κάποιον άλλο δρόμο και η Ελένη συνεχίζει το δικό της δρόμο. Όπως και εσύ τον δικό σου. Τη βλέπετε. Ο καθένας μας. Την Ελένη πολύ. Ναι. Πολύ και μιλάμε στο τηλέφωνο και με το παιδάκι της. Τώρα μου λέει όταν θα γεννήσω μη τυχόν και δεν έρθεις και μη μου πεις ότι μοιάζει του άντρα μου, θα σας σπάξω. Το πρόβλημά σου γιατί. Ήμουν η μόνη που της έλεγα την αλήθεια. Ναι. Όλοι της λέγανε ναι, ναι, Ελένη, σου μοιάζει λίγο στα μάτια. Ναι, ναι, Ελένη, έχει τα χείλια σου. Τίποτα δεν είχε. Το παιδί ήταν του Γιάννη. Του Γιάννη. Ήδιος Γιάννης. Του Γιάννη. Εγώ το έλεγα και η Ελένη γινόταν θήριο. Όλες οι μαμάδες έτσι δεν λοιπόν, είναι. Λοιπόν, είναι πολύ καλύτερα που είμαι μόνη μου και πίστεψέ μου ότι δεν θα είχα φύγει από τον Αντένα εάν μου έδιναν αυτό που ήθελα, αυτό που ζητούσα. Θέλετε να μου πείτε να τι κάνω σας. Εκπομπή δικιά μου. Αυτό θέλετε. Αυτό ήθελα, να κάνω δικιά μου εκπομπή, Ρούλα. Και δεν θα έφευγα από τον Αντένα. Αλλά είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι ακόμη να κάνουν αυτό το βήμα. Τη στιγμή όμως που εγώ βρήκα την πρόταση αυτή, μου την έκανε το Μέγκα. Ήταν φυσικό να πάω. Yes. Δεν γινόταν να μην πάω. Γιατί όπως είπαμε, ήταν η αγάπη μου η μαγειρική. Και έβλεπα τον κόσμο στον δρόμο που μου έλεγε: Αχ, κυρία Βέφα, σε έχασα. Για λίγα λεπτά σε έχασα. Ναι, 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 ναι. Δεν σε βγάλαν η ώρα 10, σε βγάλαν 10 και μισή. Έχετε δίκιο. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Να πάμε, να πάμε. Μια βόλτα στην αγορά, όπως λέω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, δώστε εσείς την πάσα. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στην αγορά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, εδώ με την κυρία Αλεξιάδου έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα και για
πρόσωπα της τηλεόρασης και πώς είναι η ζωή στην τηλεόραση και βέβαια πώς είναι η ζωή με τον άντρα σας, το ξέρουμε πολύ καλή, είδα και ένα, στο Γιώργο το Σατσίδη, στο backstage που κάνατε ένα πολύ ωραίο θέμα. Ήταν όμορφο, μου άρεσε και εμένα πολύ. Πολύ χαρούμενο. Ναι. Και μας έπιασε έτσι σε στιγμές, ναι, που οικογενειακές τελείως. Σας λατρεύει ο σύζυγος. Ναι. Θα μου τα πείτε όμως σε λίγο. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κυρία Αλεξιάδου. Αν έρθω στο σπίτι σας και ανοίξω την ντουλάπα σας ή μου την ανοίξετε εσείς, τι ρούχα έχετε μέσα? Τουλάχιστον 100 πουκάμισα. Πουκάμισα. Γιατί φορώ μονοκόμματα φορέματα, άσπρο, μαύρο, έχω κάποια χρώματα που ταιριάζουν με τα πουκάμισά μου. Και κάθε μέρα αλλάζω πουκαμισάκι. Ιδίως όταν έχω βιντεοσκοπημένες εκπομπές, βοηθάει πάρα πολύ. Δικά σας είναι τα ρούχα που φοράτε στην Όλα. Εκπομπή. Όλα ρούλα είναι. Α, δεν σας τα φέρνω στη λίστα? Όχι. Α, δικά σας. Όλα τα ρούχα είναι δικά μου. Και κατά καιρούς αγοράζω, δεν τα πετώ, τα κρατώ όλα, γιατί ξέρεις, οι μόδες αλλάζουν. Σωστό. Κάτι που είναι σήμερα της μόδας, περνάει η μόδα του χρόνου, επανέρχεται όμως. Ύστερα τα πουκάμισα είναι πάντα στη μόδα. Πηγαίνουν πολύ τα πουκάμισα. Είναι κατάλληλα για να μπορέσει κανείς να μαγειρέψει στην κουζίνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, σας αρέσουν οι γυναίκες και τα κορίτσια και οι κυρίες 40 και 38 ετών που αν έχουν ωραίο σώμα φοράνε μίνι. Και βέβαια η κόρη σας φοράει μίνι. Και βέβαια φοράνε. Ναι. Δεν εγκρίνω το μίνι σε μια γυναίκα που είναι πολύ παχιά, έχει πολύ χοντρά πόδια, μπορεί να ντυθεί κάπως με άλλο μήκος φούστας, ώστε να κρύψει τις ατέλειές της. Και συμφωνείτε ότι το ακριβό δεν είναι πάντα το καλύτερο? Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Ότι το ακριβό δεν είναι πάντα το καλύτερο. Μπορείς να βρεις σε αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε φθηνά ρούχα πολύ ωραία κομμάτια. Αυτό θα δούμε, κύριε Αλεξιάδου, τώρα. Θα δούμε για τις φίλες σας που τις εκπαιδεύετε να μαγειρεύουν πολύ ωραία, τις παντρεμένες και όχι μόνο, και τις μαθαίνετε να έχουν και πολύ ωραία πράγματα στην κουζίνα τους. Τώρα η κυρία Καυσάλη με τον κύριο Φραγκολιά θα μας δώσουν μίνι με 40 ευρώ. Που είναι πάρα πολύ. Σωστά το είπα. Έρχεται η μόδα, έρχεται η μόδα πάλι θα για το μάθουμε μίνι. Τώρα. Τώρα. Θα το μάθουμε τώρα. Το καλοκαίρι. Λοιπόν. Γιατί τώρα το χειμώνα έχει σχεδιαστεί στο αστέρισμα από τις γυναίκες. Οπότε το καλοκαίρι το επανέρχεται. Τριμήτερο. Τι σα αρέσει, Σαν Κώστα? Και σήμερα θα δούμε το πιο σεξι ίσως ρούχο. Ναι. Έτσι, των τελευταίων 40 ετών. Το μίνι. Τη μίνι φούστα. Τα τελευταία 40 ετών γιατί? Δηλαδή από το 62 περίπου δεν έχει βγει. Από το 62, τότε που οι γυναίκες ήταν οι φεμινίστρες, είχαν βγει στο Λονδίνο, έκαναν μια διαδήλωση. Τα βγάζανε όλα έξω. Και η Marie Kwan είχε κάνει τότε το πρώτο μήνυμα και τώρα έχει κάνει και πάρα πολλά μαγαζιά στο Λονδίνο ξανά. Marie Kwan. Ωραία. Λοιπόν, γιατί μας έχεις φέρει σήμερα τόσα πολλά? Έφερε πολλά. Καταρχάς για να δώσουμε και δώρο στις τηλεθεάτριες. Τι δίνουμε αυτό? Αυτό το δίνουμε δώρο στο 2-10-34-81-560-570. Αν μας απαντήσουν σε τι? Αν μας απαντήσουν ποιο είναι το μήκος του μήνυμα που ταιριάζει στις γυναίκες που έχουν πολύ λεπτά πόδια όμως. Α, υπάρχουν διαφορές. Ναι. Θα δείξουμε για τα πολύ λεπτά, ψηλά. Θα δείξουμε για τα γυμνασμένα, για τα πιο κοντά. Και φυσικά και αυτά που είναι λίγο πιο εστραφή. Γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να στερήσουμε από τις γυναίκες που είναι πιο εστραφή στο μήνυμα. Θα δείξουμε τι σημαίνει. Ωραία, και πόσο κοστίζουν αυτά τα συνολικά? Αυτά κοστίζουν μέχρι 40 ευρώ όλα αυτά μαζί. Και πρέπει να δείξω ότι έχω φέρει διάφορα μήκη. Γιατί οι γυναίκες οι οποίες έχουν λίγο πιο εστραφή πόδια, όπως είπε προηγουμένως, προανεφέραμε, μπορούν να φορέσουν μήνυμα. Γιατί μήνυμα δεν είναι μόνο το πολύ κοντό μήνυμα, είναι και πάνω από το γόνατο. Ξεκινάμε λοιπόν με τη μέρη. Τι έχουμε εδώ? Εσύ νομίζω ότι μην είναι όλο αυτό που δείχνουν τα... Λοιπόν, έχουμε ένα μίνι φόρεμα, το οποίο τα μίνι φορέματα φέτος, το καλοκαίρι, το έχουμε ξαναδείξει. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και με παντελόνια. Εσύ γιατί δεν έβαλε μίνι? Δεν μπορώ, γιατί έχω το Σαββατοκύριακο. Άσχημα. Λοιπόν, μπορούμε για μια κυρία η οποία έχει λίγο περισσότερο κιλά ή για μια που δεν νιώθει πολύ καλά ή για μια που θέλει να κάνει διαφορετικό συνδυασμό. Το συνδυάζουμε με παντελόνι. Το φοράμε όμως πολύ άνετα και ως μίνι. Λοιπόν, και για να το δούμε μέρη. Λοιπόν, η ασυμμετρία στο μίνι είναι πάρα πολύ στη μόδα. Όπως και όλα αυτά τα βολάν. Τα ράφια στο μεγάλο μισθό. Τα βολάν όμως. Οι φουστίστες με τα βολάν δηλαδή επανήλθαν και οι κυρίες μπορούν να τις φορέσουν το καλοκαίρι. Ένα μίνι με ασυμμετρίες είναι οι γυναίκες που είναι λίγο μεγαλύτερες σε ηλικία, έτσι. Γιατί μια γυναίκα 30 χρονών και 35 πρέπει να έχει στυλ. Λοιπόν, και όταν φυσικά το βολάν είναι για ηλικίες μέχρι 25 χρονών. Τα στενά μίνι δεν είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Καλό είναι να τα αποφύγουμε. Τα χρώματα? Τα χρώματα θα τα δούμε σε λίγο. Να αποφύγουμε και τις τζιν πολύ στενές φούστες σε μίνι. Αυτές ήταν πρόπαρσης περισσότερο. Δηλαδή το τζιν μένει μόνο σε παντελόνι και όχι μόνο σε παντελόνι, ναι. Σε μίνι λοιπόν, φούστα. Χρώματα είναι όλα. Εδώ βλέπουμε κυρίως μαύρα γιατί τα μαύρα τα θέλουν οι ελίδες. Το μαύρο μπορούμε να το συνδυάσουμε και με ροζ. Τώρα την άνοιξη μπορούμε να βάλουμε και ένα καλσό να θέλουμε, αλλά να είναι σε έντονο χρώμα. Βέβαια τα καλσό σε ανοιχτά χρώματα, ροζ, γαλάζιο και λευκό, πρέπει να τα αποφεύγουν κυρίες που έχουν
λίγο πιο γυμνασμένα ή λίγο πιο χοντρά πόδια. Τα γυμνασμένα πόδια, να ξέρουμε ότι κάνουν το ίδιο εφέ με τα ποχυλά πόδια. Μάλιστα. Οπότε εκεί μπορούμε να βάλουμε μία μαυριστική κρέμα, αν θέλουμε, για να τα κάνουμε να δείχνουν πιο λεπτά. Ή να χρησιμοποιήσουμε φούστα, ή να φορέσουμε φούστα με βολάν όπως αυτή, ή φούστα σε αλφα γραμμή. Αυτές ανοίγουν και αυτομάτως δείχνουν τα πόδια πιο ψηλά και πιο λεπτά. Και η Έλληνα τώρα μην φανταστείτε ότι έχει πολύ λεπτά πόδια. Λοιπόν, βλέπουμε σύνολο λοιπόν μέχρι 40 ευρώ από το Acrobat. Δίνουμε και δώρο στις τηλεθεατριές μας. Και πάμε στο επόμενο. Ασυμμετρία λοιπόν είναι μια φούστα που μπορούμε να τη φορέσουμε και πλάγια. Να τη δούμε λίγο κάτω. Μπορούμε να τη φορέσουμε και πλάγια, θέλουμε. Έτσι, στη μία πλευρά. Μπορούμε να τη φορέσουμε όμως και πίσω και να την κάνουμε πιο κοντή μπροστά. Λοιπόν, και φυσικά την έχουμε συνδυάσει πάνω με ένα μαύρο top, ιδανικό για την άνοιξη, με μπότα, για την άνοιξη ακόμα πιο φορεστή, και ένα ροζ τοπάκι από μέσα. Και φυσικά όλο αυτό το σύνολο είναι ένα σύνολο που το αγοράζεις με 40 ευρώ τώρα, το φοράς την άνοιξη και το φοράς και το καλοκαίρι, έτσι. Για να το δούμε. Οι γυναίκες τέτοιες είναι πολύ σεξ, τους αρέσει. Λοιπόν, ροζ, μαύρο, λευκό και γκρι είναι νομίζω τα χρώματα του καλοκαιριού, τα χρώματα που θα δούμε φέτος, για να δούμε το επόμενο. Βλέπουμε και φόρεμα, έτσι, φόρεμα με πρίτς. Τα πρίτς είναι όλα αυτά τα σχέδια που θυμίζουν την δεκαετία του 70, είναι πολύ στη μόδα φέτος. Ένα φόρεμα που μπορεί να φορεθεί και πάνω από παντελόν και ακόμα και από μια γυναίκα η οποία είναι σε εγκυμοσύνη, έτσι. Αλλά είναι και ένα φόρεμα το οποίο δείχνει και για γυναίκες που έχουν μικρό στήθος και για γυναίκες οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ ψηλές. Οι γυναίκες οι οποίες είναι πιο κοντές. Σωματοδομή είναι για δύνατες. Είναι για γυναίκες που έχουν μικρό στήθος και όχι πολύ ψηλές. Για κοντές γυναίκες δηλαδή. Να. Λοιπόν, μια πολύ ψηλή κοπέλα δεν πρέπει να φορέσει τόσο κοντομήνι και τόσο ανοιχτό. Γενικώς ψηλών τις κοπέλες οι οποίες είναι πιο λεπτές. Ισχύει το όσο πιο κοντό το μήνι, τόσο πιο καλά. Όχι πάντα. Συνήθως, όταν έχουμε γυμνασμένα πόδια, δεν πρέπει να φορέσουμε πολύ κοντομήνι ή δεν πρέπει να φορέσουμε πολύ στενό μήνι. Και όταν είμαστε κοντά, όμως, καλό είναι να φορέσουμε φορά. Όταν είμαστε πολύ ψηλές, όχι επίσης. Το επόμενο, για μία κυρία, μίνι, σου είπα ότι σημαίνει και πάνω από το γόνατο. Από αυτό το μήκος, είναι το μήκος που ξεκινάει το μίνι. Το σούπερ μίνι είναι αυτό που πάει πολύ ψηλά. Το σούπερ μίνι έκανε επανάσταση τη δεκαετία του 60. Λοιπόν, μία κυρία που θέλει να φορέσει μίνι και έχει λίγο πιο ευστραφή πόδια και λίγο περισσότερη περιφέρεια, φοράει αυτό το μίνι. Αυτό κοστίζει 40 ευρώ. 40 ευρώ, ναι. 40 ευρώ και τώρα με τις εκτόσεις είναι νομίζω και πιο φθηνό. Το που θα τα βρουν οι κυρίες να πάρουν τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι πολύ chic και είναι πολύ ωραίο συνδυασμό να το φορέσουμε με ροζ ή γαλάζιο καλσόν και με ίδια γόβα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοψό, έτσι. Πάρα και πολύ σεξ. Yeah. Λοιπόν, να δούμε και το επόμενο. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο για πιο νεαρές ηλικίες. Έχουμε ένα σύνολο εδώ με τρία κομμάτια. Τα μίνι, τα οποία αυτά, όλα αυτά που έχουν κλίματα που είναι σαν φουφούλες και ελευθέρες στη μόδα. Μέρη για να το δούμε, έχουμε βάλει μία φόρμα με μία μίνι φούστα η οποία προσταφερείται και με ένα γαλάζιο τόπο από πάνω. Το οποίο αν το βαρεθούμε, το βγάζουμε και το κάνουμε φόρμα. Για να το δούμε, Μέρη. Λοιπόν, η μόδα είναι πολύ έξυπνη φέτος. Τα μίνι προσταφερούνται. Πολλές επιλογές. Πολλές επιλογές και κάνουμε διάφορα σύνολα και είμαστε ντυμένες ωραία από το πρωί στο βράδυ, ειδικά για νεανικές ηλικίες. Όλο το σύνολο 40 ευρώ. Λοιπόν, να δούμε και την Ροντίκα και μετά θα κλείσουμε με τη Μόλι, έτσι, που έγινε πολύ σεξ σήμερα. Φούστες με ασυμμετρίες για κυρίες, για κοπέλες ή για κοπέλες που έχουν λίγο περιφέρεια. Αυτές που έχουν λίγο περιφέρεια πρέπει να φορέσουν μια φούστα που να έχει ένα σχέδιο, μια ασυμμετρία κάτι. Για να κρύψουν τα ψωμάκια. Κατάλαβα. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν κοπέλες οι οποίες έχουν ψωμάκια και έχουν πολύ λεπτά πόδια, οπότε μπορεί να φορέσουν. Ναι. Μια τέτοια λεπτομέρεια νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τέτοιες κοπέλες. Το μπλουζάκι που βλέπουμε από πάνω που είναι πολύ στη μόδα φέτος, με τα ράφη, στα βολάν δηλαδή, είναι για κυρίες που έχουν μικρό στήθος. Πολύ έξυπνο κι αυτό. Και με μια ζακέτα ή ένα κάρτιγκαν το καλοκαίρι σε κόκκινο χρώμα, είμαστε πολύ ωραία ντυμένες στην άνοιξη. Όλο 40 ευρώ. Όλα 40 ευρώ. Τώρα με τις εκτόσεις νομίζω είναι και πιο φθηνά. Την κυρία Ρόγκ, βγάζουν έξυπνα ρούχα οι Έλληνες και με λίγες τιμές. Και είναι και καλή ποιότητα, γιατί εγώ τα έχω φορέσει και είναι πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, να δούμε και τη Μόγλη. Κοίτα τη Μόγλη, πώς την έντυσα. Πολύ είναι σεξι. Μ' αρέσει πολύ. Με μήνια συμμετρία, για να τη ψηλώνει και λίγο τα πόδια, τη τα έχει λεπτύνει κιόλα στο μαύρο ο Πακ Καλσόν. Και είναι ντυμένη από το πρωί ως το βράδυ. Είναι ένα σύνολο που φορείται τώρα το βράδυ, το φοράει το καλοκαίρι, το φοράει και την άνοιξη. Λοιπόν. Και αυτό το βλέπουμε πάνω στη Μόλι. Να σου δείξω όμως και τις κούκλες μας. Έτσι. Αυτό είναι κάτι λοιπόν, πιο βραδινό. Είναι πιο βραδινό. Είναι για γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία. Για γυναίκες που έχουν πρόβλημα στα πόδια και πρέπει να φορέσουν το μίνι πάνω από το γόνατο, όπως είπαμε. Να. Εδώ είναι για μια κοπέλα. Κάτι πιο αθλητικό, βλέπω. Σούπερ μίνι. Και πιο αθλητικό και για μια που είναι πιο ψηλή, έτσι. Γιατί είναι, για κοπέλες πιο ψηλές, είπαμε, δεν θέλουμε πολύ μίνι. Να. Τα ράφι είναι αυτά που τα κύματα εδώ που βλέπουμε, το οποίο κολακεύουν. Γκρι χρώμα.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να έχουμε λίγο στήθος, γιατί είναι για να κρατάει το στήθος. Αυτό είναι για μια κοπέλα η οποία είναι μέχρι 1,70, όχι περισσότερο πιο ψηλή. Γιατί έχει πιο ψηλή? Γιατί είναι πάρα πολύ κοντό. Λοιπόν, και είναι και το δώρο μας. Λοιπόν, οι κυρίες που είναι έως 1,70 έχουν τέλεια πόδια. Ή μπορείτε να κάνετε τέλεια με μια βουλιστική κρέμα, πάρουν τηλέφωνο στο 210-3481-560-570. Είναι βραδινό αυτό. Είναι βραδινό, ναι. Και φοριέται από τώρα μέχρι και το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και αυτό είναι πάλι με κύματα σε λευκό, το λευκό της ηλιάς του μερός. Το λευκό θα φορηθεί το καλοκαίρι, να το προτιμήσετε. Ό,τι λευκό έχετε να το κρατήσετε. Και ψωνίστε τώρα στις εκτόσεις, γιατί είναι πολύ καλές αγορές μέχρι το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Μα, κυρία Αλεξιάδου, σας άρεσε? Να κάνω το σχόλιο μου. Βέβαια. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ που η Άννα τα εξήγησε και εξήγησε ποια ταιριάζουν σε ποιες. Σωστό. Δηλαδή, μίνι για όλα τα γούστα και για όλα τα σώματα. Ναι, γιατί βλέπουμε και κάποιες κυρίες που φοράνε το μίνι και μπορεί να μην τους πηγαίνει. Ίσως να τους αρέσει, αλλά να μην ξέρουν, ξέρετε, αν τι ακριβώς θα φορέσουν. Ναι, τι ακριβώς θα και φορέσουν. Το μήκος μέχρι το γονατάκι, λίγο πάνω από το γόνατο, χαρίζει σε οποιαδήποτε γυναίκα. Για να μου πείτε. Αυτές που έχουν λεπτά κομψά πόδια, τότε μπορούν να βάλουν και το πολύ κοντό μήνυμα. Να σας πω, κύριε Αλεξιάδου, θέλω να πάμε λίγο να σας ρωτήσω κάποια πράγματα που δεν τα έχετε πει ή που δεν σας έχουν ρωτήσει ή που δεν τα έχω ακούσει εγώ. Εσείς παντρευτήκατε από έρωτα? Και βέβαια από έρωτα. Για πείτε μου πώς γνώρισατε το σύζυγο. Στην εποχή μου είχαν περάσει πια τα προξενιαρούλα. Ναι. Ήταν πολύ παλιότερα. Όταν παντρεύτηκε η μητέρα μου, παντρεύτηκε από προξενιό. Ναι. Λοιπόν, από έρωτα γνωριστήκαμε στο πανεπιστήμιο με τον Κώστα και μάλιστα νωρίτερα. Κάναμε μαζί αγγλικά. Τότε ήταν της μόδας να μάθουμε αγγλικά. Βέβαια τώρα δεν είναι πια μόδα. Είναι ανάγκη να μάθουμε ξένες γλώσσες. Τότε ήταν μόδα. Πηγαίναμε λοιπόν μαζί στα αγγλικά. Εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά. Η αγάπη όμως δέθηκε και ο έρωτας ξεπίδησε στα πανεπιστημιακά χρόνια. Ο Κώστας ήταν ένα έτος μεγαλύτερος από μένα. Και παντρευτήκατε πότε? Και παντρευτήκαμε το 59. Ναι. Και κάνατε πρώτα την κόρη σας στην... Τα είπα πολύ ωραία στην Άννα την Παναγιωταρέα που με είχε καλεσμένη, ότι είχαμε χαθεί για ένα διάστημα με τον Κώστα όταν πήγε στο στρατό. Ναι. Και ξαναβρεθήκαμε τυχαία στη θάλασσα και από εκεί και πέρα σε 6 μήνες τραγωνιαστήκαμε. Και παντρευτήκαμε και είμαστε παντρεμένοι 46 χρόνια, Ρούλα. 46 χρόνια. Και αυτό έλεγα σήμερα και στα παιδιά εκεί στο στούντιο, γιατί πρόκειται να παντρέψω ένα από τα παιδιά. Α. Τον floor manager, ναι, ναι. Το Στέλιο, πρόκειται να τον παντρέψω. Mm-hmm. Και έλεγα λοιπόν σε όλα τα παιδιά ότι για να κρατήσει ένας γάμος δεν θέλει θυμούς. Δεν θέλει. Δεν θέλει γυνάτια. Δεν θυμώσατε θέλει... ποτέ. Δεν στενοχωρηθήκατε ποτέ. Θα το πω. Θυμώνεις. Δεν γίνεται να μην θυμώσεις. Οπωσδήποτε αν κάτι πάει στραβά και ο σύζυγος έχει αντίθετη γνώμη και εσύ αντίθετη, είναι φυσικό να επέλθει καυγάς και φωνές και ο ένας να επιμένει στο δικό του και ο άλλος στην δική του γνώμη. Όμως, θύμωσες, φώναξες, μάλωσες, μετά από λίγη ώρα πρέπει να το έχεις ξεχάσει. Να μην κρατάει ο θυμός. Σε ανθρώπους που ο θυμός κρατάει μια εβδομάδα και άλλες τόσες στη σύζυγο, στον σύζυγο ας πούμε, μια εβδομάδα, στη σύζυγο 5 μέρες, γάμος δεν πρόκειται να στεριώσει. Δεν στεριώνει γάμος. Αυτό λέτε και στις κόρες σας. Πίστεψε με, μπορείς να μ' ακούσεις με τον άντρα μου να φωνάζω να γκρεμίζει το σπίτι. Αλήθεια. Για πράγματα σήμαντα. Ναι, ναι. Γιατί εκείνος επιμένει στη γνώμη του και εγώ στη δική μου. Πότε τσακώνεστε. Πότε τσακώνεστε. Για πιο μικρό πράγμα τσακώνεστε. Για το φαγητό. Δηλαδή πείτε μου. Το κάνω καλύτερα εγώ, μου λέει. Ρε άφησέ με, του λέω, ήσυχη που το κάνεις καλύτερα. Δεν ξέρεις, μου λέει, τίποτα δεν ξέρει. Φρικό δεν ξέρω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται και ξέρεις, είναι από τους ανθρώπους. Ναι. Εγώ μπορώ να μαγειρεύω και να είστε όλοι στην κουζίνα μου και να μου μιλάτε και εγώ να μαγειρεύω. Ο Κώστας θέλει να είναι μόνος του. Και αλίμονό μου, αν πάω εγώ εκείνη την ώρα, του κάνω μια παρατήρηση. Τότε χαλνάει ο κόσμος. Και τσακώνεστε και σας περνάει. Τσακωνώ μετά, αμέσως. Αμέσως, Ρούλα, μέσα σε λίγη ώρα γελάει ο Κώστας, γελάω εγώ και είμαστε μέλι γάλα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι στο χαρακτήρα μας αυτό. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να το καλλιεργήσουμε κιόλας. Σωστά. Να το καλλιεργήσουμε. Να προσπαθούμε να βάζουμε φρένο στο θυμό μας κάπου. Να. Και να υποχωρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί γάμος χωρίς υποχωρήσεις. Αυστηρή... Πρέπει να το καταλάβουν αυτό τα νέα ζευγάρια. Αυστηροί υπήρξατε στις κόρες σας. Τι αφήνατε να φοράνε μήνυ, να βγαίνουν, να ερωτεύονται. Να φέρουν τα παιδιά στο σπίτι. Τι ωραία μου θύμισες τώρα. Τι? Η μεγάλη μου η κόρη, το έχει παράπονο. Γιατί ήταν η εποχή του μήνυ. Ναι. Φορούσε τρομερά μήνυ. Ναι. Είχε και ωραία πόδια, είχε και ωραίο κορμί. Ήταν αδύνατη, πολύ λεπτή. Λοιπόν, φώναζα. Φώναζε ο πατέρας της. Λέγαμε τη βαριά κουβέντα, ξέρεις. Για θα που γίνεις... προορίζεσαι, τι προορίζεσαι να γίνεις. Λοιπόν, και τη μαλώναμε. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθε η σειρά της Αλεξίας. Η Αλεξία φορούσε βέβαια μήνυ,
Όλοι φορούσαν μήνυ, κανείς δεν διαμαρτυρόταν, ούτε τη μαλώνα μου, ούτε τίποτα. Ναι. Γιατί μου λέει η μαμά, εμένα μου χαλάσατε τη διάθεσή μου και την καρδιά μου τόσα χρόνια. Παράπονα τρομερά. Ναι. Αλλά ξέρεις, ήταν η εποχή που τα κορίτσια ήταν πιο μετρημένα, πιο συμμαζεμένα, πιο στο σπίτι. Ήταν ο πρώτος καιρός που αρχίζαν να βγαίνουν από το σπίτι, να φοράνε τα μήνυ, να πηγαίνουν στις δίσκο το βράδυ και εμείς φωνή και κακό στη μεγάλη κόρη. Μετά τα συνηθίσαμε. Κύριε και στη μικρή δεν φωνάζαμε. Γιατί η μικρή είχε 10 χρόνια διαφορά από τη μεγάλη. Α, ήταν λίγο μεγάλη διαφορά. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι άλλαξε και η δική μας αντιμετώπιση απέναντι στην, στην κατάσταση αυτή η οποία προέκυψε. Δεν μου λέτε τώρα, πάμε λίγο στην τηλεόραση. Πολύ. Γιατί την αγαπώ. Πόσα χρόνια είστε τώρα? Είστε 14, είναι 15. Από το 90, Ρούλα. Το 90. Με τη Λουκία την Παπαδάκη ξεκίνησα. Mm-hmm. Πρώτα ένα χρόνο περίπου με τη Λουκία την Παπαδάκη. Μετά συνεχίσαμε μαζί στον πρωινό καφέ. Μετά με την Πόπη και μετά με την Ελένη. Να σας πω κάτι. Πόσες φορές έχετε κλάψει, γιατί σας έχουν στεναχωρήσει? Πάρα πολλές φορές έκλαιγα στον πρωινό καφέ. Με στεναχωρούσατε γιατί μου λέγατε να κόψω την εκπομπή γρήγορα, γρήγορα. Αν ήταν κάτι να κοπεί, λέγατε τη μαγειρική. Βγάλτε τη μαγειρική. Τώρα όμως όλοι λένε βάλτε τη μαγειρική, βάλτε κι άλλη μαγειρική. Και μάλιστα λέω καλά βρε παιδιά, από το μη μαγειρική μέχρι το τόση μαγειρική, γιατί? Νιώσατε ποτέ την ανάγκη, να σας στεναχώρησαν κάποιοι άνθρωποι που νιώσατε την ανάγκη, κυρία Αλεξιάδου, να τους πείτε κάτι, να τους πάρετε τηλέφωνο? Διαβάσατε κάποια πράγματα που έλεγαν για σας ή κάποιοι, αν θέλετε, που βγήκαν στην τηλεόραση και είπαν κάποια πράγματα που σας? Ναι, φυσικά. Κλαίτε φυσικά. Όταν τα ακούτε. Φυσικά και πονάω πάρα πολύ. Ναι. Δεν βγαίνω όμως δημόσια να τους μιλήσω ποτέ. Δηλαδή δεν πιάνω κουβέντα. Θυμάσαι τι σου έλεγα στον πρωινό καφέ όταν ήμασταν παρέα? Κυρίως μίνι. Φορούσες, θυμάσαι τι ωραίο μίνι. Και όλοι μιλούσαν για το μίνι της Ρούλας. Λοιπόν, και έλεγα βρε Ρούλα, μην ας τους να λένε. Το ό,τι θυμάμαι. Και να λένε, διαφήμιση σου κάνουν. Ναι. Μην πιάνεις κουβέντα με τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, δεν πιάνω κουβέντα βέβαια μαζί τους. Με πονάει όμως το δοντάκι όταν με πειράξουν πολύ και ιδίως όταν με πειράξουν άδικα. Σωστά. Όπως σε πειράξανε άδικα. Ναι. Εσάς και καταλαβαίνω τον πόνο σου και τον νιώθω βαθιά. Κλαίτε όμως κι εσείς, στεναχωριέστε. Τα λέτε στον άντρα σας. Είναι πολύ κλαψιά. Ναι, αυτό δεν, έτσι... δεν το έχετε ξεπεράσει? Όχι, Ρούλα, δεν το έχω ξεπεράσει. Πολύ ευαίσθητη. Ναι. Έτσι και μου πουν κάτι λίγο παραπάνω. Είτε συγκίνηση, είτε κάτι πολύ συγκινητικό, είτε κάτι που θα με πειράξει βαθιά, αμέσως τρέχουν τα δάκρυα. Γίνεστε ωστόσο και σκληροί όταν χρειάζεται να υπερασπιστείτε τους δικούς σας και τον εαυτό σας όμως? Πάρα πολύ. Έτσι δεν πάρα είναι, κύριε Αλεξιάδη? Πάρα πολύ. Χρειάστηκε τηλεοπτικά να το κάνετε αυτό? Πάρα πολύ. Πολλές φορές έχω υπερασπιστεί την οικογένειά μου σε πολύ σοβαρά θέματα. Όχι βέβαια στην τηλεόραση, όχι. Ναι. Στην τηλεόραση δεν μου έτυχε τόσο πολύ που να με ακουμπήσουν. Πιάνει ο Θέμος τα... πολύ ελαφριά μου που κάνω στην τηλεόραση. Τα βλέπετε αυτά που κάνει ο Θέμος για εσάς? Πα, πού να τα δω, Ρούλα, εκείνη την ώρα εγώ κοιμάμαι. Σας τα λέω. Τα λένε, μου τα λένε. Γελάτε? Μου τα λένε. Δεν κοιμάμαι βέβαια εκείνη την ώρα, δουλεύω εκείνη την ώρα. Ναι, ναι. Κοιμάμαι, Ρούλα, 2 με 2.30 μετά τα μεσάνυχτα. Άστε. Αλλά κοιμάμαι. Έχω τον άντρα μου που φωνάζει, έλα, έλα να δεις, έλα να δεις. Άσε με, του λέω, δουλεύω εγώ. Άσε. δεν έχω ώρα να δω τηλεόραση. Λοιπόν, το μόνο που βλέπω βέβαια καθημερινά είναι γυρνώντας σπίτι το δικό μου πρόγραμμα. Α, το βλέπετε? Ναι, Ρούλα, γιατί διορθώνομαι. Μάλιστα. Ξέρεις πόσο πολύ έχω διορθωθεί από την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση? Το πιστεύω. Είναι πιστεύω. Φυσικό. Πρώτα απ' όλα, όταν πρωτοβγήκα στην τηλεόραση, δεν κοίταζα το φακό. Δεν ήξερα τι είναι φακός. Εγώ μιλούσα όπου ήθελα. Το θυμάμαι. Κυρία Αλεξιάδου, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε. Χαρά μου ήταν, Ρούλα. Σας εύχομαι τα καλύτερα γιατί η εκπομπή σας σκίζει, κυρία Αλεξιάδου, και έχει καλά νούμερα και πάτε πολύ καλά. Με ρώτησαν από μία εφημερίδα, με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν, πού αποδίδεται, κυρία Βέφα, ότι έχετε τόσο καλά νούμερα? Να σου πω, Ρούλα, που τα αποδίδω γιατί απήντησα στην εμπιστοσύνη που έχω εμπνεύσει στον κόσμο. Έτσι, και ό,τι δεν τον κορόιδεψα τον κόσμο. Αυτό που του λέω, αυτό είναι. Και βγαίνει κιόλας και μου λέει, κυρία Βέφα, ό,τι κάνουμε γίνεται. Λοιπόν, όταν ο κόσμος αποκτήσει εμπιστοσύνη, σε αγαπάει και συνεχίζει να σε αγαπάει. Σας αγαπάει ο κόσμος, να είστε καλά, το γλυκό θα μας το αφήσετε. Και εσένα σε αγαπάει. Ναι, κύριε Αλεξιάδου μου, είστε εσείς όμως η πρωταγωνίστρια σήμερα. Για εσάς. Το για γλυκό εσάς, λοιπόν εδώ το έχουμε για μας, να πάρετε την πιατελίτσα. Να χειροκροτήσουμε την κυρία Αλεξιάδου που είναι σήμερα κοντά μας. Γλυκιά όπως πάντα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και πιστεύω έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Oh.
Όλοι λοιπόν εδώ είμαστε. Κοιτάζα να δω τι έχει γίνει με τα να φροντίζουμε και τα, και τα φυτά μας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θέλω να σας κάνω μία πρόσκληση ή μία πρόταση, θα έλεγα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Θα σας δώσω για άλλη μια φορά τα τηλέφωνα της εκπομπής, ώστε να μας πάρετε αύριο. Γιατί αποφασίσαμε εδώ να παντρέψουμε δύο ζευγάρια. Τι σημαίνει αυτό? Τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια θέλω να τα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή του Όλε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ετοιμάστε να πάρετε τηλέφωνο στο 210, ετοιμαστείτε, 3481-560 και 210-3481-570. Θέλουμε λοιπόν να έρθουν δύο ζευγάρια εδώ, τα οποία θα τα έχουμε, να είναι ερωτευμένα όμως, έτσι, μην είναι έτσι και έτσι, δεν θέλουμε να χαλάσει ο γάμος, θέλουμε να είναι στέρεος. Θα τους κάνουμε πολύ μεγάλα δώρα στα ζευγάρια αυτά που θα παντρέψουμε. Τα δύο ζευγάρια που θα επιλεγούν για να έρθουν εδώ, θα αποφασίσει ο κόσμος. Όχι, ας μην έρθουν δύο τότε, ας έρθουν παραπάνω, ας έρθουν τέσσερα ζευγάρια, ώστε ο κόσμος να επιλέξει μέσα από ένα τεστ που θα τους κάνουμε εμείς, ποια θα είναι τα τυχερά ζευγάρια που θα τα παντρέψει το Όλε. Άρα λοιπόν θέλουμε να μας πάρετε τηλέφωνο και κατά τη διάρκεια τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή, μπορείτε να μας βρίσκετε, αλλά και μετά αύριο το πρωί, 2-10-4-81-5-60 και 2-10-4-81-5-70, γιατί το Όλε κάτι έχει ετοιμάσει για τα ζευγάρια αυτά. Τέσσερα ζευγάρια. Τα περιμένουμε λοιπόν από αύριο να δηλώνουν συμμετοχή, να είναι την ημέρα του Σαν Βαλεντάιν εδώ και θα σας πούμε τι δώρο θα τους κάνουμε και θα τα παντρέψουμε. Ένα καλό απόγευμα να περάσετε. Γεια σας.